Ωπα, μπήκαμε, λέει, είστε στον αέρα. Καλησπέρα. Και βλέπω κόσμο ήδη, κόσμο. Γεια σας, παιδιά. Τα γνωστά, ξέρετε, θα περιμένουμε λίγο να μαζευτούν γύρω στους 250 για να ξεκινήσουμε, έτσι. Τι γίνεται, τι κάνουμε, για πάμε να βλέπω μηνυματάκια. Καλησπέρες, να γράψω την καλησπέρα που γράφω πάντα, εντάξει, για το καλό. Ελληνικά. Τάκ. Οχ. Λοιπόν, ωραία. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Γεια σου, Σπυράκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε τα μπουζούκια στα χέρια. Έχουμε πολλά πράγματα σήμερα. Συναφαινόμαστε ίδια μπουζούκια. Θα τα πούμε σε λίγο όλα. Θα μαζευτούνε. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Άντε πάλι εμφάνιση. Γεια σου, Παντελή. Γεια σου, Παντελή. Φιλιά στην Αγγλία. Τζον Μπουχός. Καλώς τον. Καλώς τον, Γιαννάρα. Γεια σου, Τζορτζ. Ομορφό, παιδά, έτσι. Τέτοια λέγε μας να ανεβαίνουμε. Τέτοια, τέτοια. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε μάγκες. Γεια σου, Ευάγγελε. Κύθυρα, ωραία. Τι γίνεται εκεί? Φουρτούνες. Ποιος Βαγγέλης είναι από τα Κύθυρα? Όχ. Κλέτζος. Ο Βαγγέλης. Βαγγελάρα. Γεια σου, Βαγγελή. Φίλες. Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, φιλιά σου, Ζαχάρο. Λοιπόν, περιμένω και το... τον επόπτη μου, τον Μπρέτσα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Λαμπρόπουλε. Έτσι, να βλέπω κίνηση. Χαμός. Γεια σου, Δημήτρη, από Σουηδία. Λοιπόν, Τζορτζ Δούκας έγραψε το κλασικό μηνυματάκι. Γιατί έχουμε... πάντα μαζί τα κρασιά Τούντα. Σήμερα θα παίξει μη γλυκός, Ερυθρός. Λοιπόν, ροζέ μη γλυκός, συγγνώμη παιδιά, να τα λέω και πώς είναι, έτσι. Λοιπόν, Ινοποιία Τούντα. Το βλέπω το μπουκαλάκι σήμερα να φεύγει. Φουρτούνες, λέει ο Βάγγελος, ναι, τι. Α, εντάξει, δεν ακουμπάω εγώ, Πρέτσα, κάντε εσύ τα κόλπα σου. Pharma Deals. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Θάνο. Δώστε φως στο λαό. Εμείς θα δίνουμε το φως και εσείς θα πληρώνετε τη ΔΕΗ, εντάξει. Λοιπόν, γεια σου, Γιονίκ. Γεια σου, Γιονίκ. Ο Δούκας γελάει. Ρε Τζορτζ Δούκα, εκεί με το κλειδάκι σαν τον Bob το Μάστορα είσαι. Γύρι με το κλειδί. El Jib. Ρε, διαβάλετε κανένα όνομα της προκοπής να διαβάζετε. Φιλιά, φιλιά, El Jib. Μπούμε και τα κρασάκια μας σήμερα. Καλησπέρα, Ντιέν, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Νίκο. Περιμένουμε να μαζευτούμε λίγο, ας πω εδώ για το φίλο μου τον Νίκο. Τι λες? Μπουζουκάρες, λέει, βλέπω. Με σας, λέει, ένα τριχίλιαρο, λέει, θέλει ο Ζήλ. Για κάβουρα και για PC, μόνο. Βάλε κανένα τα λιράκι να είσαι μέσα. Γιατί το PC θέλει και κάρτες ήχου, θέλεις και καμιά κοσολίτσα, κάνα μικροφωνάκι, δεν θα πάρει ησυχία. Γεια σου, Κωστάκη, φιλιά στη Λάρισα. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Θέλω να είστε συγκεντρωμένοι σήμερα, στο θέμα μας. Γεια σου, Κρίς.
Και εμεί σε ευχαριστούμε. Λέει, ευχαριστώ και εσύ, λέει ο Κουλουρίδης, ο Κρίς. Α, και λέει, χαμός, δεν λες τίποτα, έτσι. Χαμός. Χαμός στο ίσωμα και στην κατηφόρα. Ο Ευάγγελος λέει, καμουράκια, χαμός λέει σήμερα. Με 4+1 στο τζόκερ δεν πας πουθενά, Ζήλ. Πουθενά. Ο Παπανδρέου ήξερε τι έλεγε, λέει, λεφτά υπάρχουν, λέει ο Τζόρτζ. Ήξερε, υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν. Δεν ξέρω ποιοι τα έχουν, βέβαια. Φιλιά από Μάλαμα, λέει ο Αγγελόπουλος. Τα φιλιά μου. Αγγελόπουλε, τι έγινε. Ξέρετε, εγώ κλασικά θα περιμένω λίγο να μαζευτούμε. Το θέμα, το τραπέζι το βλέπετε γεμάτο, παιδιά, γιατί εντάξει, έχουμε τα κρασιά μας, τα νερά μας και μία κοκακόλα ζύρο, για να μην παχύνουμε. Ευτυχώς εξαφανίσαμε τα σουβλάκια. Τα σουβλάκια, τα σουβλάκια εξαφανίστηκαν, δεν υπάρχουν στο τραπέζι πλέον. Σταμάτησε ο Αναστασάκης, πήγε και λέει έτσι. Καβούρι, τι έτσι, καβούρι, να τα, εδώ, κοίτα τα αδερφάκια, κοίτα τα δίδυμα, ε. Πώς τα βλέπεις. Θα φέρουμε το καβούρι μια μέρα εδώ. Βέβαια. Θα γίνει χαμός. Αναστασάκη, ετοιμάσου, ε. Ετοιμάσου για live. Βέβαια. Ετοιμάσου. Θα μιλήσουμε για τα μπουζούκια. Έτσι, πώς φτιάχνονται. Και πώς ακούγονται μετά. Λοιπόν, παιδιά, να σας στήσω τον Νίκο τον Σταυρόπουλο. Το ξέρετε όλοι, με μια τρελή πορεία ξέφρενη στο μουσικό στερέωμα. Πόσα χρόνια, 35. Τώρα πρέπει να είναι. 35 και κάτι ψηλά. Ναι. Μου ρίχνει στα αυτιά. Γεια σου, Βασίλη. Με τα σουβλάκια ήταν η κοκακόλα. Μαζί. Γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, ο Νίκος, παιδιά, η τρελή πορεία, λοιπόν, στη νύχτα, στη μέρα, πολύ, πολλά live με τους πιο γνωστούς τραγουδιστές, καλλιτέχνες, παύλα, γιατί όλοι είμαστε καλλιτέχνες. Γεια σου, Δημήτρη Μπάκα, φιλιά πολλά. Με πολλές παραγωγές στο στούντιό του, πολύ μεγάλες παραγωγές. Εντάξει, εγώ τον Νίκο τον λατρεύω, είναι πολύ φιλός μου. Παίζουμε μαζί, ευτυχώς προλάβαμε και παίξαμε σε δουλειά δύο μπουζούκια. Μαζί, φιλιά στο Σταμάτη. Το Δεκέμβρη, λέει ο LGB. Βάλε ένα όνομα, ρε παιδί μου, να ξέρουμε ποιος είσαι, να ξέρει και ο Σταμάτης. Το Δεκέμβρη, λέει, πήρε το δικό του. Τώρα, πρόσφατο δηλαδή, ακόμα μυρίζει κόλλες και λούστρα. Καλό παιχτό. Καλό παιχτό, ναι. Γεια σου, Γιαννάκη Καλδέλη. Ετοίμασε τα σαλάμια και τα τυριά. Τι να τη χρειαζόμαστε δύναμη, έχω εδώ το Σταυρόπουλο, παιδιά, φοβάμαι τίποτα. Έχουμε παίξει μαζί και οφείλω να ομολογήσω, ήταν από τα καλύτερα ντουέτα που έχω ακούσει ποτέ, αν μπορούσα να τα ακούσω απ' έξω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχω την τιμή που ήρθε σήμερα εδώ να μιλήσουμε έτσι λίγο, να σας πούμε δύο πραγματάκια για πρώτες, δεύτερες. Θα σας παίξουμε και κάτι έτσι ενδεικτικά. Όσο μπορούμε να το αναλύσουμε, τι γίνεται με τις πρώτες, δεύτερες, τι παίζει το πρώτο. Βαγγέλης Διδημότυχο, λέει. Αναστασάκη, ο Βαγγέλης από το Διδημότυχο. Ναι, υπέροχο Σταμάτης, είναι δικός μας. Να αγαπάμε πολύ. Θα σας πούμε λοιπόν έτσι λίγο για τις πρώτες φωνές, τις δεύτερες, ό,τι ξέρουμε δηλαδή και εμείς. Και να μιλήσουμε λίγο και για τι γίνεται με το στούντιο, μια και ρωτάγα την άλλη φορά. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
Εντάξει, θα δούμε γιατί καλά μας πάει και η προσέλευση. Θα δούμε σε λίγο. Τον Πολύκαρπο δεν βλέπω, ρε παιδιά. Πού είναι ο Πολύκαρπος? Γεια σου, Νικό, που λέει. Φιλιά συνάφαχτο. Φιλιά. Εμείς εδώ με τα κρασάκια τούντα. Καλησπέρα, Βίρον, από Σάμο. Δεν ρώτησα, μας ακούτε καλά, όλα οκ. Okay. Τι γίνεται, ας πει κάποιος. Κωστάκη, πού είσαι εσύ, Κωστάκη. Σε έχω χάσει. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Θεό. Ευχαριστούμε, παιδιά. Η βοήθεια δίνεται απλόχερα και εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και κάνουμε παρεούλα. Δύναμη ο ήχος και η εικόνα, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ του ίντερνετ. Κωστάκη, μαγουλά. Very nice, έτσι. Very nice. Ωραία, μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ό,τι απορίες έχετε, ρωτάτε άφοβα, χωρίς να σκεφτόσαστε αν η ερώτηση θα είναι κάπως. Εντάξει, ό,τι θέλετε. Όλα είναι στο παιχνίδι. Καλησπέρα, Fire Gym. Λίγο country είναι το όνομα, ε. Α, να σας πω, μάγκες. Σήμερα που έχουμε το Σταυρόπουλο, μπορείτε να ρωτήσετε και για τις πεντατονικές, έτσι. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Θα δώσουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε και ό,τι ξέρουμε να το πούμε. Λοιπόν, ωραία, να κάνουμε έτσι μια... Έτσι, αρχίσουμε να μπαίνουμε στο θέμα. Λοιπόν... Κάτσε, θα ήθελα να πω και εγώ δύο πράγματα. Α, ναι, ο Νίκος να πει δύο πράγματα. Συγγνώμη, είμαι γεννήτη, αν μη τι άλλο. Καταρχάς, θα ήθελα να πω καλή χρονιά σε όλους, να έχουμε υγεία και να πάνε τα πράγματα καλά. Θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιώργο τον Τζακαράκα για την πρόσκληση που μου έκανε να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να παρουσιάσουμε έτσι δύο θέματα που και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφα θέματα. Ίσως να φανούν ότι μπορεί να απευθύνονται λίγο σε πιο προχωρημένους, αλλά σίγουρα θα έχουν ενδιαφέρον. Και αυτό που είπε και πριν και ο Γιώργος, οτιδήποτε απορία υπάρχει και θέλετε να ρωτήσετε, να τη ρωτήσετε και προσπαθήσουμε να την απαντήσουμε και να την εξηγήσουμε με το πιο απλό και κατανοητό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τα καλά σας λόγια και πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον σήμερα αυτή η συνάντηση. Μια ερώτηση στον Νίκο. Υπάρχει περίπτωση να βγάλετε και άλλα σπουδή πανδουρίδες όπως κάνατε του Ζαμπέτα και τα λοιπά? Ναι. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του Ιωσήφ του Σαρασίδη. Ο οποίος ο Ιωσήφος Σαρασίδης είναι ένας εξαιρετικός μπουζουξής, ασύγνωστος συνθέτης, mm-hmm. με πάρα πολλές επιτυχίες στην ελληνική δισκογραφία. Και ακριβώς ήταν μια πρωτοβουλία δική του, ας πούμε, που ο ίδιος, ας πούμε, έκανε πρόταση σε 10 φίλους του να συμμετέχουμε στις πανδουρίδες. Κάθε φορά υπήρχε και διαφορετική θεματολογία. Μία παίξαμε τζιτζάνι, μία παίξαμε ζαμπέτα, δεν έχουμε παίξει. Εμείς παίξαμε ζαμπέτα, Ζαμπέτα και τσιτσάνι μου. Και τσιτσάνι, νομίζω, ναι. Ναι. Και τσιτσάνι. Το οποίο εκεί πέρα συμμετέχουμε στα συγκεκριμένα, αν θυμάμαι, πέντε μπουζούκια, αν παίζουμε. Ή νομίζω πέντε. Πέντε, νομίζω, ναι. Αυτό είναι καθαρά, ήταν ένα project, να το πω έτσι, και μια πρωτοβουλία του Σύφη του Σαρασίδη. Αν ο Σύφης θελήσει να συνεχίσει να κάνει και άλλα πράγματα παρόμοια, θα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή να συμμετέχουμε πάλι και να γίνουν και άλλα πράγματα. Το μπουζούκι του Νίκου λέει ποιος είναι ο κατασκευαστής. Λοιπόν, επειδή μπαίνετε τώρα και δεν έχετε προλάβει ό,τι έχουμε πει,
Αυτά τα δύο μπουζούκια λοιπόν είναι διδυμάκια. Τα έχει φτιάξει ο Σταμάτης ο Αναστασάκης, ο Κάβουρας δηλαδή, κατά κόσμον. Και είναι τα ίδια όργανα με μία διαφορά στην τασχέρα. Έτσι, εκείνο έχει κλάρα και αυτό έχει αυτά που έχει. Λοιπόν, έτσι. Αυτά είχαν βγει ακριβώς την ίδια περίοδο. Διδυμάκια, όπως τα είπε. Και παίζουν και το ίδιο, παιδιά, έτσι. 2012. Είναι... Ναι. Αυτό... Ή 11 ή 12. Το 11 νομίζω. 11, το 11, 11. Ναι. Δεν βλέπω, έχει σκοτάδια μέσα εδώ. Λοιπόν, από Σπύρο στον Νίκα, καλησπέρα που δεν είπα. Στον Apple Guy, τι, με Mac μας βλέπεις. Apple Guy λέει με Mac. Ο Γιάννης λέει προτιμάει στρογγυλή τρύπα. Εντάξει, ωραία είναι η στρογγυλή, μου αρέσει εμένα πολύ. Γεια σου Γρηγόρη. Το θέμα να παίζει καλά, τη στρογγυλή, τετράγωνη, τρίγωνη. Γεια σου Ματθαίο που είσαι ρε Ματθαίο. Τι έγινε. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχει, να προσπαθήσω να κάνω ένα πρόλογο έτσι λίγο. Με Μακ σας βλέπω, λέει. Δεν το ξέρω. Ερωτήσεις για το στούντιο και για τις ηχογραφίες θα κάνουμε μετά, αφού μιλήσουμε για τις πρώτες δεύτερες, παιδιά. Κρατηθείτε, θα τα πούμε όλα σήμερα. Θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τις... Ο Χρήστος λέει, βγάζουν καλό οίκο, λέει, τα μπουζούκια μαζί. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Θα τα ακούσετε για να μας πείτε. Λοιπόν, πρώτες δεύτερες λοιπόν, όταν βρίσκονται δύο μπουζούκια και τρία, τι πρέπει να κάνουνε. Οπωσδήποτε έγινε να παίξουν όλοι το ίδιο. Ένας θα παίξει τη βασική μελωδία, ο άλλος ενδεχομένως να παίξει μια οκτάβα και κάποιοι πρέπει να παίξουν και τις δεύτερες φωνές, το οποίο είναι το πιο δύσκολο μέρος του έργου. Λοιπόν, ο Νίκος έχει φοβερή εμπειρία σε αυτό, γιατί έχει γράψει, έχεις 2.000 κομμάτια... Κοντά στα 2.5. Κοντά στα 2.5, λοιπόν. Χιλιάδες κομμάτια εγγραφή στο στούντιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι το νούμερο είναι... Θα ήθελα να συμπληρώσω τεράστιο σε αυτή την ερώτηση και εγώ ότι το αν θα βάλουμε 3 μπουζούκια, αν θα βάλουμε 4, αν θα βάλουμε 1-2, κοιτάμε λίγο και τι απαιτήσεις έχει το τραγούδι, τι ύφος θέλουμε να δώσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης και σε τι τονικότητα θα παίξουμε. Κατά πόσο βάση τονικότητας μπορεί να είναι το τραγούδι, ας πούμε, πόσο μπορεί να εκμεταλλευτούμε την τασχέρα μας. Αν έχουμε την πρώτη, αν έχουμε την οκτάβα και αν έχουμε μετά, τι θα επιλέξουμε, πώς θα επιλέξουμε να το δώσουμε. Αν δηλαδή λόγω τονικότητας μην πέσουμε σε χαμηλές οκτάβες και γίνει... Καλά, αυτά θα τα πούμε αργότερα βέβαια, ναι, στο άλλο το θέμα. Ωραία. Ο Βασίλης λέει αυτά τα μπουζούκια είναι τυχερά, λέει, πέσαν σε καλά χέρια. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και ο κατασκευαστής είναι χαρούμενος γι' αυτό πάντως. Λοιπόν, οκτάβα, πείστε, το σπίτι. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πρώτη μελωδία, έτσι. Λοιπόν, αυτή η μελωδία βασίζεται σε κάποια κλίμακα. Γεια σου Κωνσταντίνε από την Άξο. Κωστάκι. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παλικάρι, μικρός, παίζει πάρα πολύ καλά και τα έχουμε πει λίγο. Μπράβο Κωνσταντίνε. Δίδυμο φωτιά λέει ο Γρηγόρης. Λοιπόν, υπόσχεση γιατί το θέλω πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα ορχιστρικό τώρα ή το δίσκο του Νίκου ή στο δικό μου, όποιος προλάβει. Έτσι κι αλλιώς τα δικά μου Νίκου θα φτιάχνει στο στούντιο. Λοιπόν, ένα θα το παίξουμε μαζί, παιδιά. Κύριε Νίκο, λέει, φαίνεστε πολύ ήρεμος άνθρωπος. Έμπλεξες με εμάς τα ανισόρροπα. Με εσάς, εγώ να δεις εδώ τι γίνεται. Η ανισορροπία στο 1000%. Με πότσε κάτι κρασάκια πριν, γι' αυτό. Δεν τον έχετε δει
να τα παίρνει άσχημα γι' αυτό. Όχι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ με τον φίλο τον Γιώργο. Και δεν έχω κανένα λόγο να μην είμαι ήρεμος. Γεια σου, Μάκη Γέρακα από την Πάτρα. Του κάνω πλάκα του Μάκη του Γέρακα. Γιατί λέω μεν Ισπανία. Ρε Μάκη, κάθε φορά αυτό θα σκεφτόμαι. Έχουμε ωραία παρέα, ναι, εντάξει. Τη γέμισα την κάβα, Παναγιώτη, ας είναι καλά η Ινοποιία Τούντα. Έτσι, έχουμε λευκό ξηρό, ροζέι μίγλικο, τα διαβάζω, ερυθρός ξηρός και μοσχοφύλερο. Εχθές ή πια μοσχοφύλερο. Λοιπόν, αυτό είναι η μίγλικο, δεν μας βλέπω καλά για πολλή ώρα ακόμα, να ξέρετε. Μην αρχίσετε να κορυδεύετε, γιατί θα κάνω live άλλου τύπου. Έχουμε μία πρώτη μελωδία, λοιπόν, βασική. Γεια σου, Αντώνη, γεια σου, ευχαριστούμε πολύ. Το μπουζούκι παίζει, όσο περνάνε τα χρόνια, παίζουν και καλύτερα τα μπουζούκια, ναι. Βαρέστε λίγο, ρε παιδιά, να ακούσουμε ότι είστε νυφάλοι, όσο είστε νυφάλοι. Εντάξει, δεν θα σωνόμαστε και κάτω. Ροζέ θέλω και εγώ, άμα θες ζήλ, άμα θες ροζέ, το κανονίζουμε εδώ με την οποία Τούντα και κανονίζουμε σημείο παραλαβής, κανονικά. Λοιπόν, είσαι μαγκάκι, λέει ο Μίτσος, που έχω παρέα εσένα, είμαι μαγκάκι σήμερα. Να μιλήσω. Λοιπόν, έχουμε μία πρώτη μελωδία, παιδιά, η οποία κοιτάμε σε τι κλίμακα είναι. Έτσι, θα μπορεί να είναι ένα μινόρε, ας πούμε. Λοιπόν, αν είναι ένα μινόρε, η μινόρε κλίμακα έχει και αρμονίες, συνοδεύεται από αρμονίες. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν κάνουμε με κάποιο τραγούδι, προφανώς, ή με κάποια μελωδία στημένη, δηλαδή με μία σύνθεση. Ο Χρήστος έχει παραγγελίες έλτη μολυβιά μαζί με τη... Λοιπόν, μισό παιδιά τις ερωτήσεις, να πούμε λίγο αυτά που θέλουμε. Άγγελε, κάτω λίγο ρε, εσύ την ερώτηση να τη δω μετά. Οι τεχνικές... Πολύ ωραία ερώτηση όμως, να σου πω. Ποια ήταν, πόσο σημαντικό είναι οι τεχνικές όταν υπάρχουν δύο μπουζούκια, θα πρέπει και οι δύο να παίζουν τις ίδιες? Δηλαδή το στυλ, το αν θα γίνει χάμερ, τρίλες. Ναι, γενικότερα, για να υπάρχει, έτσι να το πω, έτσι, το απόλυτο αποτέλεσμα όταν θα παίζουν δύο μπουζούκια μαζί, θα πρέπει, ναι, να υπάρχει και ο απόλυτος συγχρονισμός. Οπότε αυτά τα επιτυχάνουμε συνήθως με μια συνεννόηση που έχουμε κάνει πριν. Δηλαδή πώς θα χειριστούμε εκεί πέρα μια τρίλια, πώς θα χειριστούμε... και άλλους τρόπους της πένας. Είναι πολύ σημαντικό... Θα πούμε αυτά, θα κάνουμε ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό όταν θα παίξουν δύο μπουζούκια μαζί, να υπάρχει απόλυτη συνεννόηση. Νομίζω ότι έτσι επιτυχάνεται και το απόλυτο αποτέλεσμα και βγαίνει και η ουσία το να υπάρχουν δύο μπουζούκια. Το να υπάρχουν δύο μπουζούκια για να παίζει ο καθένας το δικό του, εκτός από μια κοκορομαχία, δεν πρόκειται να ακουστεί τίποτα άλλο. Γλου γλου. Έτσι. Καλό που λες. Λοιπόν, αυτό απάντησε στην ερώτηση που είχε γίνει στο προηγούμενο live. Λέει ότι ο πρώτος παιδί μου μπορεί να παίξει και κάτι παραπάνω. Κοίτα, αν παίξει κάτι παραπάνω ο πρώτος, πάει και όχι ο δεύτερος, δεν πάει πρώτος δεύτερος. Παιδιά, οι δεύτερες είναι πιο δύσκολες. Να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, θέλει μεγάλη μαγκιά για τις παίξεις. Θα παίξει και ο άλλος ό,τι να είναι και θα ακούγεται ένα πράγμα χάλια, χάλια, χάλια. Ναι, Άγγελε, δηλαδή, ας πούμε, αν ο ένας κάνει αυτό, πρέπει και ο άλλος να κάνει αυτό. Αυτό. Μάλλον. Αλλά είναι το ίδιο. Είναι βδέλα. Δηλαδή, ο ένας πρέπει να πάνε στον άλλον βδέλα. Γι' αυτό πολλές φορές, όταν είναι σε μία δουλειά, είτε σε μαγαζί, είτε οτιδήποτε, που είναι να βρεθούν δύο μπουζούκια να παίξουν, πάντα γίνεται και μία συνάντηση πριν μεταξύ μας, ας πούμε, για ακριβώς να συμφωνήσουμε λίγο πώς θα παίξουμε τα κομμάτια, τι χειρισμούς θα κάνουμε. Ακόμα και αν κάποια πράγματα θέλουμε να τα αλλάξουμε και λίγο, θα πρέπει να τα έχουμε συνεννοηθεί αυτά. Ο Τζέλε έχει αργήσει παραγγελίες, παιδιά. Παραγγελίες σήμερα είναι λίγο δύσκολο, γιατί με τον Νίκο θα παίξουμε κάποια πραγματάκια και δεν έχουμε κάνει και πρόβα. Έχουμε χρόνια να τα παίξουμε. Ό,τι θυμόμαστε, γιατί δεν προλαβαίναμε. Λοιπόν, λέει ο Μάκης, ο Γέρακας, αν παίζω με ένα φίλο μου και δεν είμαστε σε ψηλό επίπεδο, ώστε να παίζουμε πρώτες, δεύτερες και παίζουμε και δύο τις πρώτες, ακούγεται χάλια ηχητικά. Όχι, αν είστε ξεκούρδιστοι, ναι. Αυτό σίγουρα. Πρέπει να είμαστε κουρδισμένοι. Δεν
βασική προϋπόθεση, αλλά μια καλή λύση θα ήταν τουλάχιστον να παίζατε διαφορετική οκτάβα. Αυτό που είπε και ο Apple Guy, ρε Mac. Αν δεν υπάρχει η εμπειρία το να παιχτούν πρώτες, δεύτερες φωνές, μια καλή επιλογή θα ήταν τουλάχιστον διαφορετικές οκτάβες. Ο Γιονίκ, ο οποίος είναι και τρομερή εξέλιξη παικτικά, ρωτάει αν είναι συγκεκριμένη η απόσταση στις πρώτες και στις δεύτερες νότες για να ακούγεται ωραία. Άκου Γιονίκ, να συνεχίσω λίγο το συλλογισμό μου και να θα φτάσουμε και εκεί. Ακούστε, λοιπόν, έχουμε μια πρώτη μελωδία, λοιπόν, κοιτάμε την κλίμακα, άρα ξέρουμε ποιες νότες χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, αν έχουμε ρε, μη, φα, σο, λα, σι, ύφεση, ας πούμε, δεν θα παίξουμε σολδίαση. Έτσι, λοιπόν, οπότε ξέρουμε τις νότες που θα χρησιμοποιήσουμε, γνωρίζουμε τις κλίμακες, ξέρουμε και τις θέσεις που θα κινηθούμε. Βάλε ουίσκι, καρδέλι και έλα. Γεια σου, Μανώλη! Καλησπέρα στην Κρήτη. Ο Μανώλης θα ανέβει από Αθήνα μόνο και μόνο για να πιούμε καφέ. Από την Κρήτη. Είναι απίστευτος. Όποτε θέλει. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν. Οπότε, η απόσταση. Συνήθως, η πρώτη και η δεύτερη πρέπει πάντα να δίνουν το άκουσμα που υπάρχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη μελωδία, να δίνουν τις δύο νότες από τη συγκορδία που υπάρχει πίσω. Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Συνήθως το διάστημα αυτό είναι ένα διάστημα τρίτης, είτε αν μιλάμε για μια μινόρια συγκορδία, τρίτης μικρό ή τρίτης μεγάλο, είναι ματζόρια συγκορδία. Δηλαδή ρε μη φα, έτσι, ναι. Τρίτη του ρε είναι το φα. Ναι. Και βέβαια η αρμονία θα καθορίσει αν θα είναι μία τρίτη επάνω ή αν θα είναι μία τρίτη πίσω. Όμως αυτό το καθορίζει η αρμονία. Ποια είναι η συγχορδία δηλαδή που παίζουμε. Η αρμονία της στιγμής είναι, ναι, η και η αρμονία σας σπουδή. Ναι, ναι. Να το ξεκαθαρίσω. Γεια σου Πιέρ. Καλησπέρα από Γαλλία. Γεια σου. Ναι, συγγνώμη το διέκοψα. Αυτό. Αυτό, ναι. Συνήθως κινούμαστε, έχουν επεκτεί βέβαια και κομμάτια, έχουν υπάρξει κομμάτια και στην ελληνική ηχογραφία που δεν ήταν αυστηρά τα διαστήματα μιας τρίτης, είτε πάνω είτε κάτω. Και πέμπτες έχουμε ακούσει. Και πέμπτες, ακριβώς αυτό πήγα να πω, και πέμπτες έχουμε ακούσει. Αλλά γιατί το απαιτούσε μια συγκεκριμένη ανταπόκριση ή θέλω να δώσουν αυτό το συγκεκριμένο άκουσμα στα συγκεκριμένα τραγούδια σε ανταποκρίσεις. Γενικότερα όμως, όταν θέλουμε να παίξουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να πούμε ότι είναι πιο κλασικά και πιο στάνταρ σε πρώτες δεύτερες, γενικά κοιτάμε να αποφύγουμε τα διαστήματα τέταρτες πέμπτες. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε ένα κλασικό κλείσιμο, ας πούμε παράδειγμα χάρη σε ένα ζεμπέκικο, το πιο, ναι, κλασικό. Έτσι. Okay. Για πάμε να το δούμε λοιπόν, και δεύτερη. 8 okay. και 9. Αυτό που έκανε ο Γιώργος τώρα είναι απέφυγε να βάλει μέσα διαστήματα τέταρτης πέμπτης. Αν το πει, πάνω το κάνουμε και ένα παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Πήγαινε, ωραία. 7, 8 και 9 και... Όπως παρατηρήσετε, στη δεύτερη είμαι νότα... Είμαι καλός μαζί σας. Στη δεύτερη νότα που παίζουμε, εδώ πέρα υπάρχουμε ένα διάστημα, ενώ εγώ παίζω λα, ο Γιώργος εκείνη τη στιγμή έρχεται στο ρε. Άρα έχουμε ένα διάστημα τέταρτης. Λα, ρε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό κοιτάμε να το αποφύγουμε λίγο. Ναι, γιατί δεν βγαίνει τόσο μελωδικό. Και το αγριεύει και... Οπότε τι κάνουμε. Εσύ παίζει ο Νίκος, δηλαδή ρε, 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 λα, λα. Εγώ πρέπει να παίξω το φα και τις δύο φορές για να ακουστεί αυτό. Και να μην ακουστεί αυτό εδώ. Κάτι έχω χάσει τώρα, εγώ, ναι. Γιώργο και Νίκο, εγώ, παιδιά, λέει ο Βασίλειος ο Παπαζαχαρίας, είναι πολύ αρχάριος, σχεδόν τίποτα άλλο προς το παρόν. Το παίξιμό είναι πολύ ωραίο. Ευχαριστώ, Βασίλη. Κοίτα, δεν έχει σημασία, παιδιά, το αν είμαστε τέρτσο, θα το... Ναι. Το τέρτσο είναι η τρίτη, η πρίμα, που είναι πάνω από την πρώτη. Δηλαδή, στο πεντάγραμμο, ότι η δεύτερη φωνή είναι από πάνω από την πρώτη φωνή.
Αυτό δεν λένε, ήταν κάποια συγκεκριμένη ορολογία το τέρτσο, τέλτσο, τέρτσο. Δεν ξέρω. Είναι και λίγο αργό αυτές οι... ήταν λίγο της εποχής. Λοιπόν, δεν έχει σημασία το επίπεδο, παιδιά. Όλα, ό,τι λέμε, είναι χρήσιμα. Τα αποθηκεύουμε και είναι γνώσεις, δηλαδή θα βγουν μπροστά μας. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ωραία, κάναμε τις ερωτήσεις, οπότε, δηλαδή, γεια σου Νεκτάριε. Αυτό που λέει για την κλίμακα τώρα, ένα παραδειγματάκι, δηλαδή, αν τι, να κάνουμε μια μελωδία σε μινόρια, να την κάνουμε και χιτζάζ μετά, για παράδειγμα, ή ματζόρε. Τι να κάνουμε, το ξέρω, κάνουμε κανένα ρεμιφάσο. Να παίξουμε μια κλίμακα, δηλαδή, τι, μια χιτζάζ, τι. Να παίξουμε ένα, ξέρω εγώ, κάτι ωραία. Τέτοιο. Πάμε. Με διάφορα παραδείγματα. Ένα-ένα για να το ταξιδούμε. Ωραία, πρώτα να πούμε ότι... Αν πούμε ότι είμαστε σε ρε μινόρε. Ναι. One, two, three, και... Α, ναι, αυτό και εδώ πάμε πάλι. Okay. One, two, three, και... Λοιπόν... Είναι αυτή η μελωδία η πρώτη. Και υποτίθεται ότι πίσω έμενε ένα ρε μινόρε. Δεν άλλαξε ακόμα, εντάξει. Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε με τη δεύτερη να μην δώσουμε νότες που θα είναι έξω από το ρε μινόρε. Ακριβώς. Δηλαδή αποφύγαμε το ντο, για παράδειγμα. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ανταπόκριση, είμαστε στο ρε μινόρε, έτσι. Οπότε ναι. Και είμαστε όλο ρε μινόρε. Ναι. Εντάξει, πάμε. Τρία και... Έχουμε μείνει στο ρε μινόρε. Με τον τρόπο που παίξε ο Γιώργος στο σιγόντο, είναι αυτό που είπα ακριβώς πριν, ότι φροντίσαμε και μείναμε πάνω στο ρε μινόρε. Ναι. Αν τώρα για κάποιο λόγο στο τελείωμα της φράσης μας, παραδείγματος χάρη, άλλαζε σε λα μινόρε, δηλαδή κάναμε ας πούμε... Έτσι. Εδώ πέρα θα ακολουθήσει άλλη γραμμή. Δηλαδή, 1, 2, 3 και... Το ακούμε. Στο λα, εγώ έπαιξα ντο, οπότε... Ναι. Μία παρένθεση, μην ξεχαστούμε. Τέτσο λέμε κάποιες, αυτό που είπε ο Νίκος, όταν παίζουμε πρώτη με τέταρτη μαζί. Α, οκ, okay, Μιχάλη. μία ερώτηση που είπε ο Βασίλη... Όχι, ποιος το... Πού είναι η ερώτηση, ρε παιδιά. Ο Κώστος ο Πολίτης. Η πέμπτη, αφού είναι μέσα στο ακόρντο, γιατί αποφεύγεται να ακουστεί μαζί με την πρώτη? Γιατί, κατά τη δική μου άποψη και αισθητική, δημιουργεί ένα πιο άγριο άκουσμα, που δεν ξέρω αν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτό το άκουσμα είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, λίγο πιο ποντιακό, ας πούμε. Δηλαδή... Ναι, τώρα αυτές η πέμπτη είναι και εδώ. Παιδιά, εδώ είναι τετάρτη, εδώ είναι πέμπτη. Έτσι, το ίδιο πράγμα πέμπτη, εγώ σας βλέπω τον Νίκο και νομίζετε «Γεια σου, Γιώργο από Κατερίνη». Ότι παίζει τετάρτες είναι αυτό. Λοιπόν, μισό. Έχουμε, λέει, επεμβαίνουν και ερωτήσεις τώρα, εγώ να χάνουμε λίγο τον ηρμό μας. Γιώργο και Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη για την άσχετη σου και χαζή ερώτηση. Δεν υπάρχει άσχετη και καμία χαζή ερώτηση. Για εξάσκηση συστήνεται το μετρονόμο. Για αριθμούς εκτός Χασάβικου και Χασαποστέρβικο, για ρούμπα, βέβαια. Και η ρούμπα είναι στρογγυλός ρυθμός. Είναι 4/4. Για μένα ο μετρονόμος είναι βασική προϋπόθεση, όλη η μελέτη μας να γίνεται σε μετρονόμο, γιατί είναι, να το πω έτσι, ο προάγγελος που θα μας κάνει να έχουμε πολύ καλή σχέση με το timing, με την ταχύτητα, και που αργότερα κάποια στιγμή θα μας φανεί χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο, κάτι που θα συζητήσουμε στο δεύτερο σκέλος, στο δεύτερο θέμα. Όταν θα μπούμε πλέον είτε σε ένα στούντιο να γράψουμε για κάτι ή ακόμα και ένα demo να χρειαστούμε να κάνουμε, δύο βασικές προϋπόθεσεις είναι το timing. Το timing πρέπει να είναι αυστηρό και σωστό. Για μένα είναι βασική προϋπόθεση η μελέτη να γίνεται με μετρονόμο. Είτε είσαστε στο επίπεδο που μπορεί να μελετάτε κλίμακες ή ένα τραγούδι ή οτιδήποτε, είναι καλό με μετρονόμο πάντα.
την ταχύτητα θα την επιλέξετε εσείς σύμφωνα με την ικανότητά σας και τη δυνατότητά σας. Δεν παίζει κανένα ρόλο η ταχύτητα. Είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαστε πάνω στο μετρονόμο ανεξάρτητα από το τι ταχύτητα έχουμε διαλέξει να παίξουμε είτε μια κλίμακα είτε ένα τραγούδι. Θάνο, βγάλω το μπουζούκι και πιάστο, δες ό,τι είναι και ό,τι όπου χρειάζεσαι βοήθεια, στείλε ένα μήνυμα και θα τα κάνουμε όλα. Είναι κρίμα. Γιώργος Γκίνης. Λοιπόν, Γιώργο, δεν γεννιέται, υπάρχει. Στην αρμονική μινόρε, στην πέμπτη υπάρχει το χιτζάζ. Λοιπόν, αυτό που έχει. Αν πες χωρίς μετρονόμο, θα πάω στο μια μέρα και θα νομίζω ότι ξέχασε να πες μπουζούκι. Έτσι, Apple Guy. Είναι σωστός. Εντάξει, κάπως έτσι είναι. Μπορεί να μην είναι και απόλυτο, γιατί το timing είναι και κάποιοι άνθρωποι το έχουν και μέσα τους καλά. Mm-hmm. Που έχει τύχει να μην μελετήσουν ίσως με τον νόμο σήμερα αυτά. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό όπλο να γίνεται η μελέτη με μετρονόμο. Συνηθίζουμε να, πώς να το πω, να είμαστε αυστηροί με την ταχύτητα που πρέπει να παίξουμε. Ωραία. Αν αυτό ήταν χιτζάζ τώρα. Δεν αλλάζει πάλι. Δεν είναι και πολλές επιλογές γενικά στα πόρτα εδώ. Εδώ πέρα πάλι θα μας οδηγήσει. Ό,τι και αν παίξουμε, ο οδηγός το που θα πάει το σιγόντο είναι πάντα η αρμονία του ακόρντο. Το ακόρντο που παίζουμε εκεί τη στιγμή ή το ακόρντο που πρόκειται να ακολουθήσει. Τελειώνοντας η φράση. Δηλαδή, στην ίδια φράση, αν θα μείνουμε στο ρε ματζόρε, λοιπόν, αν το πάμε μία τρίτη, αυτό δεν θα το προτιμούσα εγώ προσωπικά, γιατί η κατάληξή μας είναι σε ντο εδώ. Mm-hmm. Και γενικά αποφεύγουμε λίγο στη φρασολογία μας να τελειώνουμε σε ακόρντα που να μας δίνουν την εβδόμη. Οπότε εδώ πέρα θα αναγκαζόμαστε πάλι να το γυρίσουμε κατά κάποιο τρόπο πίσω. Δηλαδή, αν η πρώτη μας είναι αυτή. Έτσι, πάλι θα κάναμε. Αυτό. Ή, άμα θέλουμε να δώσουμε τώρα. Πάω κάτω, Περίμενε. Θα παίξει την πρώτη. Όχι. Θα παίξω πρώτη, οκ. Okay. Λοιπόν, η μία εκδοχή είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή, τρία και. Έχουμε παραμείνει γιατί η αρμονία μας εξακολουθεί και είναι ρε ματζόρε. Mm-hmm. Αλλά εδώ πέρα τι γίνεται, βλέπουμε μια, η κίνηση που έχει φράση έχει μια ανιούσα κατάσταση. Ναι, ανεβαίνει. Συνέχεια. Οπότε αν θέλουμε αυτό το. Ενώ στο σιγόντο τι κάναμε. Κάναμε. Γυρίσαμε πάλι πίσω. Ναι. Δεν είναι λάθος και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά αν θέλουμε να δώσουμε και ολοκληρωτικά την κίνηση πώς ανεβαίνει η φράση η πρώτη. Μπορούμε να αλλάξουμε οκτάβα εδώ και να πάμε, ας πούμε, πάμε πάλι λίγο. Τρία και. Οπότε ανεβαίνοντας οκτάβα, ουσιαστικά ακολούθησε κατά κάποιο τρόπο, ενώ δεν έπαιξα τρίτη παράλληλη, έπαιξα έκτης ουσιαστικά, ακολούθησε τη ροή της πρώτης φωνής. Ο φίλος μας ο Μορφόπουλος μπήκε και έδωσε κατευθείαν απάντηση. Δημήτρη μου. Τι κάνεις, Τζιμάρα, καλή χρονιά. Φυσικά, ναι, τα έχουμε πει αυτά, τα λέμε κάθε φορά. Ευχαριστούμε για την επισήμαση. Λοιπόν, είναι τροπική δρόμη. Ο πλεισμός του Ρέχι Τζάζ είναι ο Σολ Μινόρε. Έτσι, ο αρμονικός. Λοιπόν, τι, είχε θολώσει η κάμερα, αλήθεια. Λοιπόν. Να και ο απελπισμένος φοιτητής, καλώς το να είναι ακόμα απελπισμένος από ό,τι βλέπω. Παιδιά, ό,τι ερωτήσεις εννοείται, έτσι. Να παίξουμε κάτι, στα παιδιά. Ναι. Παίξουμε. Παιδιά, τώρα ό,τι θυμόμαστε κι εμείς. Thank you.
Άρε μορφόπουλε. Και εμείς αγαπάμε πολύ, ρε. Τι λέει, τι λέει, γιατί δεν βλέπω. Α, ναι. Παιδιά, είναι λίγο μακριά γι' αυτό. Μακριά, δεν φοράω τα γυαλιά μου και δεν βλέπω τα σχόλια. Λείπει ο Κολοκοτρώνης. Καλά, να σου πω, Χριστάρα, οι δυο μας και ο Κολοκοτρώνης, δεν φαντάζεσαι, εντάξει. Θα το κάνουμε και αυτό. Ο Μορφόπουλος, ο Δημήτρης λέει, παιχταράδες και δύο κτίνη, λέει, συγχαρητήρια. Είμαι περήφανος που είστε φίλοι μου, λέει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ο Μιχάλης ο Νηστικάκης λέει απλά ίσως ο Μπουζουξής ή ο συνθέτης να επέλεξε τη δική του εκδοχή, οπότε μπορούμε να πούμε ότι το σεκόντο είναι και υποκειμενικό κάποιες φορές. Σαφέστατα είναι υποκειμενικό. Βεβαίως, αρκεί να είσαι μέσα. Θυμάμαι κάτι πιο έτσι λαϊκά κομμάτια που κάνει. Βέβαια. Καταρχήν θα πούμε και κάτι άλλο έτσι, για την ιστορία. Ότι από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να μπαίνει το σεκόντο και αν δεν κάνω λάθος, από μελωδίες και συνθέσεις που ξεκίνησε να εμφανίζεται σεκόντο στο κουλούκι από τον Παπαϊωάννη και μετά. Δηλαδή μέχρι τότε υπήρχε το πιο τρίχορδο το παίξιμο, ας πούμε, ήταν πιο... Αυτό το μονοφωνικό το παίξιμο αυτό, επί Βαβακάρι ας πούμε και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι άρχισε να εμφανίζονται μετά σε συνθέσεις. Όχι, Παπαϊωάννου ξεκίνησε να εμφανίζονται πλέον συνθέσεις και τραγούδια που μπήκανε και μετά και με Τσιτσάνη και με τα λοιπά. Σαφέστατα, υπάρχουν μελωδίες που... Εντάξει, όλα μπορούν να μπουν δεύτερες φωνές. Ναι, λέγε, με το μορφό που λέγε, λέει, τώρα, ναι. Σε όλα θα μπορούσαν να μπουν δεύτερες φωνές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και απαραίτητο πάντα. Γιατί μπορεί να μας αλλάξει το ηχητικό, το άκουσμα να είναι πραγματικά διαφορετικό από αυτό που θα θέλαμε να ακούσουμε. Όπως επίσης δεν είναι, και κάποιοι δρόμοι δεν προσφέρονται εύκολα στο να μπουν δεύτερες φωνές. Ένα σαμπάχ συνήθως δεν σιγοδιάζεται εύκολα. Ναι, και το σάκλαινε, όχι, αλλά εγώ σε μερικά σημεία ναι, μ' αρέσει. Έτσι, ναι, εγώ, αυτό είναι υποκειμενικό που τώρα στον Ουσάκ. Ο Ουσάκ, ας πούμε, είναι μια κλίμακα που σίγουρα η αρμονία του μπορεί να αναπτυχθεί και να υπάρχει και δεύτερη φωνή και ό,τι θέλουμε να υπάρχει. Απλά το κάνει λίγο πιο ελαφρύ μετά. Το κάνει λίγο, εγώ το λέω έτσι, ζακεθινή μαντολινάδα. Αν θέλουμε, επειδή το Ουσάκ το κουβεβάθηκε λίγο ραδιγκάντρικο λίγο, συνήθως δουλεύουμε πιο πολύ τις οκτάδες στο Ουσάκ, εκτός αν θέλουμε κάποια ανταπόκριση, να την τονίσουμε λίγο διαφορετικά και να της βάλουμε μια δεύτερη φωνή. Δημήτρη Μορφόπουλε, τι αν σου επιτρέπεται να ρωτήσεις, εσύ ρώτα τι θες, αν δεν ξέρω ερώτηση τώρα, είμαι σίγουρος ότι ενδεχομένως να ξέρεις για την απάντηση, αλλά ρώτα να δούμε, είμαι πολύ περίεργος. Φραγκοσυριανή με δεύτερη ώρα τα λεφτά. Ναι, είναι ωραία η Φραγκοσυριανή με δεύτερη. Λοιπόν. Ο Γιάννης λέει ότι πρέπει να έχει πρόβλημα το μικρόφωνο όταν παίζουμε τα όργανα. Τι, αγόταν πίκαρε, είναι πολύ δυνατά, παιδιά. Αγόταν παραμορφωμένα τα μπουζουκιά. Ή μήπως εσύ, Γιαννάκη, δεν έχεις καλά υγεία και τα στουμπόσαμε. Μάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μας το πούμε. Ναι. Περιμένω με αγωνία την ερώτηση του Δημήτρη, που λέει, έχει μια ερώτηση που έχει καίνει σε πάρα πολλούς και κανείς δεν μου δίνει σαφή απάντηση για τους χαρταϊτούς στις δεύτερες. Ναι, σε ποιο σημείο. Μάλλον στο χιτζάς που πάει λα. Εκεί που πάει η μελωδία λα, φαντάζομαι, θα είναι που παίζουμε εδώ, έτσι. Λέγε, μορφό που λέει, περιμένω. Μάντεψα την ερώτηση. Θα πρέπει να είναι έτσι, προφανώς, έτσι. Αυτό, αλλά πότε παίξεις αυτό, συγγνώμη. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Αλλά όταν είναι τόσο περαστικό, δεν χρειάζεται να το κάνουμε και πυρηνική επιστήμη. Α, όχι, όχι, άλλο τελικά, δεν μάντεψα. Όπως παίζουμε πρώτη φωνή και ξεκινάει ρε μινόρε. Ναι. Ταρα. Αυτό, Ναι. Ναι, τι, δηλαδή,
Ναι. Μάλλον είναι το πρώτο σκέλος σε ερώτηση. Γιατί εγώ έχω ερώτηση για το χιτζάζ τώρα, να μου βγει και δηλαδή στο λάδι γιατί πες με το. Εντάξει, είναι και εκεί δεν... Δεν είναι, είναι γιατί έτσι κι αλλιώς είναι τόσο περαστικό το ντοί. Είναι περαστικό, ναι. Που δεν θέλουμε να δεν θα αλλάζαμε να αλλάξουμε τη ροή της φράσης. Αφού η φράση είναι... Έτσι. Εντάξει, κάποια πράγματα τα προσπερνάμε και λίγο, δεν πάμε by the book σε όλα, είναι η αλήθεια. Εντάξει. Αν δηλαδή περνάει στο αυτή και δεν ενοχλεί και είναι και θέμα εκείνη την ώρα κατάστασης, δηλαδή γιατί αυτό μπορεί να παιχτεί ας πούμε αρκετά γρήγορα, έτσι, οπότε η άλλη δεύτερη είναι πολύ δύσκολη. Έχω το slow mode. Ναι, το έχω γιατί βαράμε δυνατά, όχι θα χαμηλώσω το gain, δεν πειράζει. Θα χαμηλώσω λίγο το gain. Το gain. Γιατί ξέρω τώρα είσαστε όλοι. Λοιπόν, εδώ ίσως να είναι καλύτερα, παιδιά, τώρα. Βαράμε πολύ δυνατά, ναι, λέει, είμαστε, παίζουμε λίγο αντρικά. Λοιπόν, μας έφυγε και εμάς το πρώτο άγχος της πρώτης επαφής, γιατί μην νομίζετε ότι εμείς δεν έχουμε άγχος όταν θα παίξουμε κάτι, είτε εδώ είτε μπροστά σε κοινό. Το σηκώντο φτάνει σε μινόρε 7η, ενώ μουσικά θα έπρεπε να είναι φα και να γίνεται σταυρωτό συνεχώς. Αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ, λοιπόν, το σηκώντο φτάνει σε μινόρε 7η. Ναι, είναι ακριβώς αυτή την απορία που είχες και εσύ. Mm. Την είχα εγώ στο χιτζάζ, Δημήτρη. Ναι. Αυτό... Αυτό τώρα, επειδή θέλουμε να αλλάξουμε τη, να αλλάξουμε τη ροή της φράσης. Δηλαδή... Θα πρέπει να πει. Δηλαδή, τι θα πρέπει να πει τώρα. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό τώρα, πού να το παίξει αυτό τώρα. Θα έπρεπε να αλλάξουμε, να μην πάμε στην επόμενη όντως, αν δεν παίζαμε τους καρταετούς, όπως είπαμε πριν σε μία φράση. Έτσι, αν μέναμε στο ρε μινόρε και καταλήγαμε σε ντο, ναι, θα χτύπαγε η εβδόμη. Τώρα σε μια φράση που παίζεται με αυτήν την ταχύτητα, νομίζω δεν θα το καταλάβουμε την εβδόμη και πολύ. Το μικρόφωνο είναι εντάξει τώρα, παιδιά, είναι καλύτερα. Πώς το ακούσατε? Πολύ σωστά λέει, Μιχάλης πρώτα έπαιζε ο Βαβακάρης με τα ντουζένια, ναι. Μια χαρά είναι, λέει ο Γιώργος, ευχαριστούμε, George Guinea. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, όλα τέλεια. Αυτό έλα με τις πέμπτες και το είχα παρατηρήσει σε κάτι κομμάτια που ήταν τότε που έλεγε ο Χριστοδουλόπουλος, θυμάμαι, για εκείνη την εποχή που είχαν βάλει κάτι πέμπτες, κυρίως στις καταλήξεις στο ΟΣΑΚ. Γεια σου Χάρη, ευχαριστούμε. Μακάρι αυτό το όμορφο όργανο να έπαιζε περισσότερο στη σκογραφία. Θα το βάλουμε, εντάξει, έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε και μερίδιο. Εντάξει. Βλέπω, είμαι λίγο αισιόδοξος. Βλέπω ότι αρχίζει και κινείται λίγο. Ναι. Να αποδώσω τα εύσημα στον Ιακωβίδη που βάζει παντού μπουζούκι. Ναι, παντού μπουζούκι, παιδιά, εντάξει. Πέρα του μου αρέσει και πολύ εμένα, το συγκεκριμένο. Λοιπόν... Ωραία, να ακούσουμε καμιά άλλη ερώτηση, ρε παιδιά. Εκεί τώρα στο ΟΣΑΚ, εντάξει, έχουμε κάτι θεματάκια που είπε και ο Νίκος με τις πρώτες δεύτερες. Σε μερικά πράγματα θα μπορούσαν να μπουν. Και πάλι είναι θέμα αισθητικής. Δηλαδή, έχει μετρήσει πολύ στη δισκογραφία η αισθητική των μπουζουξίδων. Είναι καθαρά, ναι. Και είναι καθαρά ακριβώς, δηλαδή πάνω σε κάτι που μου ήρθε, ας πούμε... ΟΣΑΚ, έτσι, ναι. Όταν σου μιλώ με τα τραγούδια μου. Ναι, ναι, εδώ έχει πρώτες δεύτερες, ας πούμε. Και μετά έχει... Τι από το να... Σόλεπτα. Ακριβώς. Να, εκεί, τετάρτες, πέμπτες. Είναι καθαρά τι θέλουμε να ακουστεί, αν δηλαδή δεν έχει την άποψη και την πρωτοβουλία αυτή ο συνθέτης, μπορεί να τη δώσουμε εμείς καμιά φορά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε καλεστεί να κάνουμε και αυτό στο στούντιο. Και είναι καθαρά θέμα αισθητικής. Μας αρέσει αυτό που βγήκε. Έχουμε ένα διάστημα πρώτης πέμπτης. Έχουμε βάλει μία δεύτερη σε ένα ουσάκ. Μπορεί να μας αρέσει.
Δεν είναι τίποτα λάθος. Δημήτρη, νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα, έτσι κι αλλιώς. Ο Δημήτρης Ομορφόπουλος είναι ένας εκπληκτικός μπουζουξής. Ναι, έτσι. Και φίλος. Και λέει ο Δημήτρης, τώρα θα ακούγονταν πιο σωστά, έτσι δεν είναι? Θα ακούγονταν πιο σωστά. Σε αυτό το σημείο, ναι. Εγώ πιστεύω, ναι. Να μην πάμε στον ντο, στους χαρταετούς. Εγώ πάλι δεν ξέρω αν θα ακούγονταν πιο σωστά. Γιατί όταν αυτό αναγκάζει και τα διαστήματα, αλλάζει τη ροή και αλλάζουν τα διαστήματα της δεύτερης. Ναι. Δηλαδή, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αν για κάποιο λόγο έμενε η μελωδία του κομματιού... Αν έμενε η μελωδία του κομματιού στο λα, ας πούμε, και επέμενε και η δεύτερη με ντο, δηλαδή να χτύπαγε η βδόμη να την ακούγαμε, ναι, εκεί θα έπρεπε να βρούμε τρόπο να το αλλάξουμε. Αλλά τόσο περαστικά που περνάει η έβδομη εκεί πέρα, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να κρατήσουμε τη ροή της φράσης από το να βάλουμε μία δεύτερη που θα δημιουργηθούν τέτοια διαστήματα στη δεύτερη που μπορεί να ακούγεται σαν κινέζικη η δεύτερη, ας πούμε. Ο Κώστος Πολίτης λέει, όταν παίζετε ουσάκ οκτάβες, κάντε ένα παράδειγμα, πρέπει να είναι ακριβώς οι πενιές. Κοίτα να δεις. Γιάννη, μπορεί να παίξουν και πρώτη Πέμπτη, αλλά έτσι όπως έγραψε την Πέμπτη, θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσα να παίξουν και Πέμπτη Παρασκευή. Κλαίω. Ουσάκ, οκτάβες, να είναι ακριβώς οι πένες. Ναι, αν εγώ ας πούμε παίξω... και ο Νίκος τώρα κάνει... Παιδιά, πάντα όταν είναι να παίξουν δύο μπουζούκια, είτε αυτό είναι οκτάβες, είτε είναι πρίμα σιγόντο, πρέπει ό,τι έχει παίξει το πρώτο να παίξει και το δεύτερο. Γιατί ακούγεται μετά ένα φλαμάρισμα, ένα κρακ-κρακ. Το οποίο αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Και καλά να είναι μικρό. Αν είναι μικρό το φλαμάρισμα, είναι και λίγο... Γιατί ακούγονταν... Α, όχι, είπαμε οκτάβες, ναι. Λοιπόν, αλλά καμιά φορά είναι με διαφορετικό τρόπο παιγμένο η πένα στη μία φωνή ή στην άλλη και δημιουργείται ένα μεγάλο κενό μεταξύ τα δύο χτυπήματα, δεν θα είναι τόσο πολύ, έτσι, δεν θα είναι ωραίο. Σαφέστατα πρέπει ο χειρισμός, καμιά φορά δεν κοιτάμε μόνο το χειρισμό της πένας. Δηλαδή μπορούμε να παίξουμε μία φράση και κοιτάμε ακόμα και στην οκτάβα να την παίξουμε και στην ίδια θέση αν την έχουμε. Δηλαδή, τι έπαιξα. Μόνο το λάκα. Δηλαδή, ακόμα ακριβώς για να υπάρχει ακριβώς η ίδια κίνηση, η ίδια ροή στη φράση. Τα παιδιά έχουν αρχίσει κάτι παραγγελίες και τέτοια, εντάξει. Ο Δημήτρης λέει χαρακτηριστικό κομμάτι του ΣΑΚ με ζεκόντα, λέει η καρδιά μου ασώψεται. Ναι. Μα δεν είπαμε ότι απαγορεύεται να μπει το σιγόντο στο ουσάκ. Το θυμάσαι? Ναι. Να το κάνουμε λίγο. Πάμε. Τρία και... Για παράδειγμα, τώρα εγώ κοίταζα τον Νίκο που πέσα δεύτερες να δω τα δάχτυλά του, επειδή δεν το έχουμε κάνει πρόβα, να δω πώς θα κινηθεί, να καταλάβω παρακάτω πώς θα πάει. Δηλαδή έσαιρνε το δάχτυλο, δεν έκανε, ας πούμε, έτσι, έκανε. Οπότε έπρεπε να κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Λοιπόν, εντάξει, είναι πολύ πρόβα το πρώτο-δεύτερο, παιδιά, δεν είναι αρπακόλα, τώρα παίζουμε, ναι, κάτι. Δηλαδή και... το να βρεθούμε τυχαία σε ένα πατάρι και να παίξουμε απόλυτα και τέλεια με οποιοδήποτε και αν βρεθούμε, είναι πολύ δύσκολο έως και ένα κατόρθωτο. Γι' αυτό στις αρχές εγώ προσωπικά είπα ότι το απόλυτο αποτέλεσμα έρχεται με κάποια πρόβα και συνεννόηση που έχουν κάνει οι δύο παίχτες τον τρόπο που θα τα παίξουν. Θα πούμε και αυτό που κάναμε, γιατί δεν μπορώ. Είναι μπουζουκομάνια, λέει, στα μινόρια οι δεύτερες προσωπικά μου είναι πιο δύσκολες. Χαιρετισμούς από Αμερική, χαιρετισμούς στην Αμερική. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή, για την παρουσία σου εδώ. Εγώ νομίζω ότι σου έχει τζάζ είναι πιο δύσκολες δεύτερες, γιατί έχει
Απόσταση 1,5 τόνου. Ναι, ναι. Είναι και τα κλωθεσίες λίγο μόνο να κάτσουν εκεί πέρα. Είναι πιο δύσκολα. Με τον Νίκο έχουμε βγάλει 45 το πρώτο πρόγραμμα πρόβας. Όχι. Τι βγάλαμε. Δεν ήταν. Ήτανε... Ναι, ήταν περίπου 50 λεπτά με μία ώρα πρώτο πρόγραμμα σε μαγαζί που δουλεύαμε με έναν τραγουδιστή. Η πρόβα που κάναμε ήταν 45 λεπτών. Και πήγαμε και τα παίξαμε. Εντάξει, βασικό είναι τώρα να... Εντάξει, αν ξέρεις και τα τραγούδια, μετά είναι εύκολο, οκ. Okay. Ξέρεις πώς θα κινηθείς στις δεύτερες. Για άτομα, λέει, ο Γατοπαρδάτος. Mm-hmm. Λοιπόν, Γιαννάκη Καβαλάκη. Ο Γιάννης είναι ένας υπέροχος ψάλτης. Φοβερός, φοβερός, δεν υπάρχει. Είναι φίλος, χρόνια. Και έχει πάρει το λάπτοπ τώρα στην υπηρεσία για να μας βλέπει. Γιαννάρα, Γιαννάρα. Λοιπόν, εσύ, ο Άλεξ λέει, να είμαι και εγώ. Και τι θες, να φοβηθούμε τώρα, δεν κατάλαβα. Ο Άλεξ, είναι ο Άλεξ ο γνωστός, το ξέρουμε όλοι. Για άτομα που παίζουν με το αυτί, έτσι. Ο Πρέτσας έχει πέσει ήδη από την καρέκλα τώρα με αυτό που κάνει. Για άτομα που παίζουν με το αυτί δίχως γνώσης ευρωπαϊκής μουσικής και θεωρίας, θα προτείνατε να ξεκινήσουν μελέτη θεωρίας για να υπάρξει ουσιαστική βελτίωση ή αυτό είναι κάτι προαιρετικό? Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Ό,τι θέλεις. Και εγώ την έχω την απάντηση έτοιμη. Σαφέστατα, με ό,τι ασχοληθούμε και ό,τι μάθουμε περισσότερο, θα είναι πάντα υπέρ μας, δεν θα είναι κατά μας. Η θεωρία βοηθάει, γιατί κάποια στιγμή η εξέλιξη της φτάνουμε και στην αρμονία και ακριβώς επειδή σήμερα μιλάμε για ένα θέμα που μιλάμε για πρώτες, δεύτερες φωνές, έχει απόλυτη σχέση με την αρμονία. Εφόσον ή θα πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια και πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας πάνω στη δουλειά και αυτά και να κατανοήσουμε μόνοι μας κάποια πράγματα αρμονίας. Αλλά είναι βασική προϋπόθεση η αρμονία. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε και πιο σωστά τις δεύτερες φωνές, μιας που συζητάμε γι' αυτό σήμερα. Εγώ θα πρότεινα, ναι, η θεωρία είναι καλό πράγμα, να το ξέρουμε και εγώ θα το έλεγα και απαραίτητο. Εγώ απλά είχα πει στα παιδιά την άλλη φορά, που γενικά το λέω, ότι ότι παράλληλα είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή να ψάχνεις τώρα τις νότες εδώ και στο χαρτί παράλληλα, ξέρω κάτι τέτοιο, μια τέτοια εκμάθηση. Προτιμώ το βουζού για το μάλλον, ξέρεις πρώτα λίγο. Όχι, όχι. Σαν να περπατάει. Εντάξει, εγώ το βλέπω γενικότερα. Εγώ δεν το βλέπω τώρα. Όταν μιλάμε για μουσική, για θεωρία της μουσικής και για αρμονία, δεν έχει να κάνει αν είναι με το μπουζούκι, αν είναι με... Α, μιλάμε γενικά. Okay. Εγώ το βλέπω πιο γενικά. Ναι, 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 σωστό. Σωστό. Άσχετα άμα ασχολιόμαστε με το μπουζούκι ή όχι. Λοιπόν, ο Άλεξ με ρωτάει, θέλω ένα χειροκρότημα για τον Άλεξ, γιατί ψοφάει για δημοσιότητα. Μου λέει, σου άρεσε η Ελλάδα που σου στείλα. Μου στείλε ένα βιντεάκι, ο Άλεξ παίζει πάρα πολύ καλά. Έχει ακόμα μέλλον. Του έχω απαντήσει ήδη, θα το πω και δημόσια λοιπόν, αφού γλουστάρει. Λοιπόν, ο Άλεξ, παιδιά, παίζει πάρα πολύ καλά, να ξέρετε. Εδώ ο φίλος μας ο Άλεξ μπαίνει μέσα. Η κιθάρα πίσω είναι η κιθάρα πίσω. Είναι μια κιθάρα. Μια Μάρτιν. Λοιπόν. Ο Τζόρτζ λέει, ο Γκίνης παίζει αρκετά, το έχει βάσει εισαγωγικά, μην βάζει εισαγωγικά, παίζει αρκετά χρόνια μπουζούκι και βγάζει κομμάτια σχετικά εύκολα. Το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί. Για να παίζεις δεύτερη, δεν πρέπει να ξέρεις το τραγούδι από όλες τις θέσεις. Ή ρωτάω χαζά, καμία ερώτηση δεν είναι χαζή. Μπήκε και Αλέξος Κάρπος. Για μια ακόμα φορά, Αλεξάρα, λοιπόν, sorry, κάποιος το κρατήστηκε. Λοιπόν, Αλεξάρα, έμαθα ότι είχες παρουσίαση σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, live, κάτι, νομίζω, γι' αυτό μπήκες καθυστερημένα. Σου εύχομαι τα καλύτερα, φίλε, σου εύχομαι τα καλύτερα, συγχαρητήρια. Ο Αλέξης έχει μεγάλη προσφορά στο όργανο, παιδιά, έτσι.
Ο δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μορφόπουλος θα πει, να πω, λέει, τι μου είπε ο δάσκαλός μου στο πιάνο που ξεκίνησα πρώτο μάθημα την Πέμπτη. Μου είπε ότι είμαι μεγάλος για να ξεκινήσω με παρτούρες και ότι θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο. Ρε, εσύ τα κάνω αυτά τα πράγματα. Θα ξεκίνησε πιάνο. Καλά έκανες. Εγώ νομίζω ότι έκανες καλά. Εγώ προσωπικά το ζηλεύω, να ξέρεις. Εγώ θα ήθελα να παίζω και πιάνο. Εγώ θα ήθελα να παίζω πιάνο και παίζω εδώ μέσα όταν γράφω, αλλά πώς παίζω τώρα. Εγώ θα με βοηθούσε πολύ. Είναι παιδιά, πραγματικά, ναι. Εγώ όλα τα. Ό,τι τραγούδια φτιάχνω και αυτά παίζω πολύ στο πιάνο, χωρίς να έχω μελετήσει κάτι. Δηλαδή, σιγά σιγά με τα χρόνια έχω αρχίσει και. Δηλαδή, τις συγχορητήρες παίζω για πλάκα, έτσι. Εντάξει, τώρα να παίξω γρήγορα πράγματα πολύ δεν τα καταφέρνω. Εντάξει, νομίζω ότι είμαι. Για να φτιάξω αυτά που θέλω μου χρησιμεύει, αλλά έχω αρχίσει και σκέφτομαι λίγο πάνω στο πιάνο που τα βλέπεις όλα έτσι. Και είναι πολύ. Ναι, σου ανοίγει το οπτικό πεδίο, το πέτσι στο μυαλό κάπως. Α, το είπε ο Δημήτρης, λέει, για το φίλο που ρώτησε για τις παρτούρες. Λοιπόν, γεια σου Κωστή μου, γεια σου. Πείτε κανένα τραγούδι, τι θες να τραγουδήσω. Ναι, ο Δημήτρης παίζει πολύ καλά, παιδιά. Τι λέει άλλο. Αλέξ, το είπαμε ρε εσύ. Απλά μάλλον δεν είχες μπει ακόμα. Τι? Λέει στις δεύτερες για να τις βγάλεις πρέπει να παίξεις μια τρίτη πάνω ή μια κάτω, έκτη δηλαδή, με τις νότες του δρόμου, πάντα φυσικά τις νότες του δρόμου. Εντάξει, εκτός αν είναι κάποιες περαστικές που δεν πειράζουν. Συνήθως μια τρίτη ή πάμε πίσω ή αναλόγως στη ροή της μελωδίας, όπως είπε και ο Νίκος πριν. Ο Γατοπαρδάτος λέει ευχαριστώ πολύ και τους δύο και πάλι για τις απαντήσεις, αλλά ιδιαίτερα εσένα Γιώργο για τις live αναμεταδόσεις που κάνεις και τις γνώσεις που μεταδίδεις εκ μέρους όλων. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναπώ τώρα που είμαστε και περισσότεροι ότι ο Νίκος είναι από τους πιο αγαπημένους μου φίλους. Οι φίλοι στη ζωή σου γενικά θα είναι λίγοι. Λοιπόν, είναι ένας μουσικός με τεράστια ιστορία, έχει παίξει σχεδόν με όλους για πολλά χρόνια στις πρώτες δουλειές. Έχει το στούντιο, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλες παραγωγές, πάρα πολλές. Έχει δισκογραφήσει, Ήπεξ Μπουζούκη σε περίπου 2.500 τραγούδια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια εμπειρία φοβερή. Και με τον Νίκο, όποτε έχουμε παίξει, είναι σαν να παίζω με τον εαυτό μου και αυτό στο ίδιο. Δηλαδή, φοβερή. Χημεία. Μορφόπουλε. Ο θείος. Μορφόπουλε, έγραψε ο θείος. Αν το ξέρω λίγοι. Λοιπόν. Ναι, σε όλα τα όργανα είναι με το αυτή. Ναι. Εντάξει, είχα δει κουβέντα για τον Μπουζούκη και πού θα την κάνεις. Πού θα την κάνεις, σε κάποια εκπομπή. Στην τηλεόραση, ό,τι υπάρχει τώρα. Λοιπόν. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό, ότι με την ευκαιρία αυτή και με το κανάλι που έχει εδώ ο Γιώργος και κάνει και που δείχνει αυτά τα ωραία πράγματα, ότι εύχομαι, πραγματικά εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά αυτό το κανάλι, να μεγαλώσει αυτή η κοινότητα, γιατί γίνονται πάρα πολύ ωραίες και πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και για τον Μπουζούκη και γενικά για τα παίξηματα, για όλα αυτά. Και ο Γιώργος είναι καταπληκτικός, θα εξηγεί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και γενικά είναι ένας πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ τώρα ο Άλεξ λέει να πω κάτι που ίσως παρεξηγηθώ. Δεν παρεξηγούμε εδώ, έτσι δεν είναι, παιδιά. Αλλά πολλοί παίκτες απαξιούν να παίξουν δεύτερες, αλλά κάτι τέτοιο για μένα δεν... Δεν νομίζω ότι τώρα ισχύει αυτό. Έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Για μένα
το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ, ας πούμε, αν θα παίξω πρώτο ή δεύτερο. Νομίζω ότι απλά το έχει πει και ο Γιώργος, ότι το πιο δύσκολο στην ιστορία και στο κόλπο είναι το δεύτερο μπουζούκι, δεν είναι το πρώτο. Πολλές φορές μπορεί από κάποιους να αποφεύγεται το δεύτερο μπουζούκι, είτε γιατί δεν υπάρχει εμπειρία να παίξει το δεύτερο μπουζούκι, ή γιατί δεν θα ήθελε να μπει σε αυτή τη σπαζοκεφαλιά του δεύτερου μπουζούκιου. Δεν είναι πάντως σίγουρα υποτιμητικό. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Είχες πάει στο Θέρμο με τον Πανταζή και σε απόλαυσε ο Κάρπος που είναι δικός μου. Πού είχα πάει? Στο Θέρμο, στο Αγρίνιο με τον Πανταζή. Καλοκαίρι, ναι. Και σε απόλαυσε ο Κάρπος. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης λέει... Ο Τζον λέει, όποιος μπουζουξής δεν παίζει δεύτερες δεν είναι μπουζουξής, λένε. Συμφωνείτε? Όχι. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Απλά ας κάτσει να το μελετήσει. Δεν είναι θέμα μελέτης και ασχολίας. Και λίγο τις εποχές που δεν χρειάζεται και πολύ. Για κάποιους παίκτες που έχουν ασχοληθεί και με το στούντιο και έχουν μπει μέσα στο στούντιο, έχουν κάνει δισκογραφία, είναι αδιανόητο να μην μπορούν να κάνουν και δεύτερες. Γιατί συνήθως τώρα πλέον δεν είναι σαν την παλιά εποχή που κάποτε μαζευόντουσαν όταν γράφανε στην Κολούμπια, ας πούμε, και υπήρχαν ζευγάρια μπουζουκίδων που παίζανε επί τόπου. Τώρα εμείς οι ίδιοι τουμπλάρουμε τον εαυτό μας. Οπότε, αν πούμε ότι ένας στόχος μας είναι να γίνουμε session μουσική και να μπούμε και σε ένα στούντιο και να γράφουμε δισκογραφία, είναι βασική προϋπόθεση να μελετήσουμε και να ξέρουμε τι γίνεται και με τις δεύτερες φωνές. Γενικά, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε όταν είναι να παίξουμε πάνω από ένα μπουζούκι. Είτε αυτό λέγεται δύο, είτε τρία, είτε τέσσερα καμιά φορά. Δηλαδή, τώρα εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου να πω στα παιδιά, έτσι, μια συμβουλή, αλλά θέλω λίγο, επειδή λέει ο Γρηγόρης έχει ένα ωραίο σχόλιο εδώ, με βάζει λίγο στην πρίζα όμως. Που λέει, ρε Γιώργο, λέει, δεν βλέπεις πόσα ταλέντα και παιχταράδες υπάρχουν όπως εσείς που δεν προβάλλονται. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω το προβάλλονται πρώτον, γιατί εμείς προβαλλόμαστε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ερώτηση κάνω εγώ. Και φυσικά υπάρχουν ταλέντα και παιχταράδες, αλλά εμάς μας καταξιώνει το κοινό που μας ακούει. Οπότε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όσοι παίζουν, εκτός αν είναι κάποιος, παιδί μου, που παίζει σε ένα μέρος που δεν μπορεί να τον δει άνθρωπος, δεν ξέρω. Τι εννοείς με την προβολή, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, μας πήρανε και μας βγάλανε να κάνουμε σόλα, ας πούμε, στις πίστες, ξέρω εγώ, κάπως έτσι μας προβάλλανε. Δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Ή αυτούς που πάνε στην τηλεόραση, θέλω να μου πεις λίγο τι εννοείς, για να καταλάβω. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα της προβολής είναι λίγο σχετικό. Και τι γίνεται με το θέμα της προβολής. Για μένα, νομίζω πιο ουσιαστικό είναι να... Εκτός αν μιλάει για το όργανο γενικά, που λέει και ο Δημήτρης, και εδώ το κατάλαβα εγώ. Δεν ξέρω. Okay. Ναι, τι έλεγε, συγγνώμη. Όχι, ότι το θέμα της προβολής είναι σχετικό. Για μένα πιο ουσιαστικό είναι να παίζουμε όμορφα, σωστά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές φορές με τα ζητήματα της προβολής που μπορεί να μας προκύψουν, να μας προκύψει η προβολή χωρίς να την περιμένουμε κι εμείς καμιά φορά. Το μπουζούκι έχει ένα κοινό, παιδιά. Εγώ σκέφτομαι τόση ώρα που μιλάμε. Και το μπουζούκι έχει ένα κοινό. Λοιπόν, έχει εσάς. Έτσι και εμάς. Έτσι παρακολουθούμε. Λοιπόν, κάποιος που έχει να παρουσιάσει ένα έργο, ας φτιάξει το έργο του και ας το παρουσιάσει. Να το βγάλει στον αέρα, να κάτσει να συνθέσει, αν θέλει να γράψει τραγούδια, τα δώσει γύρω-γύρω. Να φτιάξει ορχιστρικά ή ας βγει και στη δουλειά ή οτιδήποτε και ό,τι είναι να γίνει για τον καθέναν η πορεία για τον καθέναν δεν ξέρουμε ποια είναι. Ούτε εμείς ξέραμε τη δικιά μας, ούτε κάποιος που ξεκινάει τώρα. Να είστε ευχαριστημένοι που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν εμάς, γιατί εμείς δεν είχαμε τέτοιους άνθρωπους όταν ξεκινήσαμε. Και αν είχαμε, δεν ήταν τόσο μεγάλη πληροφορία. Δηλαδή, εντάξει, υπήρξαν άνθρωποι που μας βοηθήσανε. Έτσι, κυκλοφορούσαν κασετούλες με κασετόφωνα. Δεν ασχολιόντουσαν και τόσο μαζί μας. Έπρεπε να βρούμε πολλά πράγματα μόνοι μας, ας πούμε. Εμένα δεν μου είπε κανένας ποτέ, παίξε όλες κλίμακες από όλους τους τόνους.
Και καθόμουν και τα έκανα μόνος μου. Τι θα κάνω εκείνο, τι πρέπει να κάνω για να τα απεξέλθω. Βγαίνω στη δουλειά και βλέπω τι χρειάζεται στη δουλειά να ξέρω και καθόμουν και μελέταγα μόνος μου, ας πούμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή η εποχή είναι καλύτερη από θέμα πληροφορίας τουλάχιστον. Μόνο και προβολή. Μόνο το ότι υπάρχει. Βέβαια, μόνο το ότι υπάρχει ένα YouTube σήμερα για να πάει στιγμή μπορούμε να ακούσουμε. Και ευτυχώς έχει ανέβει και πολύ υλικό στο YouTube από πολλά βίντεο κιόλας. Από πολλά βίντεο, ας πούμε. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πώς παίζει παλαιολόγου σε κάποια μαγαζιά, πώς παίζει ο Γράμαλης, πώς παίζουν καταξιωμένοι σολίστες του YouTube. Και όχι μόνο να το ακούμε, να το βλέπουμε κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Ματέος λέει θα έπρεπε να υπάρχει προβολή στο όργανο όπως έκανε ο Μαζονάκης. Λέει και μπράβο του και έχει και ένα φίλο μας Μπουζουκαρά, το Θανάση του Βασιλά, έτσι. Ναι, βέβαια. Τον αγαπάμε πολύ, είναι φίλος πολύ. Θα έπρεπε και άλλοι καλλιτέχνες να το κάνουν. Ματέο, δεν είναι θέμα τώρα... Πάει μακριά η βαλίτσα αυτή η κουβέντα, παιδιά, αφήστε το. Δεν είναι. Ας το κάνουμε εμείς. Ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε εμείς. Έτσι. Ναι, με... και εγώ αυτή την άποψη έχω. Ας κοιτάξουμε να κάνουμε εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό και έτσι κι αλλιώς ας το κάνουμε για την αγάπη που έχουμε για αυτό το όργανο. Ό,τι είναι να προκύψει από αυτό θα προκύψει. Εμείς να το κάνουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε και όσο πιο σωστά μπορούμε. Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, λέγοντάς μου ότι το μπουζούκι απαγορεύει... Α, συγγνώμη ρε εσύ Μιχάλη, έχει από πριν, παιδιά, κάποια στιγμή δούλεψα, λέει, με το Ζούμπα, τον Τάσο, που παίζει πλήθρα. Τέλος πάντων, sorry που διάβασα όνομα τώρα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, τον ξέρω τον άνθρωπο. Τον ξέρω τον άνθρωπο, τον ξέρω. Τέλος πάντων, ένας πλήθρας μουσικός. Α, έχει γράψει το και εγώ με και συγκολίωνο. Οκ, σχεδόν όλο το βράδυ το έπαιζα σε κόντα, λέει, και όταν σχολάσαμε με μάλωσε, λέγοντάς μου ότι το μπουζούκι απαγορεύεται να παίζει σε κόντα σαν πλήθρα. Τα πλήκτα θα παίζουν πάντα σε κόντα στο μπουζούκι. Πριν πολλά χρόνια αυτό λέει. Ποια είναι η άποψή μας? Εντάξει τώρα. Καταρχάς να ρωτήσω κάτι. Αν θα παίζεις, ας πούμε, την πρώτη φωνή εσύ και δεν έπαιζε το σιγόντο, θα έπαιζε όντως το σιγόντο τα πλήκτα ή θα παίζε πάνω στην πρώτη φωνή? Ποιος θα αγαπακώσει ποιον? Αυτό είναι μια ερώτηση. Κοίτα, άκου να δεις. Αν παίζουμε ένα ζιμπέκου, ας πούμε, και έχουμε ένα πληκτρά που συνήθως θα βάλει εκεί τα πιάνα, μετά στη εισαγωγή θα βάλει ένα ακορντεόν, μοιράζουμε τα μέρη, οπότε όταν είναι το μέρος το δικό του, μπορείς να παίξεις κάποιες δεύτερες ή να του κρατήσεις κάποιες πλάτες, δηλαδή με τρέμουλα, διφωνίες και τέτοια. Μοιράζονται τα πράγματα, παιδιά, υπάρχουν μέρη. Εντάξει, και το μπουζούκι τώρα αντιλαμβάνουμε ότι το βλέπετε όλοι είναι ο αρχηγός των οργάνων. Σε μια ορχήστρα δεν υπάρχει αρχηγός. Όλοι έχουν τα μέρη τους. Σε μια μαζεμένη ορχήστρα παίζει όμορφα, έτσι. Όταν είναι 12 άτομα, αρχίστρα 14, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Εκεί είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Νοικοκυρεμένα, τακτοποιημένα, σαν να ακούς, πρέπει να είναι όπως ακούς σε ένα CD. Όταν ακούς ένα κομμάτι, μια παραγωγή. Παίζει ο καθένας ό,τι θέλει, ας πούμε. Όχι. Είναι όλα τακτοποιημένα εκεί, γιατί είναι και στα live να μην είναι, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι η νοοτροπία κακή. Κακή που όλοι βγαίνουν μπροστά και θέλουν να κάνουν το σολίστα, ας πούμε, να δείξουν τι παίζουν. Κάνε το μόνο σου, να κάνει one man show και παίξε. Και εγώ λίγο με αυτά... Εντάξει, όλοι θέλουμε να παίξουμε κάποια στιγμή, πάμε να κάνουμε μια εμφάνιση και εγώ όταν θα κάνω τα ορχιστρικά μου, θα παίξω για πάρτι μου. Που πάλι μαζεμένα πρέπει να είναι. Εντάξει, θα κάνω κανένα ταξίμι. Okay. Εντάξει, καλό είναι. Εγώ πάντα ήμουν της άποψης και θεωρώ ότι πρέπει να σεβόμαστε. Βασική προϋπόθεση για μένα, καταρχάς, να γνωρίζουμε πώς είναι οι πρωτότυπες εκτελέσεις, οι πρώτες εκτελέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, καλό είναι να γνωρίζουμε ακριβώς πώς είναι οι πρώτες εκτελέσεις. Ναι. Και από εκεί και πέρα, αν θέλουμε ένα βράδυ λίγο έτσι να... Κάνουμε το κομμάτι μας, λίγο να ξαμπουκώσουμε, ναι, μας κάνουμε για αυτό κάτι. Ακριβώς, αυτό είναι, αυτό, ναι, ακριβώς, αυτό ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, νομίζω ότι εμείς θα θυμόμαστε όλα πρώτη εκτέλεση γενικά, αλλά εντάξει, αρκετά νομίζω τα έχουμε. Ε,
Εντάξει, ρε Μορφόπουλε, τώρα να μου βάλεις παρτούρα μπροστά απ' έξω. Κλαίω. Γι' αυτό λέει κλασικές ορχήστρες με βιολιά και λοιπά. Πάντες έχουν παρτούρες και υπάρχει διευθυντής, τον οποίο όλοι παρακολουθούν. Έτσι είναι, είναι τακτοποιημένα τα πράγματα. Εντάξει, όπως και αν το κάνουμε, από τη στιγμή που δεν παίζουμε μόνοι μας, είτε παίζουμε με μια ορχήστρα που αποτελείται από κάποια άτομα, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει μια τάξη. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει τάξη, είπαμε τι θα ακουστεί. Αταξία. Μια κοκορομαχία. Έτσι. Τι να παίξουμε τίποτα στα παιδιά. Αμέ. Τώρα είμαστε και... Δεν είμαστε ζεστάμενοι. Ένα-δύο κομμάτια παίξουμε. Τι να παίξουμε. Είμαι το... Ποιο. Το φιλίο. Πάμε αυτό, ναι. Όπως το θυμόμαστε. Έτσι λίγο ας παίξουμε. Λοιπόν. Πάμε. Υπάρχουν, ρε Χρήστο, το είδα εγώ, και το είδα που το είπες πριν. Μπορεί να το παίξουμε πιο μετά, θα έχουμε και λίγο. Πιες λίγο κρασάκι, έχουμε εδώ το καλύτερο κρασί, παιδιά. Είναι ο Πία Τούντα. Δεν ξέρω ποιος πίνει και ποιος δεν πίνει τώρα, αλλά στην υγειά σας. Έχουμε λευκό, ξηρό, έχουμε ροζέ ημίγλικο, ερυθρό, ξηρό, έχουμε μοσχοφύλερο. Αυτό τώρα είναι ροζέ ημίγλικο, παιδιά, είναι θεία κοινωνία. Κανονικά. Και η θεία από το Σικάγο είναι. Έχασα ένα μήνυμα. Πού πήγε το μήνυμα? Κομπρεσάρι. Χαμηλώνει ο ήχος όταν παίζουμε. Να ρίξουμε λίγο το γκέιν, παιδιά, είμαστε δύο. Συνήθως είμαι μόνος μου και δεν ήξερα τώρα πώς θα είναι. Εντάξει, έριξα λίγο τον γκέιν εγώ. Κρασί μπεμόλαιο, Αγγελόπουλος. Και μην τα λες για τους άλλους εσύ, ε. Ποιο να παίξω, ποιο να παίξουμε. Κάθε φορά το δείχτη, μωρέ. Α, θα πούμε για το στούντιο, άλεξε λίγο. Τώρα, έρχεται. Αγωνιστικές καλησπέρες. Να πω και εγώ τον ψυχαναγκασμό μου. Γιώργο, όταν παίζει σηκώντα, επειδή είσαι πιο κοντά στο μικρόφωνο, ακούγονται πιο δυνατά από τα πρίμα. Οκ. Okay. Θα κάθομαι πιο πίσω. Έτσι. Να παίξω κάτι, μία δυνατά, να δούμε αν είναι οκ. Okay. Οκ, okay, να παίξω κάτι. Δεν παίζουμε έτσι, βέβαια. Πώς είναι Apple? Κομπρεσάρι μου, εντάξει. Πικάρι μου, εντάξει. Είναι οι κάρτες ήχου αυτές οι καλές. Κάνε καλή δουλειά. Ο Κυριάκος, μικρός που λες, 15-16 ονών, είχα φτιάξει συγκρότημα. Ξέραμε 40-50 τραγούδια και βγάζαμε πρόγραμμα σε μαγαζιά. Για να κρατήσει πιο πολύ, παίζαμε όλα τα κουπλέ. Για τόσο θράσος, λέει, δηλαδή. Και γιατί δεν τα παίζεις από την αρχή πάλι όταν τελειώνατε. Καλό για αυτό, τι είπε, 40-50 ξεκινάς. Ο Χάρης λέει δεν είναι από game staging, παιδιά. Λοιπόν, το μερτικό να παίξουμε, ναι. Εντάξει, αρχίσαμε τις παραγγελίες. Α, το Τερζί, δεν το... Κάθε φορά, το Τερζί ποιο είναι. Ο Ευάγγελος ο φίλος σου λέει πώς μπορεί να μελετήσει κάποιος που παίζει κατά βάση πρώτες ώστε να παίζει και δεύτερες. Α, αυτό ήθελα να πω. Μπορώ να πω. Πάρτε ένα κομπιουτεράκι, πάρτε ένα μικροφωνάκι
ακουστικούλια. Βάλτε ένα πρόγραμμα μέσα για ένα Cubase, ξέρω εγώ τι μπορείτε να βρείτε. Βάλτε το μετρονόμο, γράψτε κάτι με ένα μπουζούκι και παλέψτε εντάξει από πάνω και γράψτε... Αυτό είναι, εντάξει, είναι ένας τρόπος, μακάρι να υπάρχει δυνατότητα να μπορούν να το κάνουν όλο αυτό τον τρόπο. Αλλά εντάξει, ο πιο εύκολος ακόμα για μένα θα ήταν, επειδή όλα τα κινητά μας ηχογραφούν πλέον, να γράψουμε την πρώτη φωνή στο κινητό, ας πούμε, και να προσπαθήσουμε από πάνω να το τουμπλάρουμε και να το παίξουμε μια δεύτερη φωνή. Αφού πρώτα έχουμε μελετήσει όλα τα τραγούδια της Ζαμπέτα. Για να μάθουμε πρώτες δεύτερες. Τζον, πρώτη εκτέλεση λέει ο μελέτης είναι ο μελέτης της μέλης, της άγριας μέλησης. Το μεμέντι θες. Τέλεση παλαιολόγου. Λοιπόν. Ο Δημήτρης Ομορφόπουλος θα ξεκινήσει και αυτός live στο YouTube, λέει, παιδιά. Τέλεια. Λοιπόν, άλλο. Γεννήθηκες για την καταστροφή. Θυμάμαι δεύτερες, θα δείξουμε την πόρα. Για πάμε. Πάμε, για ό,τι... Και 9 και... κάνει πρόβα, είσαι στο περίπου. Ναι, αυτό ήταν ένα καλό παράδειγμα. Αυτό ήταν ένα καλό παράδειγμα. Οπότε εμείς τώρα πρέπει να δούμε πώς πάμε την πρώτη για να δούμε έτσι λίγο πώς το παίξεις. Εγώ θα παίξω δεύτερη. Και 9. Ναι. Και... Α. Ωραία, πάμε τώρα αυτό λοιπόν. 8 και 9 και... Κάπως έτσι λοιπόν και κάπως έτσι γίνεται η πρόβα και μετά το μαθαίνεις και το παίζεις. Πολύ διαφωνούν με τον όρο μαέστρος για τις λαϊκές ορχήστρες. Όχι παιδιά, λοιπόν, ένας άγνωστος. Δεν μπορούν ο καθένας να έχει άποψη και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να υπάρχει ένας που να συντονίσει την κατάσταση ώστε όλη η μπάντα να κάνει ένα πράγμα. Είναι βασική προϋπόθεση. Και μια πρόβα το υπάρχουν. Εντάξει ρε Χρήστο, θα το κάνουμε μετά. Δεν έχει δρόμο. Ωραία, πάμε. Αυτό.
Για την προβολή δεν είπα ότι πρέπει να βγεις με τη βία. Α, ωραία, ναι. Αλλά επειδή έχει κάνει θυσίες και ώρες μελέτης για αξίες πολλά παραπάνω, θεωρώ πρέπει να είστε στα πολύ ψηλά. Ναι, μωρέ Γρηγόρη, εντάξει, τώρα ο καθένας είναι εκεί που ακριβώς πρέπει, εγώ θεωρώ. Δεν μ' αρέσει να με ψημυρώ, δεν μ' αρέσει να... Καλά, εντάξει, εμείς είμαστε ευχαριστημένοι πάντως. Τώρα, αν κάποιος δεν είναι, ας προσπαθήσει να κάνει κάτι για να είναι. Αλλά να κοιτάμε και τα καλά πρώτα, ας μην... Να σπέθαινε σαν γλίτωνα κομματάρα, ναι, λοιπόν. Χρυσάρα Καραγιάννη. Έλα ρε Μορφόπουλε, μην ακούω τέτοια τώρα. Δεν θέλω, δεν μ' αρέσουνε. Τι λέει Μορφόπουλε. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα έπρεπε να είναι ψηλά και να αδικημένοι από το σύστημα. Και τραγουδιστές και μουσικοί. Και πολλοί είναι αδικημένοι από ένα σύστημα που δεν θέλουν οι ίδιοι να ενταχθούν και να κάνουν κάποιες θυσίες που ζητάει το σύστημα. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θυσιάζεις κάποια πράγματα που κατ' εμέ δεν πρέπει να τα θυσιάσεις κιόλας. Οπότε, μια χαρά είναι όλα. Και, εντάξει ρε εσύ, Δημήτρη, το να είσαι, λέει ο Δημήτρης, είμαι ένας χωριατάκος, εγώ λέει, είσαι μια επαρχία, αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που λες, Δημήτρη. Δηλαδή, είσαι σε μια επαρχία και είσαι εκεί. Δημήτρη μου, μην ξεχνάς ότι πάρα πολύ μεγάλοι σολίστες, ειδικά του Μπουζουκιού, που έχουν αφήσει πολύ μεγάλη ιστορία και ευτυχώς ακόμα είναι και ενεργοί. Τι να μιλήσουμε για το Βίζα, για το Δράμαλι, για πόσοι ακόμα έχουν ξεκινήσει από μια επαρχία, τον Νικολόπουλο. Λοιπόν, ξεκίνησαν από μια επαρχία και γίνανε μεγάλοι και τρανοί. Για μένα είναι σημαντικό αυτό που είπα. Ήταν απάντηση, λέει, προς τον Γρηγόρη. Εντάξει, απλά είμαι εγώ τώρα, επειδή αν πιάνετε την κουβέντα μεταξύ σας, εγώ βλέπω τα σχόλια ότι είναι προς εμάς, δεν καταλαβαίνω, οπότε μιλάμε. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε και εμείς τη γνώμη μας. Δεν τρέχει κάτι, αφού το είδαμε. Είναι ωραίο αυτό που λες. Για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι από την Αθήνα, αν είμαι από το Ιδράμα, αν είμαι από τη Κρήτη, αν είμαι από τη Ρόδο. Να υπηρετούμε, να μελετάμε και να κοιτάμε, να μαθαίνουμε όσο πιο σωστά γίνεται αυτό το όργανο. Και από τη στιγμή που το αγαπάμε κιόλας αυτό το όργανο, να σεβόμαστε και το όργανο, αλλά γενικά για μένα ένα πολύ σπουδαίο πράγμα που προσπάθησα να το έχω πάντα στη ζωή μου, γενικά η λέξη σεβασμός είναι πολύ, δηλαδή και με τον άνθρωπο που θα συνεργαστούμε και με τον άνθρωπο που θα παίξουμε μαζί, όταν υπάρχει ο σεβασμός γίνονται όλα σε καλύτερη βάση. Έχετε πολύ πλάκα, εγώ διαβάζω, εντάξει, ο Νίκος μιλάει, εγώ διαβάζω, λέει, ο άλλος λέει, εδώ εισαγωγικό ο Ηλίας, λέει, αν ενοχλούμε να φύγουμε, λέει, που μιλάνε μεταξύ τους, λέει, ο Χανούμαρας, πώς είναι Χανούμαρα, μεταξύ μας, λέει, μιλάμε, ρε Τσακαράκα, τι πετάγεσαι, ο Τσέλε λέει, κύριε, το χάρτη και το φεγγάρι, όχι, δεν το έχουμε το χάρτη και το φεγγάρι, δεν το βρήκαμε εμείς, το φεγγάρι, το φεγγαράκι μου λαμπρό, το παίζουμε. Μορφόπουλε, ξέρεις ότι σου έχουμε αδυναμία, έτσι. Όχι ρε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά αφού το είδα, γιατί να μην απαντήσουμε. Ο Χρήστος Κάιμπαρ, μην κάνετε παραγγελίες, θα προσπαθήσετε να παραγγελίες, θα κάνουμε ένα live μόνο παραγγελίες ότι ξέρουμε, το έχω πει. Χαιρετισμούς από Κέρκυρα. Αγαπημένο όργανο τον Μπουζού και ο Σπύρος. Εγώ ασχολούμαι με πνευστά, έχω και εγώ το κάτι φλογέρες μου και αφήσει ο πλαστήρας, ο φίλος μου. Ο Κυριάκος λέει με τον ξάδελφό μου, τον Δημήτρη Λάπα, έχετε παίξει. Κάτι μου λέει αυτό το παιδί. Έτσι και για να πω για την ιστορία, είναι μισός Κερκυραίος, έτσι, η μητέρα μου είναι Κερκυρά. Γεια σου Κρόνος, γεια σου Πάνουλη. Γιατί υπάρχει... Α, εγώ ήθελα να πω, ναι, μισό Γρηγόρη. Γιώργο Κίνη, μισό θα σου πω. Να πω και κάτι τώρα, γιατί, οκ, καλά είναι έτσι οι κουβέντες με το όργανο και αυτά.
Αυτά τα λόγια, παιδιά, τώρα τα κάποιοι που αξίζουν δεν βγήκανε και κάτι τέτοια και αυτά, τα λένε, κρύβουν μια πικρία μέσα σου, τα λένε, και ίσως κρύβουν και κάτι που οι ίδιοι θα θέλαν να κάνουν και δεν έχουν κάνει για κάποιο λόγο. Και εμείς δεν έχουμε κάνει πράγματα που ενδεχομένως θα μας αξίζαν να έχουμε κάνει. Okay. Ή μπορεί να έχουμε κάνει και παραπάνω από όσα μας αξίζανε, αλλά γενικά ο καθένας φτιάχνει τη μοίρα του, εγώ θα πω. Λοιπόν, αν κάτι λείπει σε κάποιον, ας κοιτάξει να βρει τον τρόπο ώστε να το κάνει, για να μην του μείνει αποθυμένο και να μην φύγει με αυτά τα αποθυμένα από αυτόν τον κόσμο. Οπότε δεν το δέχομαι αυτό ότι υπάρχει ένα σύστημα που δεν μπορούμε να μπούμε, ότι δεν είναι αυτό, ότι δεν είναι εκείνο. Δεν θα με βρείτε σύμφωνο σε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, κάντε ό,τι μπορείτε. Εδώ αυτή τη στιγμή κάνουμε ό,τι μπορούμε για να... τώρα αν είμαστε κόντρα στα πάντα. Δηλαδή τη μουσική την έχουμε... έχουμε χάσει τη μουσική μας. Δεν υπάρχει μέρος να πάμε να παίξουμε μουσική. Εκτός από τα θέατρα. Έτσι. Θα πάμε στο θέατρο όλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, παιδιά. Οπότε δεν θα μπω σε αυτές τις διαδικασίες. Ότι α, δεν μας άξεις, δεν α... πάμε ένα δεύτερο στο πρελούδι, άσε ρε εσύ τώρα. Να κάτσουμε να το βγάλουμε και να το... να προσπαθήσουμε να παίξουμε τους σπόρους, νομίζω θυμάμαι τις δεύτερες. Να μάθεις πως πρώτα μούτρα μας, πάμε. Γεια σου, Αντρίκο! Είναι μεγάλο το επιχείρημα αυτό. Νομίζω ότι θυμάμαι τις δεύτερες από το μπουζούκι και ουίσκι. Δεν ξέρω. Να το επιχειρήσουμε. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, κάτι θυμήθηκα. Τι σωστά ρε το. Άστο. Θέλει λίγο πρόβα. Να παίξουμε κάπου, θυμόμαστε καλά. Έλα, παίξουμε το παλιατζή. 8 και 9. Αυτό το θυμόμαστε. Τι κάνει το μπουζούκι, δεν ακούει τον Νίκος. Δεν ακούει τον Νίκος, τι λέτε ρε παιδιά. Και πρέπει να κοιτάς λίγο προς τα εκεί τα παίζει μάλλον. Ναι, επειδή ήμουν εγώ μάλλον έπαιρνε... Πόσες πρόβες λέει, πόσες ώρες σιγάρα που κάνα πρόβες, βλέπεις. Α, ο Μορφόπλος λέει ακούγονται καλά και δύο, εντάξει. Μπορεί να φταίνε λίγο και οι συνδέσεις, παιδιά. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίνε τα... Να μιλάμε είναι το θέμα, να ακούγεται που μιλάμε. Λοιπόν. Τα ωραία του Τσιτσάνι πρώτες δεύτερες. Καλά, εντάξει, οκ, okay, τώρα. Θα κάνουμε ένα live με τον Νίκο. Μια φορά έχουμε κάνει... Να έχουμε κάνει έτσι καμιά προβούλα μερικά κομμάτια. Ακριβώς. Τώρα θέλαμε πιο πολύ να μιλήσουμε, μωρέ. Ναι, επίσης είναι σημαντικό.
αρκετά πράγματα με τον Γιώργο σήμερα τα παίξαμε από πράγματα που έχουμε παίξει στο παρελθόν. Δεν βρεθήκαμε να κάνουμε τέτοια πρόβα. Είσαστε όρια, ρε. Φάγατε, λέει, 13 ώρες πρόβα και το παίζετε απροβάριστη και καλά. Ναι, εντάξει. Φάγαμε 13 σουβλάκια πριν εδώ. Αντί για πρόβα, τρώγαμε σουβλάκια εμείς. Ο Δούκας μπορεί να το επιβεβαιώσει. Να με κάνεις ο Σαλονικιός, λέει ο... Γεια σου, Μύρη. Το Σαλονικιό, εντάξει, θα το κάνουμε λίγο, λίγο μετά, ξέρω. Τι, ο Γιάννης, τώρα μπήκε. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, Βεκταράδες. Ήθελα να ρωτήσω μόνο τις τρίτες, θα πρέπει να παίζεις το δεύτερο μπουζούκι, θες να πεις, ή γίνεται και πέμπτες. Αυτό το είπαμε και πριν. Mm-hmm. Έχουμε συναντήσει κάπου και πέμπτες να παίζουν, εντάξει, σε πολύ λίγα σημεία. Κυρίως τρίτες, έκτες, να δίνουν οι πρώτες δύο νότες, ας πούμε, την πρώτη τρίτη του ακόρδου, έτσι. Ναι, ή όπως αν για κάποιο λόγο δεν υπάρχει λόγος να μπει δεύτερη φωνή, μια τρίτη δηλαδή, θα μπορούσε το δεύτερο μπουζούκι να παίξει μια οκτάβα. Διαφορετική οκτάβα από τον πρώτο. Το κάνει επιβεβαίωση ο Δούκας για τα σουβλάκια. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις, έτσι, για πρώτες δεύτερες που έχετε σίγουρα, να πούμε έτσι και λίγο για το... λίγο για τα στουντιακά. Να παίξουμε κάτι με διαφορετική οκτάβα, θέλει ο Κυριάκος. Ναι, να παίξουμε. Τι να παίξουμε. Καλά, θα σκεφτούμε κάτι και θα παίξουμε μετά. Ο Αλέξης έδωσε τη σκητάλη ο Σκάρπος. Λοιπόν, θίξτε μας λίγο, λέει, το χειρισμό πρέπει να έχουμε στο στούντιο, στο live, όταν μελετάμε χειρισμό πόσο δυνατά, πόσο... ενώ γενικά... Εγώ γενικά πάντα έσκαβα, λέει, και το στούντιο με κλίκανε. Με σπεντέλει στα βουνά, δεν λέει ο Μορφόπουλε. Μορφόπουλε! ναι, ρε, Αλεξάρα, πούμε λίγο. Αν έχουμε τελειώσει από αυτό το κεφάλαιο... Δεν θα τελειώσουμε ποτέ, είναι... αλλά ας πούμε, ναι, λίγο και για το άλλο τώρα. Ναι. Γιατί... Ποια ήταν ακριβώς η ερώτηση του Αλέξη? Ο Αλέξης λέει, θίξτε μας λίγο το χειρισμό, ναι, που πρέπει να έχουμε στο στούντιο, στο live και όταν μελετάμε, δηλαδή διαφορετικούς, ωραία, πόσο φτάσουμε... δυνατά, πόσο... Ναι, πριν φτάσουμε λοιπόν στο χειρισμό, γιατί για μένα νομίζω ότι ο χειρισμός δεν διαφέρει ιδιαίτερα είτε θα παίξουμε στο live, είτε θα παίξουμε στο στούντιο. Βασική προϋπόθεση βέβαια και για τα δύο είναι να ακούμε καλά. Αν ακούμε καλά, ο χειρισμός δεν πρέπει να αλλάζει. Τώρα από εκεί πέρα για το θέμα της έντασης, πόσο θα πρέπει να παίξουμε δυνατά ή πιο μαλακά, αυτό θα εξαρτηθεί, ας ξεκινήσουμε από το ίδιο το όργανο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνη την περίοδο το μπουζούκι? Έχει φάει τίποτα υγρασίες, έχει πάει λίγο προς τα πίσω, είναι πιο εύκολο να τσιρίξει? Δεν θα το κοπανίσουμε τόσο πολύ, θα πάμε την πένα λίγο πιο πίσω. Λίγο, όχι πολύ. Όχι εδώ, τσιγκό, λίγο πιο πίσω. Τώρα από εκεί πέρα, η δική μου εμπειρία έχει δείξει ότι στο στούντιο ειδικά, εγώ προσωπικά δεν έχω κοπανίσει ποτέ. Εγώ στο στούντιο πάντα έπαιξα με έναν τρόπο, ας πούμε, μέχρι εκεί. Και για να μην παραβιάσω τις ανοχές του οργάνου μου, του μπουζουκιού, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος που πιάνουμε και κρατάμε την μπένα, που αν βρούμε τον τρόπο αυτό, χωρίς να παίξουμε ιδιαίτερα δυνατά, η νότα μας μπορεί να είναι γεμάτη, να υπάρχει πολύ γεμάτη νότα, χωρίς να κοπανίσουμε. Το κοπάνημα πολλές φορές μπορεί να μας φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή με το κοπάνημα να στενέψουμε την νότα. Να μην βγει το σώμα. Γιατί πολύ απλά το κοπάνημα δεν το άντεξε το όργανο. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το να βελτιώσουμε τον ήχο μας και ειδικά αν μιλάμε για στούντιο. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε κάποια στιγμή, αφού μας ενδιαφέρει να προχωρήσουμε και σε αυτό το τομέα και να μπούμε σε στούντιο να ηχογραφούμε. Ευτυχώς υπάρχει δυνατότητα σήμερα, υπάρχουν πολύ καλές επιλογές με πολύ λίγα λεφτά, πραγματικά λίγα λεφτά, να μπορούμε να έχουμε
ένα μικροφωνάκι σπίτι μας, να έχουμε ένα μέσο που θα επιλέξουμε εμείς που μπορούμε να ηχογραφούμε κάτι. Και πιστεύτε με, για μένα είναι ο καλύτερος τρόπος να δούμε τι μας ενοχλεί και τι μας αρέσει σε αυτό που ακούμε. Για μένα είναι ο πιο άμεσος και ο πιο σωστός τρόπος να βελτιώσουμε τον ήχο μας και βασικά τον ήχο μας. Έτσι θα κρίνουμε και θα... Εγώ την πρώτη φορά που θυμάμαι ήμουν μαθητής γυμνασίου που μου είπε στα χέρια μου τυχαία ένα τετρακάναλο και αποφάσισα να κάνω το πρώτο μου demo. Όταν έγραψα, ήθελα να παρακρυφτώ, γιατί αυτό που άκουγα ήταν σκρό. Οπότε με έβαλε σε μια διαδικασία αυτό το τόσο ενοχλητικό πράγμα που άκουγα, να προσπαθώ να δω τι είναι αυτό που μου φταίει. Άρα εγώ φταίω. Τι, το κοπάνημά μου, η πένα μου, το αυτό, το ένα, το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γεια σου, Πολύκαρπε. Γεια σου, Πάουκ. Επίσης, ανέκαθεν θεωρούσα ότι η πηγή του ήχου σε μεγαλύτερο ποσοστό είμαστε εμείς. Εμείς παράγουμε τον ήχο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που έχουμε ένα αξιόπιστο όργανο, θα αναπαράγει αυτό που δώσαμε εμείς. Λοιπόν, οπότε, για μένα, ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης του ήχου μας, μιας που στο μεγαλύτερο ποσοστό για μένα εμείς είμαστε η πηγή του ήχου, είναι αυτή η μέθοδος. Να μπορέσουμε να πάρουμε ένα μικροφωνάκι, να έχουμε ένα μέσο, να επιλέξουμε ένα μέσο που μπορεί να ηχογραφήσει κάτι και να κάνουμε αυτές τις δοκιμές. Και πιστεύετε με τον καιρό σιγά σιγά θα υπάρχει βελτίωση και στον ήχο. Ο Μάκης λέει υπάρχει tip για το στούντιο για να μην ακούγονται τα σκασίματα της πένας και τα δάχτυλα στο καπάκι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολλά αυτό. Είναι η θέση που θα βάλουμε καταρχάς στο μικρόφωνο. Γιατί όταν γράφουμε στο στούντιο σήμερα, έτσι δεν γράφουμε πλέον με ενισχυτές και με αλαπαλαιά που καθόμαστε σε ένα φέντερ και παίζαμε. Λοιπόν, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το στήσιμο του που θα στηθεί το μικρόφωνο, που καλώς ή κακώς, κάποιοι χωρίτες την έχουν αυτήν την εμπειρία, άλλοι δεν την έχουν. Βάλτε εδώ να δούμε, εκεί το πού να. Δεν ξέρω να τα ακουστεί. Λοιπόν, είναι λογικό και αυτό. Μες στην τρύπα είναι εδώ. Μισό, παιδιά. Θα κάνουμε εδώ τα κόλπα μας. Λοιπόν, εδώ είναι τώρα στην τρύπα. Καταρχάς, για να μην παίξω δυνατά. Διάβηξε. Όχι, λέει. Εντάξει. Όχι, και το βλέπουμε και εμείς. Λοιπόν, για να καταλάβετε αυτό που σας λέω, το μικρόφωνο το έχουμε σε μία συγκεκριμένη θέση. Εγώ θα αλλάζω μόνο θέση. Οπότε για να βλέπετε ότι λίγο πολύ μία θέση επιλογής όταν ηχογραφήσουμε είναι περίπου αυτή και που το τοποθέτησε ο Γιώργος. Λίγο πάνω. Ίσως λίγο πιο πάνω και να κοιτάς λίγο προς τα κάτω. Mm-hmm. Έτσι. Πιο εδώ, ας πούμε. Εκτιμώ ότι ακούτε κάτι άλλο. Ή αν πάω εδώ, ας πούμε. Πάλι εκτιμώ ότι ακούγεται κάτι διαφορετικό. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό απαιτεί μια εμπειρία και με τον ηχολήπτη που συνεργάζεστε εκείνη τη στιγμή που κάνετε την ηχογράφηση. Να εκτιμηθεί περίπου ο ήχος του μπουζουκιού σας, γιατί υπάρχουν κάποια μπουζούκια που είναι από την κατασκευή τους ίσως και λίγο πιο μπάσα ή για κάποιο λόγο έχουν λίγο παραπάνω αυτό το τουκ 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 του καπακιού της πένας. Λοιπόν, αυτό είναι και λίγο και του οργάνου και από θέμα κατασκευής. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι και η θέση που θα μπει η θέση του μικροφόνου. Που, το ξαναλέω, δεν είναι απόλυτη ευθύνη δική σας αυτό το πράγμα. Εσείς, η ευθύνη σας είναι να μπείτε μέσα σε ένα στούντιο και να γράψετε, να παίξετε. Είναι ευθύνη του κάθε ηχολήπτη που θα τύχει να συνεργαστείτε. Τι εννοείς, Πολύκαρπε, να μη σκεπάζει?
Τώρα σκεπάζει γιατί ήταν η κάμερα μπροστά και δεν καταλαβα. Τι να μην σκεπάζει, μπροστά θα το βάλουμε. Το μικρόφωνο, μπροστά από το όργανο. Δεν καταλαβαίνω. Να μην σκεπάζει, τι εννοείς, να μην είναι από πάνω. Όχι, εγώ καταρχάς θέλω να ρωτήσω. Όταν, και δεν το βλέπετε, εννοείς το κρύβει και δεν το βλέπετε. Τώρα δεν γινόταν αλλιώς. Ναι. Θα πρέπει να ζητούμε αλλιώς. Ναι, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με την. Με τη μετακόμιση που έκανα εγώ που άλλαζα θέση, υπήρχε διαφορά στον ήχο, χωρίς να αλλάξει θέση το μικρόφωνο, προσέξτε. Ναι, ήταν σε όλες τις θέσεις διαφορετικός ήχος. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το στήσιμο και η θέση του μικροφώνου και μετά είναι πάρα πολλά παιδιά εδώ. Είναι ακόμα και η επιλογή του μικροφώνου. Δεν σημαίνει ότι όλα τα μικρόφωνα είναι κατάλληλο για την ηχογράφηση ακουστικών οργάνων ή γενικότερα. Κάποια όργανα έχουν, κάποια μικρόφωνα έχουν φτιαχτεί πιο εξειδικευμένα για κάποιες πιο συγκεκριμένες ηχογραφήσεις ή για κάποιες οικογένειες οργάνων. Σταμάτα ρε πολύ καρπέ. Εκεί είναι και το στυλ των τραγουδιών. Δηλαδή, αν παίξεις τώρα τη σκοτούρα, ας πούμε, ή παίξεις, ξέρω εγώ, με μία μπαλάντα ή είναι αναλόγως και τι ήχο θες να βγάλεις, ας πούμε. Μπορεί να όντως σε κάποια έτσι κομμάτια να δεις βγάζει λίγο πένα παραπάνω, ας πούμε, έτσι. Ναι. Οπότε θα στηθείς διαφορετικά. Αλλά την πένα ακριβώς όμως μπορεί να την ελέγξουμε εμείς και να τη δώσουμε εμείς. Δηλαδή... Τώρα προσπαθώ να τη δώσω την πένα. Ναι. Αλλά άμα δεν ήταν για έτσι... Ή ας πούμε, έρχεται μια στιγμή που μέσα σε ένα τραγούδι θα χρειαστεί να παίξουμε... Η τελευταία κάποια... θέση ποια ήτανε. Ήταν λίγο μακριά. Όχι μακριά. Είχα το μικρόφωνο εδώ και ουσιαστικά έπαιρνα πιο πολύ από εδώ. Ναι. Ουσιαστικά έπαιρνα πιο πολύ από εδώ. Το άρεσε πιο πολύ, λέει. Ναι, αυτά είναι τώρα. Αυτά είναι γούστα τώρα αυτά. Αλλά εγώ αυτό που με ενδιαφέρε πολύ ήταν να σας δείξω ότι αλλάζοντας θέση, πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει και ο ήχος. Εντάξει, και τώρα είναι μέσω ίντερνετ, δηλαδή δεν είναι ακριβώς αυτό που θα γράφαμε. Έτσι. Ναι ρε Πολυκαρπή, πένα κρυίτα θέλει να ζητήσει το χανούμαρο σε γάμο. Λοιπόν. Εντάξει λοιπόν. Να βρούμε και κουμπάρο. Τώρα από εκεί και πέρα, ακόμα και στο live, εγώ σπάνια ας πούμε έχω αλλάξει το χειρισμό μου και το αν θα παίξω... Εντάξει, μπορεί να έχει τύχει κάποιες φορές να μην ακούω όπως θα ήθελα να ακούω, είτε από ένταση, είτε ξέρω εγώ λίγο... λόγω μηχανημάτων, λόγω ηχείων, με πολύ, πολύ διαφορετική χρέα από αυτό που έχω συνηθίσει να δουλεύω. Αλλά πάλι κοίταξα να προσαρμόσω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη τη στιγμή να βρω άκρη είτε με τον ηχολήπτη είτε δεν ξέρω με τι, προσπαθούσα πολλές φορές όσο μπορούσα να το προσαρμόσω εγώ από το χειρισμό μου και από την πένα μου. Να παίξω ίσως πιο μαλακά. Πάντως, αυτό σίγουρα που με έχει σώσει είναι ότι. Να πας για τσιγάρα και έλα, πήγαινε για τσιγάρα και έλα. Πάντως, αυτό που με έχει σώσει όσες φορές έχει τύχει σε live να μην ακούω, να ακούω πολύ σκληρό ήχο ή να μην ακούω όπως θα ήθελα, αντί εκείνη τη στιγμή να το πρεσάρω, να το πουσάρω και να παίξω, να κοπανίσω πιο πολύ, να παίζω πιο χαλαρά. Λειτουργήσε πολύ καλύτερα. Ρωτάνε τα παιδιά για πένα, εντάξει, και εγώ με medium παίζω, παιδιά. Medium. Ο Αλέξης λέει όταν έχει ενίσχυση αλλάζει πένα, αλλά αλλάζει πένα θα αλλάξουν και τα χέρια σου. Δεν γίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να αλλάζεις πένα. Ο Νίκος έχει μαλώσει και με τα in-ear, λέει ο Αλέξης, ο Σκάρπος. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, δεν έχουν καμία σχέση. Πρέπει να έχεις ένα πάρα πολύ ακριβό ακουστικό. Για ποιο λόγο. Το μπουζούκι είναι ένα όργανο που από τη φύση του έχει ένα μεταλλικό ήχο. Λοιπόν, αντιστοιχώς από αυτά τα ακουστικά τα in-ear που λέμε που φοράμε, επειδή καλά δεν είχα και την πολυτέλεια να δοκιμάσω ένα πολύ ακριβό ζευγάρι τέτοιο ακουστικό, δηλαδή τη τάξη των 1500 ευρώ, κάτι ultimate και κάτι τέτοια που λένε. Αλλά έστω και με κάποια άλλα, με κάποια αξιοπρέπεια, ήταν πολύ κουραστικό. Δηλαδή, πολύ σύρμα, πολύ τσίγκος ο ήχος. Όπου μπορεί να το αποφύγω, το λέω ότι το αποφεύγω. Δεν τα προτιμάω. Προτιμώ να παίξω και να ακούσω ό,τι ακούσω από τα site που μπορεί να υπάρχει σε κάποιο χώρο που θα παίζω σε κάποιο μαγαζί, από το να έχω μόνιμα καρφωμένα τα ακουστικά αυτά. Στο στούντιο δεν έχει καμία σχέση.
γιατί στο στούντιο αναγκαζόμαστε να, με ακουστικά παίζουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι διαφορετικού τύπου ακουστικά και μην ξεχνάμε ότι στο στούντιο παίζουμε ένα μικρόφωνο. Α, ο Παναγιώτης ρωτάει ο φίλος μου, αν γράφεις ένα project τη μία μέρα για κάποιο λόγο πρέπει να το συνεχίσεις την επόμενη μέρα, πώς πετυχαίνεις, πού πήγε το μήνυμα. Τώρα εντάξει, λοιπόν, σε σχέση με το μικρόφωνο, ώστε να μην αλλάξει ακουστική το όργανο, πρέπει να στηθείς εκεί που ήσουν να πάλι. Εντάξει, πάνω, το απομνημονεύεις, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, εκτός και αν, ξέρω εγώ, πεις σε μια διαδικασία να μετρήσει και τα χιλιοστά, να βάλει σημάδια. Αλλά για μένα, τουλάχιστον, ένα κανάλι, να φροντίσουμε να τελειώσουμε το κανάλι, ώστε να έχει μια ενιαία ηχογράφηση το κανάλι. Αν μπούμε σε μια διαδικασία ενός δεύτερου καναλιού, που μπορεί να είναι μια άλλη φωνή. Τώρα, αν δεν έχουμε πέσει 100% στο τι έγινε την προηγούμενη μέρα, πίστευσέ με, δεν θα ακουστεί η διαφορά αυτή. Αλλά μην αφήσουμε ένα κανάλι στη μέση και συνεχίσουμε την άλλη μέρα, γιατί εκεί θα έχουμε άμεσα το α και το β, αν πρόκειται να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά στη δειγματοληψία. Χανούμα, ρε, δεν κάνεις λάθος. Όταν το βάλαμε κοντά, έπρεπε εγώ να χαμηλώσω την ένταση. Όταν το βάλαμε κοντά και ήταν δυνατά. Εντάξει, τώρα κάνουμε ένα παράδειγμα. Δεν κάνουμε ηχοληψία. Του Πολύκαρπου του άρεσε αυτό στο παλιατζί που κάναμε με τις χρωματικές. Σαν να έχουμε κάνει πρόβα, είδες τι γίνεται. Αυτά είναι παιχνίδια που κάναμε παλιά. Ο Μορφόπουλος δίνει σεμινάρια, παιδιά. Διαβάστε αυτά που γράφει εκεί. Τι λέει, λέει για τον Νίκο. Με ενδιαφέρει, για. Λοιπόν, Μορφόπουλε, διαβάζω γιατί ενδιαφέρεται ο Σταυρόπουλος. Λοιπόν, ήταν κουραστικό και τσίκινο διότι δεν το φτιάξαμε. Θα πω το εξής, λέει. Εμείς ακούμε το μπουζούκι από το χώρο όταν παίζουμε σκέτα. Δηλαδή, δεν το ακούμε κατευθείαν την τρύπα. Ναι, το ακούμε από πάνω. Σωστός. Δημήτρη. Αυτό που πρέπει λοιπόν να συμβεί είναι να δημιουργηθεί ηχητικά η απόσταση χώρου μέσα στα ακουστικά. Αυτό φυσικά απαιτεί σοβαρές γνώσεις στον ήχο. Το έχω ψάξει, το ξέρουμε ότι τα έχεις ψάξει. Γνωρίζουμε τι κάνεις. Να ξέρεις πόσο σε αγαπάω, ξέρεις πόσο σε εκτιμάω, αλλά έχεις μία τάση να πηγαίνεις κατευθείαν στην πυρήνη, κατευθείαν στην NASA. Λοιπόν, δυστυχώς, αγόρι μου, δεν έχουμε να κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους στη δουλειά και επειδή ξέρεις και εγώ ότι έχω πολύ μεγάλη... Πολύ λίγη. Ναι, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στον ήχο. Από το να κάσουμε να βρω άκρη εκείνη τη στιγμή με τον κάθε ηχολήπτη, που πολλοί είναι φίλοι μου, έτσι, δεν το λέω άσχημα, αλλά πολλές φορές και οι συνθήκες της δουλειάς δεν βοηθάει ούτε τους ίδιους. Λοιπόν, προτιμώ να βρω τον πιο άμεσο και εύκολο τρόπο, ώστε να μπορέσω να δουλέψω χωρίς να σπάσουν τα χέρια μου. Επίσης, πιστεύω ότι συγκεκριμένο τύπο ακουστικών πολύ δύσκολα θα πετύχω τη χρειά μου, επειδή τη χρειά μου εγώ την ξέρω και ξέρω πώς θέλω να την ακούω. Αυτό που ακούω συνήθως από ένα αξιοπρεπές ηχείο, δεν θα το ακούσω ποτέ από τέτοιου είδους ακουστικό. Ναι, έχουμε πει τώρα στα θέματα του ήχου, τέλος πάντων. Ναι. Να πούμε λίγο για το παίξιμο στο στούντιο, πιο πολύ έτσι όσο γίνεται. Τι μελέτη χρειάζεται τώρα για να παίξουμε στο στούντιο. Δηλαδή, για μένα βασική προϋπόθεση είναι όσο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Όταν θα μπούμε μέσα να ξεκινήσουμε μια ηχογράφηση, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε χαλαροί. Δηλαδή, αν καταφέρουμε να είμαστε χαλαροί, να έχουμε αποβάλει άγχος, να έχουμε αποβάλει ένα σφίξιμο που μπορεί να έχουμε εκείνη τη στιγμή, γιατί μπορεί να μας προκλήθηκε η αίσθηση του στούντιο. Τώρα κάνω κάτι σημαντικό, γράφω. Ωραία, και τι έγινε. Και λάθος να γίνει, ίσα-ίσα που μπορεί να το διορθώσεις. Δεν είναι σαν το live που έφυγε η ροή. Και... Αυτό προϋποθέτει ότι όσο πιο χαλαρά μπούμε, τόσο πιο θα πετύχουμε καταρχάς. Επίσης, για μένα πολύ μεγάλο μυστικό είναι ότι ξεκινώντας να γράψουμε το πρώτο μας μπουζούκι, να είμαστε αυστηρά πολύ καλοί με το timing. Αν το πρώτο μας μπουζούκι καταφέρουμε εκεί μας. Όχι, λέγε εσύ, κάνω εγώ νοήματα στο Γρηγόρη, μισό Γρηγόρη. Αν το πρώτο μας μπουζούκι που θα γράψουμε είναι πολύ καλό στο timing, να ξέρετε ότι μετά τα επόμενα που θα αποφασίσουμε να γράψουμε, είτε θα είναι σιγόντο, είτε θα είναι οκτάβα, είτε θα είναι οτιδήποτε, θα κολλήσουν πολύ πιο εύκολα. Και τι εννοώ θα κολλήσουν, θα είναι πολύ πιο κοντά και μαζί οι νότες, από το να ακούμε αυτό το φλαμ που έλεγα πριν, το crack, crack, plam, plam, αυτό το ακούγονται δύο νότες διαφορετικές, δύο πενιές διαφορετικές.
πολλές φορές μπορεί να τύχει να, κάποια στιγμή σε μία ανταπόκριση να έχουμε παίξει το πρώτο μας μπουζούκι που θεωρούμε και να νομίζουμε ότι το έχουμε παίξει πολύ καλά στο timing, να πάμε να κολλήσουμε ένα δεύτερο μπουζούκι και να μην κολλάει με τίποτα. Μα δεν είναι δυνατόν όμως να έχουμε κάνει 4 φορές προσπάθεια, 5 και να φταίει και τις 5 φορές το δεύτερο μπουζούκι που πάμε να γράψουμε. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να ξαναγράψουμε σε αυτό το σημείο το πρώτο μπουζούκι πάλι. Δεν ήταν τόσο καλό το timing. Τόσες φορές έχουμε γράψει το δεύτερο και μετά γράφουμε το πρώτο. Ναι. Δεν ήταν καλό το timing. Ναι. Λοιπόν, οπότε για μένα ένα πολύ καλό tip είναι να είμαστε. Καλό είναι, δηλαδή, εγώ πάντα το εφαρμόζω αυτό και δουλεύει. Πριν ξεκινήσω, παίρνω 3 βαθιές ανάσες, έτσι. Αυτό, λίγο να με χαλαρώσει. Και κοιτάζω να μην παίξω ούτε σφιγμένα ούτε αυτό. Με πολύ έμφαση και πολύ προσοχή στο μετρονόμο και στο timing. Εγώ είμαι χαλαρός όταν γράφω Σταυρόπουλος πάντα. λοιπόν, Γρηγόρη, όχι, δεν σε έχω στην Μπουκαρέστη. Το πάχω στο χορδό. Κοίτα, είναι εντάξει, εγώ με τις δεκάρες δεν μπορώ να παίξω. Είναι πολύ, δεν τις νιώθω στην πένα. Θεωρώ ότι οι δεκάρες δίνουν και πιο ξύλινο ήχο σε κάποια όργανα. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι και τι βολεύει το καθένα και εδώ. Όχι μόνο. Είναι και πώς έχει στηθεί το όργανο και από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Βασικό. Και αν υπάρχει η ανοχή του οργάνου να μπει δεκάρα. Γιατί νομίζω με μαθηματική ακρίβεια ότι αν μπει δεκάρα χορδή, μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες το μπουζούκι θα έχει πάει πίσω, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μ' αρέσει αυτό που λέω, Μάκης. Γράφουμε το ίδιο παίξιμο σε 2-3 οκτάβες, όσο επιτρέπεται από την τονικότητα του κομματιού. Ναι. Ναι. Κάνουμε το ίδιο παίξιμο σε ένα κανάλι left και ένα right για όγκο. Αυτό είναι μια τεχνική που όσες φορές την εφάρμοσα, ναι, δίνει κάτι το εντυπωσιακό. Κυρίως στις κιθάρες όμως το κάνουμε. Εντάξει, άκου να σου πω, έχει τύχει και το έχουμε δοκιμάσει αυτό στο στούντιο. Δίνει κάτι το εντυπωσιακό. Καταρχάς, δίνει την αίσθηση αυτή του στέρεο. Ότι ακούμε το ίδιο μπουζούκι από 2 διαφορετικές μεριές. Λοιπόν, εντάξει, όπως και αν το κάνουμε, αυτό ακούγεται πιο απλωμένο, αλλά δεν θα λειτουργήσει πολύ καλά εάν μπούμε στη διαδικασία αυτό να το κάνουμε παράδειγμα χάρη και στα 3 μπουζούκια που έχουμε γράψει. Δηλαδή, ξαφνικά να έχουμε 6 κανάλια και να πρέπει να τα σπάσουμε όλα left-right, πίστεψέ με, δεν θα λειτουργήσει. Θα είναι πολύ πλαδαρό, θα είναι κάτι πιο ασαφές. Αυτό το πράγμα που όταν ηχογραφώ γα, ντυπ, όλα και όταν παίζω μόνος είμαι Βιβάλντι, το παθαίνω μόνο εγώ. Αυτό είναι. Όχι, το παθαίνουμε όλοι. Και συγγνώμη, δηλαδή τώρα με εγώ γκρουπάρω ας πούμε τα 3-4 μπουζούκια και κάνω μια τεχνική να τα ανοίξω left-right αφού τα έχω πειράσει και λίγο, πάλι δεν θα ανοίξει. Ναι, αλλά άλλο θέλω να σου πω. Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση ήταν ότι έχω γράψει την πρώτη φωνή. Ναι. Την ξαναγράφω πάλι την ίδια, ώστε να τις κάνω left-right. Θα το παίξουμε δεύτερο σε αυτό, έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, οπότε να ξαναγράψω το ίδιο για να το κάνουμε, για να το κάνουμε left-right. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει να είμαστε και λίγο κέντρο όμως τα μπουζούκια, δηλαδή 30 μέχρι 40 κάτω. Καταρχάς, παιδιά, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι πιο τεχνικά στην ηχοληπτική φάση, ας πούμε, να το πω έτσι, ότι με τις στερεοφωνίες καλό είναι να ξέρουμε πώς να τις χρησιμοποιούμε και αν πρέπει καταρχάς να παίζουμε τέρμα αριστερά, τέρμα δεξιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε και αν θα βγει αυτό το πράγμα εκτός φάσης. Είναι τεχνικά ζητήματα αυτά που δεν νομίζω ότι αφορούν εμάς. Δεν μιλάμε ηχοληπτικά αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Ναι, μιλάμε ως μουσική. Ναι. Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλό βράδυ, καλή δουλειά αύριο. Θα τα πούμε σύντομα πάλι. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Ο Χανούμαρος λέει, άρα ρε παιδιά, για να το πάρουμε την αρχή, πρέπει να παραγγείλουμε εμείς το όργανο όπως το θέλουμε. Κοίτα, ένα σωστό όργανο είναι να είναι flat, δηλαδή ούτε μπάσο πολύ, ούτε πρίμο πολύ, ούτε μεσαίο πολύ όσο γίνεται. Παιδιά, κοιτάξτε, για μένα
πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές για ένα μπουζούκι ώστε να θεωρηθεί ότι είναι κατάλληλο και είναι καλό για στούντιο. Αυτές οι προδιαγραφές ποιες είναι? Καταρχάς, από θέμα, ας ξεκινήσουμε από θέμα χρειάς. Η χρειά είναι το σημαντικότερο, όχι για το αν φωνάζει το όργανο ή δεν φωνάζει. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει να έχει ένταση το μπουζούκι. Την ένταση θα τη ρυθμίσουμε είτε από τη στάθμη ηχογράφηση που θα πάρουμε, είτε το τι θα κάνουμε μετά στο remix. Αλλά είναι σημαντικότερο ένα μπουζούκι να έχει την κατάλληλη χρειά. Για μένα ποια είναι η κατάλληλη χρειά? Να έχει ωραία πρίμα, όταν λέω ωραία πρίμα, πολύ ψηλά, σχεδόν να ακούγονται σαν να γρεζάρουν αυτά τα πρίμα. Και γενικά όσο το δυνατόν να βγάζει το μπουζούκι πιο ξύλινο ήχο. Γιατί πολλά μπουζούκια, τώρα από κατασκευαστικής πλευράς, καμιά φορά βγάζουν λίγο πιο πλαστικό ήχο. Μιλάει σοβαρά ο Νίκος και εγώ κλαίω από τα γέλια με αυτά που γράφεται εδώ μεταξύ και μπορεί να φαίνεται ότι γελάω με αυτά που λέει, έτσι. Λοιπόν, κύριε Σταυρόπουλε, λέει ο Τζον Μπούχος, ρε Γιάννη, Μπούχος είναι Μπούχος, τέλος ο Ανώπος Κενάκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι, όπου και είναι ο τόνος. Κύριε Σταυρόπουλε, μέχρι τώρα σας ευχόμαι απεκτικά μόνο. Σήμερα καταλαβαίνω ότι είστε και φοβερός άνθρωπος με πολλές γνώσεις στη μουσική. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, όσοι... Πρέτσα, τι γίνεται εδώ με τα παιδιά, θα τους παντρέψουμε? Θα τους παντρέψουμε. Ο Μορφόπουλος με βλέπει και κλαίει από τα γέλια. Λέει, κρατιέσαι να μην κλάψεις. Τι να κάνω, ρε Πιτσάρα, να διαβάζεις. Ο Ευάγγελος, ο φίλος σου, φεύγει. Γεια σου, Βαγγέλη. Ο Χλέτζος. Γεια σου, Βαγγέλη. Λόγω δουλειάς θα πρέπει να μας αφήσει. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή και για εμάς. Τι όργανο έχετε πιανού κατασκευαστή και τι κατασκευαστή θα προτείνατε? Δημόσια δεν προτείνουμε τίποτα, είναι μόνο ότι έχουμε. Λοιπόν. Αυτά τα δύο μπουζούκια είναι ακριβώς ίδια, είναι αδελφάκια. Μόνο η κορδιέρα είναι διαφορετική και τα στιέρα. Σε σχέδια τα στιέρα. Mm. Εμείς θα έχουμε από το κάβουρα αυτά τα μπουζούκια. Και είναι ακριβώς τα ίδια, κατασκευαστήκαν δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι έχω ακούσει μπουζούκια με μεγάλη αξιοπρέπεια σε ήχο από πάρα πολλούς κατασκευαστές. Ναι. Λοιπόν, τώρα το ζήτημα, εντάξει, το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι το ζήτημα του και με τον κατασκευαστή είναι και το τι σχέση προσωπική έχεις αποκτήσει με τον καθένα, ναι, και πόσο πλέον φτάνει σε ένα σημείο μετά που πλέον τον εμπιστεύεσαι, είτε ακόμα και για να κάνεις μια κατασκευή από την αρχή, ένα όργανο, είτε ακόμα και για ένα σέρβις. Λοιπόν, αλλά άσχετα από τους κατασκευαστές, που εντάξει, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι κατασκευαστές που τα στάνταρς τα κρατάνε και τα δίνουν τα στάνταρς, δηλαδή αυτά που χρειάζεται ώστε ένα μπουζούκι να έχει τις προδιαγραφές και να θεωρηθεί ότι είναι ένα όργανο για στούντιο. Λοιπόν, όχι, Χανούμα, ρε, να σου πω, αφού έχεις δυνατότητα εσύ και όλοι οι φίλοι να μας έχετε εδώ, γιατί το έχουμε επιλέξει εμείς, θα ρωτήσεις οτιδήποτε θέλεις, σε ό,τι επίπεδο και να είναι. Ρώτα ό,τι γουστάρεις, θα απαντήσουμε, δεν έχει να κάνει. Μην κοιτάτε το επίπεδο τώρα. Εντάξει, εγώ έκανα ένα live πρώτο μέρος έτσι για αρχάριους, θα κάνω άλλο ένα. Περιμένω να ρωτήσεις, μην νιώθεις έτσι περίεργα. Ο Μπάμπης λέει, ποιο είναι το πιο δύσκολο μουσικό όργανο, αυτό που δεν μπορείς να παίξεις, ξέρω εγώ. Παιδιά, δεν υπάρχει δύσκολο και εύκολο μουσικό όργανο. Εγώ θεωρώ ότι όλα τα μουσικά όργανα έχουν τη δυσκολία τους, την αξία τους και την ομορφιά τους. Γουστάρα τον Apple πολύ, έτσι, δεν παίζει. Το βιολί, λέει ο Χρήστος. Και εγώ προς το βιολί είμαι πάντως, από την αλήθεια. Και τα πνευστά δεν είναι εύκολα, ρε παιδιά. Για το κάθε όργανο έχει δυσκολία. Ο Μορφόπουλος, το ξέρουμε ότι δεν έχει θέμα κατασκευαστών, εσύ. Μορφόπουλος. Τι? Εγώ λέει δεν έχω θέμα ενδιασμούς, λέει, σε κατασκευαστές. Μορφόπουλος δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, Δημήτρη. Εντάξει, ρε, μας έμπισες. Τι άλλα?
Νίκο Πέτρου, γεια σου. Σκάβουμε την πένα όταν δεν ακούμε στο live. Προσπαθούμε εκείνη την ώρα, επειδή θα πονέσουν τα χέρια, μπορεί να πάρουμε και μια τενοτήτητα. Καλύτερα να κάνετε αυτό που κάνει ο Σταυρόπουλος. Λοιπόν. Λέει, εγώ όταν δεν ακούω, προσπαθώ να χαλαρώσω ακόμα πιο πολύ. Λοιπόν, γιατί... πιστεύτε... Γεια σου, Μπιλ Παλούκη, γεια, δεν πειράζει. Πιστεύετε να υπάρχει μια πιθανότητα. Λοιπόν, καταρχάς, το να κοπανίσεις παραπάνω, το μόνο που μπορείς να καταφέρεις να κουραστείς πιο πολύ. Και... Θόλωσε η κάμερα. Εγώ δεν την βλέπω θόλη, ρε παιδιά. Αχα. Τι να κάνω. Είναι ακριβή και έχει autofocus καλό. Ο Αγγελόπουλος γράφει, είναι στα αλήθεια τυχεροί όσοι μαθαίνουν νέοι, έψιλον με τόνο και γιώτα, το νέο. Εντάξει. Και αυτό για μένα σχετικό είναι. Απλά ο νέος έχει περισσότερο χρόνο να ασχοληθεί. Νέοι το... Α, νέοι. Με ύψιλο, ρε. Οκ. Η φλογέρα. Θα πάω τη φλογέρα τώρα. Θα σας παίξω φλογέρα στο άλλο live που θα είμαι μόνος μου. Εντάξει. Όχι, δεν το κατάλαβα το σχόλιο. Μωρέ, το καταλάβαμε το σχόλιο. Δεν Μορφόπουλος, δεν κατάλαβε το σχόλιο. Ρε, το καταλάβαμε, ξέρω. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν σε όλους τους φίλους ότι γενικά να αποφεύγουν το πολύ κοπάνημα. Γιατί το πολύ κοπάνημα σπάνια θα μας δώσει αυτό που θέλουμε. Αν... πάντα πρέπει να εκτιμάμε, καταρχάς, μέχρι που αντέχει το ίδιο μας το μπουζούκι να κοπανίσουμε. Μπράβο ρε Μαθαίο, ευχαριστώ. Ήντα, να σου πω, εντάξει, εντάξει. Το πιο δύσκολο είναι η φλογέρα, δηλαδή πρέπει να βοσκάσει τα πρόβατα, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, είσαστε όρια μεγάλα, έτσι. Λάθος μήνυμα να κλείθηκε. Ματθαίο, εντάξει. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Λοιπόν. Μπιλ, κάτι λέμε ακόμα. Κάτι λέμε. Όταν παίζεις σε καμιά ταβέρνα χωρίς ήχο, τι κάνεις. Αναγκαστικά βαράς, εκεί βαράς για να ακουστείς. Ή φτιάνεις κάνα μπουζούκι με διπλό σκάφος. Ξέρω εγώ, εκεί είναι δύσκολα εντάξει, τα πράγματα. Εντάξει, παιδιά, είπαμε. Παιδιά, είναι, οι συνθήκες πάντα δεν είναι κατάλληλες. Τόσο, Άλεξ. Εντάξει, ναι, το... έχουμε παίξει και σκέτα πάντως, εγώ το κάνω κάποιος. Το έχουμε περάσει και το έχουμε βιώσει όλοι πάνω στη δουλειά αυτό το πράγμα. Okay. Αλλά ειλικρινά, και αν παίξει και πιο δυνατά, ειλικρινά δεν ξέρω κατά πόσο τελικά θα ακουστείς και παραπάνω. Είναι η ενστικτόδη αντίδραση. Ναι, ρε παιδί μου, την ώρα ότι είσαι σε ένα μαγαζί, μπορεί να μιλάνε όλοι να σε έχουν ηχεσμένο. Συγγνώμη για την έκφραση. Και πάνω στο μισάωρο έχει γίνει ο καρπός ο τούμπανο. Ναι, ναι, τούμπανο, πας για φυσιοθεραπείες και έτσι. Ναι. Αρχίσαμε. Τζιμάρα, ευχαριστώ, ρε. Λέει μια χαρά είναι και η κάμερα. Και, λοιπόν, μάγκες, σεμνά, έτσι, γιατί βλέπω έχουμε ξεφύγει λίγο. Όταν πεις και τα λες κάποιες και βρίζεις τα ζώα που φαντάζουν, ναι, νόμο. Εντάξει, άλογος που πεις τώρα. Κάποιοι πάνε κάπου να ακούσουν. Όταν πάνε να ακούσουν κλασική μουσική, δεν φωνάζει κανένας, ούτε βύχει εκεί μέσα. Λοιπόν, ο ταξιτζής λέει είναι ο πιο έξυπνος. Λέει όταν είναι σε ένα ταξί, λέει ένα τράφερ και μια ξανδιά, λέει ποιος έχει πιο πολύ μυαλό. Ο ταξιτζής λέει. Οπότε, για να ψυχοθεραπεία θεωρείς το όλα τα όργανα, γενικά τη μουσική, ναι. Είναι. Και για μας. Νίκο, σε παρακολουθούμε σε διάφορες μουσικές εκπομπές. Πόσο σωστό παίξιμο και πόσο καλό ήχο έχεις πάντα. Ευχαριστώ καταρχάς. Εντάξει, σε κάποιες εκπομπές όντως που είχα συμμετοχή, είχα κουμπώσει ένα δικό μου setup ήχου που έχω, που απλά αυτό... αυτό είναι του γούστου μου. Πάντα όμως, άσχετα με το τι θα παίξουμε και πώς θα παίξουμε, το ότι είπαμε πριν, για μένα ισχύει. Δεν πρέπει, για μένα δεν πρέπει να κοπανάμε. Να το πω έτσι. Και ειδικά όταν θα είμαστε και ηλεκτρικά συνδεμένοι, δυσματωμένοι, το ένα τσαφάρισμα που μπορεί να κάνει το μπουζούκι τα
σκοτώσω, τότε θα ακουστεί δεκαπλάσια. Οπότε ας προτιμήσουμε να είμαστε... Εκεί δεν θα εκτεθούμε ποτέ σε ήχο. Του Χριστάκη και του Χιώτη τα τραγούδια που ακούγονται πιο γρήγορα σε ρυθμό είναι πιο κουραστικά για σας. Για να έχεις διάρκεια στο χρόνο που θα παίζεις γρήγορα, ενώ δηλαδή να παίζεις για πολλή ώρα γρήγορα, χρειάζεται φυσική κατάσταση, όπως ακριβώς είναι και ο αθλητής με το τρέξιμο. Άρα πρέπει να είσαι συνεχώς σε καλή φυσική κατάσταση, οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παίζεις αρκετές φορές τη βδομάδα, ας πούμε. Δηλαδή να τα αφήσεις ένα μήνα, πώς θα πας να πλακωθείς να παίξεις και δεν θα έχεις και φυσική κατάσταση, θα κουραστείς, ναι. Γεια σου Γιαννάρα! Γιαννάρα, δεν σε έχω ξεχάσει να ξέρεις, απλά δεν έχω προλάβει, ε! Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, Γιαννάρα. Λοιπόν, κάτι ήθελα να δω. Ισχύει όταν παίζει με ενισχυτή, παίζει ακόμα πιο χαλαρά από ό,τι στα σκέτα. Είναι λογικό. Είναι γιατί, άμα θες να παίξει πιο δυνατό, θα ανοίξει το volume. Απλά δεν χρειάζεται να σκάψει. Εκτό αν αγχωθεί. Υπάρχει περίπτωση μπορεί να αγχωθεί κάπου, οπότε μπορεί ασυνέστητα να αρχίσει να σκάβει. Και αυτά το έχω πάθει δηλαδή κάποιε στιγμέ. Δεν πρέπει να σκάψουμε λίγο. Άμα παίξει ζαμπέτα. Εντάξει, όχι να σκάψει, για να αποδώσει ένα ύφο, πρέπει λίγο να μιμηθεί τον τρόπο που έπαιζε αυτός που έπαιζε το ύφος που θέλεις να αποδώσεις. Δηλαδή, ο Ζαμπέτας έπαιζε λίγο πιο πίσω, είχε τα πατήματα, εδώ τα πατήματα που έκανε ήταν, ας πούμε, λίγο διαφορετικά. Το στυλ παίξηματος, το πώς ανέλυε κάποιες συγχορδίες, ας πούμε, πάνω στο παίξιμο. Θέλει λίγο μελέτη. Καλύτερη επιλογή για μαγνήτη, όποιος... Σου αρέσει, πήγαινε να τους δοκιμάσεις, έχεις δυνατότητα να δοκιμάσεις, Μανώλη. Ό,τι σου κάνει, να είναι μαλακός έτσι, να σε βολεύει να παίξεις. Ποιο είναι πακέτο? Πακέτο, εντάξει, δεν είναι τίποτα πακέτο, άμα μελετήσεις, μια χαρά είναι όλα. Ναι, είναι εκεί πένα, για το πόσο δυνατά πρέπει να παίξεις, το είπα. Στράτο, σε είδα, το είδα πριν, ρε Στρατούλη. Καλώς τον. Ο Μπάμπης λέει ανέκδοτα, πώς λέγεται το γαλάτσι κολύπτης, κάπου το ξέρω αυτό. Δεν το θυμάμαι. Ο Γκασμάς λέει ομορφόπλες, λέει πάρει σκάψιμο και σκάψιμο. Υπάρχει γλυκό. Ναι, υπάρχει το σκάψιμο που ανοίγει η τρύπα σε λιγότερη ώρα και το σκάψιμο που ανοίγει σε περισσότερη. Υπάρχει γλυκό καθαρό σκάψιμο. Ναι, εντάξει. Πιο σκληρό είναι η σπέξιμο. Παιδιά, αυτοί είναι ορολογίες και είναι τώρα κουβέντες που είναι λίγο υποκειμενικές. Για μένα, το σημαντικότερο είναι να κοπανίσουμε την πένα μας. Αν θέλουμε να δώσουμε και λίγο διαφορετικό ύφος, πάντα μέχρι εκεί που έχει ανοχές το μπουζούκι μας. Μην ξεπεράσουμε, γιατί κάθε όργανο είναι και ανάλογα στημένο για τον παίχτη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αν ένα μπουζούκι τώρα, ας πούμε, είναι πιο χαμηλά, δεν γίνεται, αυτό είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να αντέξει πολύ κοπάνημα. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα. Τι. Λοιπόν, τι γνώμη έχετε για τον άτυπο πόλεμο μεταξύ φανατικών τριχόρδου και τετραχόρδου, γιατί συντηρείται τέτοια κατάσταση? Συντηρείται με αλφαγιώτα, όχι από μόνη της δηλαδή, συντηρείται, γιατί συνεχίζεται αυτή η κατάσταση? Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό είναι κάτι σαν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ το είχα πει και την άλλη φορά, γιατί ένα παίξιμο, ας πούμε, δηλαδή άμα παίξουμε τώρα αυτό... Άμα το παίξω έτσι,
Τι διαφορά έχει από ένα τρίχο εδώ πέρα από τις αρμονικές του. Δηλαδή δεν έχουμε μπουζουξίδες είμαστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, εμείς δεν έχουμε κόντρα με τα παιδιά, να ξέρετε, μεταξύ μας. Δηλαδή, παιδιά, καταρχάς, είτε τρίχο. Αυτό δεν ξέρω από πού έχει προκύψει τώρα. Λοιπόν, είτε τρίχο. Το λένε κάποιοι. Ναι. Είναι κάποιοι δεινόσαυροι που το λέγανε. Πολύ, όχι, πολύ κακός που το λένε για μένα. Γιατί για μένα είτε είναι τρίχορο το μπουζούκι, είτε είναι τετράχορδο. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει τα ίδια πράγματα. Αρκεί να έχει μελετήσει καλά και το τρίχορδο. Παραδείγματος χάρη, έχω δει. Δηλαδή έτυχε και τον ηχογράφησα, γι' αυτό το λέω. Πώς το λέει. Ένα 5-8 που έκανε ο Παναγιώτης Στεργίου, το οποίο το παίξει με τρίχορδο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν. Παιδιά, παίζονται απίστευτα πράγματα και στο τρίχορδο. Πόσο μπορείς να. Ό,τι έχεις μελετήσει τα δύο. Εμείς έχουμε παίξει και τρίχορδο. Το έχουμε πιάσει το τρίχορδο. Δεν είναι ότι. Δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί πέρα. Ο Νίκος, ο Τατασόπουλος, τετράχορδο. Δεν έπαιζε και πιάσει το τρίχορδο. Από εκεί πέρα, σαφέστατα ότι άμα η επιλογή σου να παίζει ρεπτοριακά, ρεμπέτικα, άλλα πράγματα. Ναι. Θα είναι στο τρίχορδο. Αυτό είναι ρε Κώστα. Νάτος. Νάτος. Άμα είσαι παιχταράς, λέγεται τα δύο το ίδιο. Έτσι. Σωστό. Είναι φιλοσοφία να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι εμείς έχουμε επιλέξει. Εντάξει, εμένα μου αρέσει το τετράχορδο, μπορώ να παίξω πιο πολλά πράγματα. Δεν είμαι και του ρεμπέτικου, ας πούμε, τόσο. Αλλά όταν είναι να παίξω κάποια κομμάτια, ας πούμε, θα προσπαθήσω να τα αποδώσω όπως είναι. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι σαφέστατα το τετράχορδο μπορεί να θεωρήθηκε και ότι έδωσε κάποιες ευκολίες παιχτικά, γιατί είναι πιο κοντά τα διαστήματα, πιο κοντά αυτά. Αλλά υπάρχουν κομμάτια που έχουν γραφτεί στην δισκογραφία που είναι, ας πούμε, τα δευτερόλεπτα είναι με τρίχορδο. Γιατί οι θέσεις είναι πιο εύκολες στο τρίχορδο από ότι στο τετράχορδο. Έχει διαφορετικό παίξιμο το τρίχορδο. Ότι παίζεις με πολυφωνία, λέει, και βαράζεις ανοιχτές ή με ντουζένια και αυτά. Ναι, εντάξει. Είναι διαφορετική η φιλοσοφία, αλλά δεν είναι και τόσο διαφορετική ώστε να πούμε «Α, η τρίχορδη είναι έτσι ή η τετράχορδη είναι έτσι». Αυτό θέλω να αυτό πω. Αυτό είναι ένα όμως άλλο διαφορετικό τρόπος παίξηματος. Το μπουζούκι, γιατί να διαφέρει σαν όργανο από ένα τετράχορδο. Αν επιλέξω εγώ να παίξω με άλλο διαφορετικό τρόπο, δεν σημαίνει ότι διαφέρει το μπουζούκι. Εγώ θα τη σβήσω αυτή τη... Δηλαδή, ας πούμε εμένα... Εγώ έχω ακούσει λόγια από τρίχορδους για μένα που είναι... με γουστάρουν πάρα πολύ, ας πούμε. Τα έχω μάθει, δηλαδή. Δεν το λέω τώρα για να το, να το παίξω κάτι. Τυχαίνει και τα έχω μάθει από μεγάλους παίχτες. Έτσι. Δηλαδή, όταν δουν κάτι, όταν οφείλει ο κάθε άνθρωπος θα δει κάτι ωραίο, να το θαυμάσει και το αποδεχτεί. Λοιπόν, αυτά τα λένε οι κομπλεξικοί τώρα. Συγγνώμη κιόλας, εντάξει. Δεν μπορώ να συντηρήσω ένα τέτοιο πόλεμο, ας πούμε. Εγώ εκτιμώ είναι ότι αν έχεις επιλέξει να παίζεις, ξέρω εγώ, ρεμπέτικο, οπότε σαφέστατα η επιλογή σου θα είναι να έχεις ένα τρίχορδο μπουζούκι, εξάχορδο, να το πούμε πιο σωστά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν μου αρέσει εμένα για τον ΑΒ λόγο το ρεμπέτικο, δεν φταίει το εξάχορδο μπουζούκι. Έχει τη χάρη του, λέει ο Χρήστος, τρέχεις πάνω κάτω. Δεν είναι ρε παιδιά τώρα, μην το... Έχει τη χάρη του κι αυτό. Παιδιά, παίζονται απίστευτα πράγματα και στους δύο τύπους μπουζουκιών. Απίστευτα πράγματα. Εντάξει, κοίτα, απαντάμε κάποιες ερωτήσεις που, εντάξει, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα που δεν πρέπει να πούμε, αλλά εντάξει, τώρα και εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα τώρα που γίνεται, δεν είναι ωραίο. Εντάξει, εμείς είμαστε αγαπημένοι με όλους τους συναδέλφους, δηλαδή δεν έχουμε θέματα. Αν κάποιος δεν του αρέσει το τετράχορδο, να μην να παίζει τρίχορδο, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά, λέει ο Μανουέλ. Τώρα γύρισα από δουλειά και έχω μπει στο δωμάτιο του μικρού να σας δω, για να μην με πάρει πρέφα η γυναίκα. Ο Άλεξ, ας πούμε, παίζει τρίχορδο και ακούγεται σαν τετράχορδο. Ο Άλεξ είναι μικρός, πραγματικά είναι ταλέντο, παίζει πάρα πολύ καλά, μου αρέσει πολύ. Σωστό, ρε εσύ, Κρίς. Σωστό. Η διαφορά για κάποιους θεωρώ ότι είναι αισθητικής, ρομαντικής, ιστορικής σημασίας. Εντάξει. Ο Τσιμπίδης έπαιζε με τρίχορδο και πεντάχορδο. Αυτό δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα αυτό. Εντάξει, έχουμε δει και πώς να το πω, 12χορδο.
Δηλαδή και 12 χρόνια. Δεν ξέρω, δεν έχω. Ναι, και η αλφή κατσάπα. Όχι, ποιοι είχαν. Α, ναι. Τέλος πάντων. Αλλού είναι η ουσία. Και δεν στο ρολόι. Για μένα δεν έχουν. Μπουζούκι είναι το ένα, μπουζούκι είναι και το άλλο. Για μένα είναι ξεκάθαρα ο τρόπος που θα επιλέξουμε να παίξουμε το κάθε είδος, αν θα είναι τρίχορδο ή αν θα είναι τετράχορδο. Με την ίδια λογική, ας πούμε, γιατί πρέπει να. Δηλαδή, τετράχορδο πάλι δεν είναι αν παίζει ο Παλαιολόγου ή αν παίζει, παραδείγματος χάρη, ο Ζαμπέτας που έχουν ένα διαφορετικό έτσι, τρόπο παίξηματος. Σε τετράχορδο παίζουν όμως και οι δύο. Ή ο Χιώτης. Τι σημαίνει τώρα, ότι μας αρέσει ή δεν μας αρέσει το τετράχορδο? Ο Αλέξος Κάρπος ρωτάει, λέει, είστε μπουζουξίδες ή μπουζουκίστες? Κοίτα, με την Σολίστ μπουζουκιού, όπως λες και εσύ, έτσι που γυσάς. Ο Χιώτης έλεγε μπουζουκίστες. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, μια ωραία μελέτη να κάνετε, αν θέλετε, με τα... ναι. Για το στούντιο, για τις εγγραφές. Δοκιμάστε, αν δοκιμάστε, δηλαδή, να... Όπα, ο Δημητράκης μας φεύγει. Μορφόβουλε, παιδιά, αποχωρώ την αγάπη μου σε όλους. Συνεχίστε έτσι να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Όλοι μαζί μπορούμε, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, παιδιά. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, ειδικά αυτές τις εποχές. Έξω οι κόμπλες, έξω όλα. Είμαστε όλοι, ασχολούμαστε με αυτό που αγαπάμε. Ο Μπάμπη συνεχίζει τα ανέκδοτα. Λέγε, θα, πώς θα τη λέγανε, ρε πιτσαρώμα. Λοιπόν, Μορφόπουλε, Δημητράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Δημήτρη. Για την παρέα, για την παρέα, θα τα πούμε εμείς. Λοιπόν, ένα πα... Ένα απασύνωστο. Έπαιξα ένα πριν σε τρίχορδο. Ποιο να παίξω. Δεν έχουμε τρίχορδο εδώ. Δεν έχουμε κάποιο τρίχορδο εδώ εμείς. Είμαστε τετράχορδοι και δεν γουστάρουμε τα τρίχορδα. Και φουντώνει πάλι, λέει, διαμάχη. Λάκα κάνει. Ο Χρήστος θέλει να ακούσει το υπάρχω. Ξέρω εγώ. Να... Είχαμε βάλει το δεύτερο γραφή. Δεν έχει βέβαια, εντάξει. Μπορείς να βάλεις, αλλά δεν σε ήταν. Σε κάποια σημεία, ε. Ναι. Εδώ ίσως. Ωραία. Δεν το παίζεις το υπάρχον, να το παίξω μία να... Πώς το παίζουμε όμως, δεν παίξω. Μόνο θα το παίξεις. Εγώ θα το παίξω. Το κομμάτι θέλει να ακούσει, δεν ακούσει. Ρε Χρήστο, θέλεις το κομμάτι, θες να ακούσεις πρώτες δεύτερες τώρα, να, να καταλάβω τι, άμα παίζουμε τώρα. Το Πολύκαρπο σκάει. Ρε Πολύκαρπο, επόπτη σε έχουμε βάλει και κάνει πελάτη κανονικά. Λοιπόν, μισό να παίξουμε. Να παίξουμε και το τέτοιο να παίξουμε. Εσύ το αγριολούλου το πούτε. Λοιπόν, Νίκο, πώς μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλό ήχο στο βίσμα? Ειλικρινά, τι μηχάνημα χρειάζεται? Μπορείς να το αναλύσεις λίγο. Παιδιά, είναι τόσο υποκειμενικό αυτό. Πραγματικά δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση. Καταρχάς, ξεκινάμε από το ποιο είναι το δικό μας το γούστο, ποιο είναι το, αυτό που έχουμε μέσα μας, στο μυαλό μας. Εγώ δεν μπήκα ποτέ σε καμία διαδικασία, παραδείγματος χάρη, να πω «Α, αυτός παίζει με το τάδε μηχάνημα» ή ξέρω εγώ, είναι επιλογή του, είναι γούστο του. Αλλά που θέλω να καταλήξω με αυτό που λέω, ότι... Παραδείγματος χάρη, ένας που έχει μάθει να παίζει παραδείγματος χάρη με ένα solitaire, γιατί αυτός ο ήχος του άρεσε ανέκαθεν και αυτός τον βολεύει, αυτός τον βολεύει στο παίξιμο, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε κι άλλο να δοκιμάσει ή θα προσπαθήσει και το άλλο να το κάνει solitaire, οπότε δεν βλέπω τη λογική το να πάρεις κάτι άλλο, ας πούμε, να κάνεις solitaire, γιατί δεν παίζεις ένα solitaire να παίξεις. Σας πω μια ιστορία εδώ. Ναι. Το ζήτημα είναι τι ο καθένας μέσα του. Είναι υποκειμενικό. Αυτό που αρέσει σε μένα μπορεί πολλοί να το έχουν ήδη κατακρίνει,
να θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι αυτός ο ηχός του μπουζουκιού. Αλλά για μένα, τώρα αν θέλετε τη δική μου άποψη, για μένα δύο ήχοι μπουζουκιού υπήρχαν. Ο ηλεκτρικός ο ήχος, αυτός που μάθαμε από την... Βασικά, οι ήχοι που έχουν υπάρξει στη δισκογραφία. Ο ηλεκτρικός ο ήχος, είτε αυτός γραφόταν από ένα Fender ενισχυτή ή από ένα Gibson, χρησιμοποιούσαν τότε ενισχυτές. Λοιπόν, και ο ήχος ο ακουστικός. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν καμία σχέση με ήχο μπουζουκιού. Εμένα το δικό μου θέλω είναι από εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθώ να πλησιάσω όσο το δυνατόν γίνεται, γιατί είναι διαφορετική η κατάσταση, άλλο στείνω ένα μικρόφωνο στο στούντιο μπροστά και άλλο βάζω ένα μαγνήτη, ποιο μαγνήτη, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι αυτός. Σαφέστατα είναι μια διαφορετική προϋπόθεση αυτό. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσω να το κάνω το μπουζούκι να ακουστεί όσο πιο δυνατόν ακουστικό γίνεται. Τώρα, με οτιδήποτε μηχανήματα έχω παίξει κατά καιρούς, πάντως να ξέρετε, πάντα είχα και μια προσομοίωση Fender Steel, έτσι για την ώρα της δουλειάς, άμα παιχτεί και κάνα πιο παλιό κομμάτι, κάνα χαρακτηρισμένο σε ήχο τέτοιο κομμάτι, τον έβαζα και εγώ έτσι για χαβαλέ και παίζα με αυτό τον ήχο, ας πούμε. Είναι υποκειμενικό. Τι να πω, παιδιά, είναι γούστα αυτά. Είναι γούστα. Έχουν γίνει προσπάθειες από πάρα πολλούς κατασκευαστές να φτιάξουν κάποια μηχανήματα για μπουζούκι. Εντάξει, όλες οι προσπάθειες είναι σεβαστές. Το ζητούμενο ποιο είναι, το για μένα πάντα το ζητούμενο είναι τι θέλουμε. Εγώ σας είπα ποια είναι τα δύο πρότυπα ήχου μπουζουκιού που είχαν καθέν, έτσι, γιατί αυτά υπάρχουν στη δισκογραφία. Όλα τα άλλα είναι κάτι άλλο, δεν ξέρουμε τι είναι. Λοιπόν, τα ηλεκτρικά μπουζούκια που έχουμε μάθει από το Χιώτη και ό,τι άλλο παίζονταν στην εποχή αυτού του είδους τα ηλεκτρικά μπουζούκια και τα μπουζούκια τα ακουστικά με μικρόφωνο. Επειδή τώρα σε ένα live είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί ο ήχος ο ακουστικός με ένα μικρόφωνο, τουλάχιστον όσο μπορούμε να το κάνουμε το μπουζούκι να ακουστεί προς τα εκεί. Αυτή είναι η δική μου, το δικό μου γούστο. Για να μην είναι σκληρός ο ήχος, λέει, γι' αυτό ρωτάει ο Και αυτό υποκειμενικό είναι το σκληρός. Κάτι που μου φαίνεται με ένα μαλακό, μπορεί για τον άλλο που δεν έχει συνηθίσει να παίζει με αυτόν τον ήχο, να θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Παίζαμε σε ένα μαγαζί με τον Νίκο και... εσύ τι έπαιζε κατευθείαν κονσόλα, δεν θυμάμαι. Εγώ είχα μια πεταλιέρα. Α, είχαμε τις πεταλιέρες τότε. Λοιπόν, την είχαμε δει με κάτι πεταλιέρες τότε. Λοιπόν, με τον Νίκο. Εγώ την πεταλιέρα την είχα κάνει σόλτερ κανονικά. Και μου λέει, ρε εσύ, αφού ό,τι και να πάρεις, λέει, το κάνεις σόλτερ, γιατί δεν φέρνεις το σόλτερ να παίξεις εδώ. Και πήρα το σόλτερ εγώ και έπαιξα λοιπόν εκεί πέρα. Και ένα βράδυ ο κύριος από εδώ κάρβωσε το σόλτερ και έκανε ένα απίστευτο παίξιμο σόλτερ, άδικο να ξέρετε. Λοιπόν, εντάξει. Στις δεύτερες φωνές. Και μια ερώτηση του θέματος. Ναι, μια ερώτηση στις δεύτερες φωνές. Σαν τον Αϊτό είχα φτερά το πρώτο μέρος της εισαγωγής στα σεκόντα. Τι είναι το πρώτο μέρος, αυτό. Δεν υπάρχει σιγόντα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει στο δίσκο ή δεν μπορούμε να βγάλουμε. Οπουδήποτε μπορεί να βγάλει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να μπει εδώ. Δεν ξέρω. Δηλαδή έχει. Ναι. Αυτό είναι για. Πάμε εδώ πριν από, Πάμε πάλι. Ναι, το θυμάμαι. Και 9. Στο φα. Αυτό σου λέω. Να παίξω αυτό. 8 και 9. Ε.
το μέρος όμως που λέει. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα έμπαινε ποτέ δεύτερη. Ναι, αν ήταν, αν το παίζαμε, δηλαδή τώρα δεν θα ήταν πιο ωραίο οκτάβα. Πάμε. Οκτάβα, 8 και 9. Λοιπόν, γι' αυτό όπως είπαμε και πριν, ότι δεν είναι απαραίτητο ότι ό,τι παίζεται πρέπει να σιγοντιαστεί κιόλας, σίγουρα. Ο κύριος Σταυρόπουλος είναι εξαιρετικός ομιλητής και φαίνεται πως γνωρίζει σε βάθος τα αντικείμενα ασχολίας του. Παρακαλώ, Γιώργο, να έρχεται συχνότερα να δει τα φώτα του. Σε ευχαριστώ. Εννοείται. Δεν βλέπω το ποιος είναι. Σαν Μετάλλικα, λέει, ακούγεται εδώ ο Άιτος. Έτσι με τις έντερες. Ναι, κάποια πράγματα είπαμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει όλα να σιγοντιάζονται. Λοιπόν, να σου πω, πείτε τα εσείς, να κάνω εγώ μια τράκα από το Σταυρόπουλο, γιατί δεν καπνίζω. Τι να πω, δεν βλέπω τις ερωτήσεις. Δεν βλέπεις τις ερωτήσεις, θα τις λέω εγώ. Λοιπόν, έλα, μας έχετε αφήσει τώρα, δεν μπορούμε να καπνίσουμε ερωτήσεις, τι θα γίνει. Λοιπόν, Φέντερ, είπες ότι σου άρεσε το Φέντερ. Άσχετα αν μου αρέσει. Ναι. Εδώ, θα κάνεις. Αν πω ότι θα ήθελα να κάνω γούστο, θα ήθελα να το κάνω με ένα Fender. Λοιπόν, αλλά είναι ο ήχος πιο χαρακτηρισμένος ενός Fender από ένα οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα που μπορεί να υπάρχει. Αυτός ο ήχος έχει υπάρξει στη δισκογραφία. Λοιπόν, ο ηλεκτρικός ο ήχος του μπουζουκιού ενός Fender, ή ξέρω εγώ, συνήθως χρησιμοποιούσαν και έναν άλλο, δεν ξέρω ακριβώς τον τύπο, αλλά κάποιον Gibson, ένα Gibson είναι σκητή χρησιμοποιούσαν. Και νομίζω και ο Χιώτης Gibson χρησιμοποιούσε κάποια. Αλλά και παίξει και μέσα από κάτι. Πάντως, σίγουρα ο Fender έχει παίξει πάρα πολύ στην ελληνική δισκογραφία. Τα ηλεκτρικά μπουζούκια, τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι από Fender. Και ο ήχος που ξέρουμε, ο ακουστικός με το μικρόφωνο. Αυτοί δύο ήχοι, παιδιά, υπάρχουν του μπουζουκιού. Οι υπόλοιποι, εγώ προσωπικά, δεν αναγνώρισα. Δεν αναγνώρισα τι ακριβώς θέλανε. Αν νόμιζα τι θες να κάνεις, γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν. Τώρα, αν με ρωτάτε, εντάξει, το Fender έτυχε και μπήκε στη δισκογραφία. Ναι, αυτό μάθαμε όμως. Αυτό γιατί μάθαμε. Σταματήσανε να παίζουν ή αφού σου αρέσει ακόμα, γιατί δεν παίζει με αυτό, δεν γίνεται να παίξουμε δικό σου τώρα. Φίλε μου, πώς θα κουβαλήσω εγώ, να σου πω κάτι, να πάω να εξτρά στην Κρήτη, ας πούμε, πού θα το κουβαλήσω το Fender. Και δεύτερον, πώς, δηλαδή εδώ πέρα μας έχουν βάλει στα πατάρια, εδώ μας έχουν βάλει στα πατάρια ακουστικά, θα αφήσουν να παίξω εγώ με μηχάνημα επάνω. Είναι πολλά τα πράγματα. Κάνω έτσι γιατί με ρωτάει το τσιγάρο σε ποιο δάχτυλο. Το βάζουμε. Δεν θα το πέντε λίγο κόσμο. Χωρίς πρόβα, έτσι. Λοιπόν, θα βγάλουμε μερικά έτσι. Αλλά και πάλι θα πιάσουμε την κουβέντα. Το ξέρετε, δεν μπορούμε να βγάλουμε 3 ώρες το πρόγραμμα να παίζουμε. Ναι. Έτσι. Θα κάτσουμε και θα. Ο Γιάννη, την εισαγωγή θα. Άλλη ώρα, ξέρεις. Να σε δω, λέει, να καπνίσεις και να σκόψω το ουσάκλι. Ο Γιάννης. Με βλέπεις, ορίστε. Έχετε. Αν είχαμε τον ίδιο δάσκαλο με τον Νίκο, όχι. Θεωρείς ότι ο ρόλος του μπουζουκί έχει χάσει με την έννοια ότι μας έχουν στο περιθώριο κατά κάποιο τρόπο? Ποια είναι η γνώμη του καλεσμένου, λέει ο Πολύκαρπος.
Ο Πολυκάρπος είναι ένα καταπληκτικό παιδί, να ξέρεις. Είναι... Λίγο έχουμε γνωριστεί, αλλά έχουμε τρομερή χημεία, ας πούμε. Έχει χάσει την έννοια ότι μας έχουν στο περιθώριο κατά κάποιο τρόπο. Άλλαξε λίγο και το στυλ της μουσικής, είναι η αλήθεια. Παιδιά, το... εγώ πώς το βλέπω το πράγμα και πώς το βλέπα, ναι, καθέν όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω. Εγώ θεώρησα ότι θα ήταν η δική μου επιλογή να με δούνε στο περιθώριο. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο Γιώργος. Έχουν αλλάξει τα στάνταρ και τα δεδομένα της δουλειάς γενικότερα. Έχουν αλλάξει τα ρεπερτόρια. Εκ των πραγμάτων, πλέον δεν είναι τα, δεν είναι τα ρεπερτόρια τόσο λαϊκά που ήταν τη δεκαετία του 50, 60, 70, 80, τα μπουζούκια. Λοιπόν, λαϊκά είναι πάλι, αλλά με άλλη έννοια. Δηλαδή, είναι, να πω κάτι τώρα, ο Νίκος είναι μέσα στη δισκογραφία, εγώ είμαι στη δισκογραφία. Γράφω εγώ τώρα ένα κομμάτι, ρε παιδιά, γράφω μια ρούπα που θα γκρουβάρει με κλαρίνο και πίπιζες και τέτοια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά άμα βάλω μπουζούκι, δεν ταιριάζει σε αυτό το ύφος, ας πούμε. Πρέπει... Θα μου πεις γράψε κάτι να στηρίξει το μπουζούκι, θα είμαι εκτός. Πρέπει να το κάνω έντεχνα. Πρέπει να βάλω το μπουζούκι όσο πιο πολύ μπορώ και να το ταιριάξω κιόλας, ώστε να μπορέσουμε να το ξαναβάλουμε μέσα. Γι' αυτό είπα πριν ότι είμαι αισιόδοξος. Φαίνεται να αρχίζει να λίγο να ξαναμπαίνει το πράγμα και να... εντάξει, ας πούμε ότι ξεκίνησε τη φάση ο φίλος μας ο Μαζονάκης με αυτό που έκανε με τα μπουζούκια και... Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση από πάρα πολλούς και άλλους καλλιτέχνες έτσι επώνυμους να βγάζουν ζεμπέκικα, να ξαναπαρουσιάζουν τον μπουζούκι. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς κύκλος ήταν πάντα όλα. Πιστεύω ότι θα ξαναεμφανιστεί. Το ζήτημα είναι, αλλά πιο πολύ για μένα είναι θέμα ρεπερτοριακό. Τι τραγούδια καλούμαστε να παίξουμε. Δηλαδή, αν αυτό που ο Γιώργος, αν τώρα τα κομμάτια σήμερα, ας πούμε, έχουν γυρίσει στα κλαρίνα, στις πίπιζες, στα βιολιά, στα έτσι, στα γιουβέτσι, το μπουζούκι δεν έχει πολύ χώρο. Και επειδή πέρασε αρκετά χρόνια αυτό το μοτίβο, γι' αυτό και τα μπουζούκια βγήκαν από τη δισκογραφία, και ό,τι βγαίνει από τη δισκογραφία, μικραίνει και ο ρόλος του και στα μαγαζιά. Και όταν μιλάω για μαγαζιά, μιλάω για πίστες, γιατί σε μια ταβέρνα ή σε ένα οτιδήποτε, επιλέγεις το ρεπερτόριο που θα παίξεις και παίζεις αυτό που θέλεις και γουστάρεις και τελείωσε η φάση. Αλλά σε άλλο είδος μαγαζιών, ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχει πρωταρχικό, δεν έχει το ρόλο που είχε το μπουζούκι πριν από 30-40 χρόνια στις πίστες. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, γενικότερα, το περιθώριο για μένα εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθενός και κατά πόσο επιλέγει ο καθένας να γίνεται περιθώριο σε μια δουλειά. Έχει γράψει ο Πολυκάρπος, τα βλέπω παιδιά εγώ τα μηνύματα, να ξέρετε. Λέει ο Πολυκάρπος, δηλαδή όταν πηγαίνετε σαν επαγγελματίες με πολλά κιλά μουσικών γνώσεων σε πάρα... σε πατάρι ρε παιδί, με αισθάνεστε ότι άλλοι οργανωπαίκτες να σας νομπάρουν. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Έχουμε τρομακτικό σεβασμό από τους συναδέλφους και από τους μαέστρους και από τους τραγουδιστές, να ξέρετε. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, επειδή οι παραγωγές έχουν μέσα 100 κανάλια η καθεμία, δεν μπορούν να αποδοθούν από μία ορχήστρα, ας πούμε, ακόμα και 8-9 ατόμων. Οπότε εμείς θα παίξουμε και κάποια μέρη που δεν υπάρχουν μέσα στο κομμάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει μπουζούκι μέσα στο κομμάτι και εμείς στα live παίζουμε. Σχεδόν σε όλα τα κομμάτια. Θα παίξουμε το μέρος των βιολιών, το μέρος κάτι, δηλαδή παίζουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να μας βάλει πολύ κάρπε κάποιος στο περιθώριο. Δηλαδή, όχι. Και μας σέβονται και μας γνωρίζουν και τα πάντα. Δεν 35 χρόνια και που είμαι στη δουλειά, δεν μπορώ να θυμηθώ μια στιγμή παράξενη με κάποιο συνάδελφο. Και μην ξεχνάμε πάντα ότι έτσι όπως θα συμπεριφερθούμε κι εμείς, έτσι θα μας συμπεριφερθούν. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Τζον Μπούχος το διάβασα. Δεν είναι... Να σου πω κάτι, μπορεί να μην έχεις τα χέρια μου, αλλά έχεις εμένα να βοηθήσω να παίξεις. Και εμένα και τον Νίκο και όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν. Έχει αλλάξει το ρεπερτόριο και να μην ξεχνάμε ότι όλος ο κόσμος θέλει να διασκεδάσει τα παλιά καλά. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Αφού άλλαξε η εποχή... Ας μην μείνουμε κολλημένοι στην παλιά εποχή. Είναι η παράδοσή μας, την αγαπάμε, την αποδίδουμε,
την ανακυκλώνουμε, έτσι, την στηρίζουμε και πρέπει να προσπαθήσουμε μέσα στην εποχή να βάλουμε με τρόπο αυτό το μπουζούκι. Ο Νίκος ξέρει, εγώ προσπαθώ, ας πούμε, φτιάχνω κάποια ορχιστρικά που έχουν ethnic στυλ, ώστε να μπει το μπουζούκι σαν ethnic όργανο. Μήπως και ακουστεί παραέξω, αλλά με το παίξιμο αυτό όμως, έτσι, όχι με κάποιο άλλο παίξιμο, με το παίξιμο που αρέσει σε εμάς, ας πούμε. Που αρέσει σε μένα συγκεκριμένα τώρα για τα δικά μου. Έτσι, λίγο το λαϊκό το παίξιμο, προσπαθώ να το περάσω ethnic μέσα από αυτό. Ναι ρε Παναγιώτη, έχεις δίκιο, αλλά σου λέω, μην κολλάς σε αυτό γιατί θα μείνεις εκτός, μένεις έξω, άμα κολλήσουμε. Λέει ο Παναγιώτης ότι είπε και πριν μπαίνουν και τζουράδες, νομίζω ο Παναγιώτης το είπε, στις ρούμπες, τα μπουζούκια είναι μπουζούκια, όλοι λένε πάμε στα μπουζούκια, αλλιώς λένε πάμε στα κλαρίνα, τα έχω ακούσει χιλιάδες φορές αυτά. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι, αν κολλήσουμε ως ρομαντικοί που είμαστε έτσι κι αλλιώς εκείνης της εποχής, θα αναπολούμε απλά και δεν θα κάνουμε, δεν θα είμαστε σε δράση. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε μέσα στην εποχή που είμαστε με τον τρόπο που πρέπει ώστε να περάσει. Έχω άδικο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος. Μα δεν γίνεται. Αλλιώς θα είσαι εκτός έτσι κι αλλιώς. Οι εποχές αλλάζουν, στα πάντα έχουν αλλάξει, παιδιά. Οι εποχές, καλές ή κακώς, και θέλει και τις προσαρμογές του. Ευχαριστώ, Βασίλη. Ο Κώστας. Ο Apple, Κώστας δεν είπε, εσύ Κώστας είπες, έτσι. Συγγνώμη τώρα, δεν μπερδεύτηκα. Ο ήχος που μας αρέσει, που λες το ουσάκ, δεν είναι μόνο το ουσάκ, παιδιά. Μου αρέσουν όπου πατώ το πόδι μου και αυτά. Δεν είναι μόνο το ουσάκ, έχει ωραία πράγματα. Όλα είναι πολύ ωραία. Ακριβώς, όλα είναι πολύ ωραία και δεν υπάρχει κάτι αδιάφορο. Αρκεί το καθένα να αποδοθεί με τον τρόπο και το στυλ του. Και ο κάθε δρόμος έχει να σου πάει σε άλλα μονοπάτια. Δεν έχει. Ναι, ναι. Λέγαμε την άλλη φορά, ναι, εδώ κοντεύουμε να γράψουμε βιβλίο. Σε λίγο θα κυκλοφορήσουμε βιβλίο, μπορείς να δεις σημειώσεις από τα live. Να ξέρετε ότι μας κάνει και εμάς πολύ καλό. Εμένα προσωπικά, δηλαδή όλα αυτά και τα live και κάποια πράγματα που μου ζητάτε και αυτά, έχω αρχίσει και έχω... Προχτές μελέτησα 3 και 2 ώρες. Μέσα ένα 24 ώρο. Καλά είναι. Μια βεντάκια είναι. Εντάξει, παιδιά. Είπαμε κάποια πραγματάκια. Εντάξει, μια πρώτη επαφή είναι τώρα και όλο αυτό στείνεται με τα live που κάνουμε. Ο Νίκος ήρθε, μου κάνει την τιμή. Ήρθε, είπαμε κάποια πραγματάκια. Θα το ξανακάνουμε. Επιφυλάσσω μήπως το κάνουμε και στο δικό του το στούντιο, να πάμε μια βόλτα από εκεί. Ο Μαθαίος λέει, εντάξει, ο Γιάννης τι να μ' αρέσει, ήταν ο δάσκαλός μου, ήμασταν και είχαμε και άλλη σχέση πιο κοντινή, αλλά μου αρέσουν όλοι, δηλαδή εντάξει πήρα από τον Γιάννη, ταυτίστηκα με τον Γιάννη, με τον Γιώργο τον Δράμαλη, μου αρέσουν και όλοι όμως, προσπαθώ να μην απορρίπτω κανένα για να μπορώ να κερδίζω και σας το έχω πει και εσάς, να μην απορρίπτετε κανένα. Ούτε επικαλούμενοι φιλοσοφίες ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, δεν μ' αρέσει το ρεπέτικο, εγώ δεν ακούω τρίχορδο ή δεν ξέρω εγώ τέτοια πράγματα, γιατί ο καθένας έχει να δώσει κάτι, εγώ μία φρασούλα. Εγώ που μάλλον εσύ έχεις δικαίωμα να το πεις πιο πολύ, αλλά όλοι έχουμε, παραδείγματος χάρη, κουμπώσει στο μυαλό μας τον παλαιολόγο για ένα συγκεκριμένο τρόπο παίξηματος που είχε, ο οποίος όμως δεν ήταν μόνο αυτός. Ο παλαιολόγος έπαιζε τα πάντα τέλεια. Όλο ό,τι ύφος ήθελες. Έτσι είναι, παιδιά. Εγώ το... Δηλαδή, εντάξει, άμα ήθελε να παίξει ζαμπέτα, έπαιζε ζαμπέτα. Άμα έπαιζε χιώτη, έπαιζε χιώτη. Τα έπαιζε, δηλαδή... Όταν κάναμε μαθήματα... Τα έχω και γραμμένο αυτό. Όταν κάναμε μαθήματα με τον Γιάννη, κάναμε κάποια στιγμή ένα... Καταρχήν έχει παίξει με το ζαμπέτα μαζί, να ξέρετε, σε δισκογραφία, έτσι. Και έχει παίξει κομμάτια που δεν φανταζόσαστε. Ας πούμε, το τρένο του Μητροπάνου παίζει Γιάννης. Νομίζω έχει παίξει και τις Καλαμιές εκείνη και έχει παίξει και ο Χιονάς με τον Ψαρό σε αυτό το δίσκο. Ο Δημήτρης τα ξέρει καλύτερα ακριβώς, ξέρει ποιοι έχουν παίξει πού. Τέλος πάντων, κάνουμε ένα ταξίδι του ζαμπέτα, παιδιά, και τον έχω που παίζουμε την κασέτα, ας πούμε, ακούγεται ο ζαμπέτας από το δίσκο και μετά το γράφει ο Γιάννης. Και ήταν, να πω τώρα, καλύτερα το ζαμπέτα, θα πω το... ακριβώς αυτό δηλαδή, έπαιζε μπέμπι μέσα στο παίξιμο. Γι' αυτό σας λέω ότι
Αυτή η εποχή έχει κάποιους καλούς παίκτες. Αυτοί οι καλοί παίκτες, να ξέρετε, για να φτάσουν στο επίπεδο που είναι, μελετήσαν όλους τους προηγούμενους. Μελετήσαν όλους τους προηγούμενους και τους έχουν μέσα τους. Ο καθένας όσο μπορεί περισσότερο. Λοιπόν, ο Γιάννης είχε. Για μένα ήταν ο πιο ολοκληρωμένος Μπουζούκσης. Γιατί είχε πολλά είδη σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή μπορούσε να παίξει και με το ένα ύφος και με το άλλο. Έπαιζε μπέμπι, άκουγες μπέμπι. Έπαιζε το θείο τον Αργύρι, τον Βαβακάρι, άκουγες τον Αργύρι. Έπαιζε, ξέρω, το ταξίμι του Τσιμπίδη. Καταρχήν να ξέρετε ότι ήξερε όλες τις χώρες που υπήρχαν. Είχε βγάλει του Στεργίου όλα τα σόλα. Είχε, ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή μέχρι το 8, τα είχε βγάλει όλα, παιδιά. Τα ήξερε, κάθονταν και τα μελέταγε. Χιότι είχε μέσα του. Δηλαδή, δεν είναι... Απλά, εντάξει, μας άρεσε λίγο αυτό το ύφος, το πιο, πώς θα το πω, έτσι που είχε εντέρτη, είχε ταλκάρε, το πιο ταλκαδιάρικο. Τα πιο κλειφτά, πιο έτσι. Ναι. Τα οποία είναι τεράστια τεχνική και σας έχω πει ότι κανείς δεν αντιγράφεται. Ο καθένας είναι μοναδικός. Βλέπω το μήνυμα τώρα και... Τι λέει, όπου πατώ το πόδι μου να χαρώ. Τι να χαρώ, έλα, σιγά. Παραγγελιά, Μ' αρέσει και εμένα το αυτό. Ναι, είναι και ένας δίσκος, λέει, του Ζαμπέτα που παίζει Χιώτη και είναι ίδιος ο Χιώτης. Όπως και ο Καζατζίδης ήταν ίδιος ο Τσαουσάκης, έτσι. Εντάξει, όχι. Αλλά ξεκίνησε. Αυτό, ότι... ερωτησάρα. Συγγνώμη, παιδιά, που δεν τα έχω διαβάσει όλα τώρα. Λέει, καλησπέρα, ο Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος Ερωτοκρήτου. Καλησπέρα, πώς μπορούμε να παίξουμε δυνατά χωρίς να χάσουμε ταχύτητα. Είναι ένα θέμα που πονάει. Συνήθως όταν αρχίζει και αναπτύσσει ταχύτητα, αποδυναμώνεται λίγο η πένα. Εγώ, ναι, δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ, γιατί εγώ όποτε χρειάστηκα να παίξω πιο γρήγορα, έκανα το ακριβώς αντίθετο. Έπαιζε πιο δυνατά. Όχι. Α. Δεν έπαιζα δυνατά για να παίξω γρήγορα. Α. Ενώ δεν κοπάνε από την πένα. Εσύ δεν κοπανάς όμως ούτε. Είναι... Όπως και να παίξει είναι το ίδιο. Το θέμα είναι αυτό. Αυτό που λέει ο Νίκος. Δηλαδή, Χριστάρα, έλα ρε, εσύ τώρα να μην παίξουμε παραγγελίες. Θα κάνω το επόμενο live. Σκέφτομαι να είναι. Θα σας παίξω ό,τι θέλω. Και τι θέλετε. Αλήθεια. Το έχω στο μυαλό μου. Μην αγχώνεστε με τις παραγγελίες. Θα κάνουμε ένα βράδυ τώρα κοντά. Που θα γουστάρουμε πολύ, πολύ. Σαρδάμ, μπλα. Λοιπόν, θα γουστάρουμε πολύ, θα σας παίξω ό,τι γουστάρετε αρκεί να τα ξέρω, εντάξει. Σας το υπόσχομαι. Μπορεί να είναι και το επόμενο. Θα δούμε πώς το κάνουμε Τετάρτη, άμα θέλετε. Ακούω και αν θέλετε, να μου το πείτε, να το οργανώσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε την ίδια ένταση σε ό,τι και αν παίζουμε. Εμείς αυτό παλεύαμε. Δηλαδή, το θυμάμαι τότε που μελετάγαμε πολύ και με τον Κατσίκη που ήμασταν πολύ, κάναμε πολύ παρέα τότε, ας πούμε, και με τον Θανάση και αυτό, ότι αυτό ήταν το μέλημα, δηλαδή ό,τι και να παίξεις, να είναι στην ίδια ένταση. Και εξάλλου, θα δείτε ότι μεγάλοι παίκτες στη δισκογραφία, ό,τι και αν έχουν παίξει, δεν έχουν χάσει σε ένταση, ας πούμε. Είτε όχι, αλλά αν κατάλαβα καλά, όμως, για το θέμα της ταχύτητας, όμως, δεν ήταν η ερώτηση. Ναι. Να παίξει πιο γρήγορα. Ναι, λέω ότι και στο αργό και στον γρήγορο πρέπει να είναι η ίδια ένταση. Εκτός αν θες να δώσεις χρώμα, έτσι, δηλαδή, πας να κάνεις... Ξέρω εγώ, ας πούμε. Εγώ, επειδή αν μπω στη διαδικασία να κοπανίσω, δηλαδή, όσο πιο δυνατά βαρέσω από εδώ, αναλογικά τόσο θα σφίξω και από εδώ. Νομίζω ότι είναι η τέλεια... Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει το διαφορετικό. Δηλαδή είναι μια συνάντηση, δεν μπορεί να διαχωρίσει ο εγκέφαλος. Όσο κοπανείς από εδώ, τόσο θα σφίξει και εδώ. Δεν ξέρω αν έχω άδικο, μπορεί να το δοκιμάσει και οποιοδήποτε αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί, ναι. Δεν το είχα παρατηρήσει. Λοιπόν, οπότε για να παίξω πιο γρήγορα, αισθάνθηκα την ανάγκη να είμαι πιο χαλαρός. Οπότε δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία
νομίζω ότι θα τα κατάφερνα να κοπανίσω, να παίξω πολύ δυνατά και να παίξω ταυτόχρονα και γρήγορα. Εγώ αλήθεια είναι ότι έχω κοπανίσει πολύ και έχω παίξει και σκέτα. Δηλαδή ήταν κάτι δουλειές που κάναμε τότε, κάτι μεσημέρια, κάτι τέτοιο. Πηγαίναμε σε κάτι μαγαζάκι και παίζαμε και σκέτα. Πολύ πόνος μετά, έτσι. Τα χέρια ήταν εντάξει, δηλαδή, ναι. Πολύ πόνος. Γίνεται να κάνεις live, να μας δείξεις κάποιες ρυθμίσεις για ήχους που έβγαζαν και χαρακτήριζαν κάποιους οργανοπαίχτες, είτε σε ενισχυτή, ακόμη πιο εύκολο. Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Θέλει... Εντάξει, είναι και αυτό. Και αυτό είναι υποκειμένο. Ποιος είναι αυτό? Ο Μπιλ ο Παλούκης, φίλος μου. Μπιλ... Είναι μόνιμα μέσα. Ναι, Μπιλ. Και αυτό είναι λίγο υποκειμενικό τώρα, γιατί... κάποιες ρυθμίσεις τι, με τι, αν ήταν με ηλεκτρικό... Μάλλον να κάνουμε εξομοίωση στους ήχους. Καλά, εγώ λατρεύω τον Αβραμάκη, ξέρεις, έτσι. Ναι, okay. Εντάξει, ο Αβραμάκης, παιδιά, είναι απίστευτος. Εντάξει, την καλύτερη περίπτωση σου λέω, η καλύτερη εξομοίωση μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μόνος μου το έχω πει όλο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι να, περίπου να καταφέρεις να... Να φτιάξει έναν ήχο στυλ Fender, ας πούμε, από αυτά που έχουμε μάθει να ακούμε από τη δισκογραφία. Λίγο το χιώτικο τον ήχο, αυτό το στυλ εννοώ. Όπα, στο 4 και 43 στο link, δεν ήρθε κάποιο link. Όχι, στείλ το. Όποιος θέλει να δει, λέει, παίζει ο Ζαμπέτα στο Θεσσαλονίκη του Χιώτη, φουλ άγνωστο. Λέει ότι έχει παιχτεί αυτό. Έφαγα μέρες, λέει, να το βρω. Δεν βγήκε κάποιο link εδώ. Στείλ το μαν μπορεί στο Facebook, Κώστα. Ήχος αμπέτας. Ναι, αυτά τώρα, ρε παιδιά, θέλουν... εντάξει, θέλουν πολλές ώρες να κάτσουμε να τα κάνουμε αυτά. Και πώς θα γίνει τώρα από live, δηλαδή πρέπει να ενώσουμε κονσόλες output. Ήχο, περίμενε, ήχο αμπέτα τι εννοεί, ας πούμε. Όταν έπαιζε στα μαγαζιά που έπαιζε και ο Ζαμπέτας, έπαιζε με Fender. Με Fender παίζαν αυτοί. Αυτό είχαν λοιπόν, αυτό. Ή ξέρω εγώ από αυτό που έχουμε μάθει να ακούμε από τη δισκογραφία. Ρυθμίσεις, λέει... Τι πάνε να πει, Μπιλ, ρυθμίσεις εννοείς στουντιακά, είτε σε ενισχυτή, ακόμη και εύκολα στο PC, λέει, ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο, είναι λίγο... Είχαν άλλα μηχανήματα τότε, άλλα μικρόφωνα, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Παιδιά... Και ποιος λόγος θα το κάνουμε και λόγος. Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά λοιπόν που θα το πω, αλλά επειδή ο Ζαμπέτας ήταν ο Ζαμπέτας, μακάρι η ρύθμιση, δηλαδή αυτό που ακούμε, που έχουμε μάθει να ακούμε από τα τραγούδια, τους δίσκους... Συγγνώμη, γεια σου Παναγιώτη, καλό βράδυ, πολύ χαίρομαι που σ' άρεσε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά, βράδυ. Μακάρι να μπορούσαμε να πετυχαίναμε το ηχητικό αποτέλεσμα όλων αυτών των μεγάλων με μία ρύθμιση ενός μηχανήματος. Μην ξεχνάτε όμως αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον το 70% για μένα, είμαστε εμείς η πηγή του ήχου. Ναι, βέβαια, έτσι είναι. Λοιπόν, το κάνω copy... Apple θα σε λέω έτσι γιατί γουστάρω τώρα. Το κάνω copy. Να το δω έτσι από περιέργεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια. Γιατί ρε παιδιά να προσπαθείς να παίξεις όποιος κάποιος άλλος και να μην είσαι δικό σου στυλ. Κάντε κόπη, παιδιά, τον τίτλο το έγραψε. Γιατί, ρε παιδιά, να προσπαθείς να παίξεις όπως κάποιος άλλος και να μην έχεις δικό στυλ. Εντάξει. Και αυτό η επιλογή είναι του καθενός. Δεν είναι κάτι κατακριτέο. Απλά, εκ των πραγμάτων, κάποια στιγμή μπαίνεις στη διαδικασία να ακούσεις και άλλους παίχτες και άλλους. Γιατί, όσο και αν κάθεσαι μόνος σου, κάποια στιγμή στερεύει το υλικό μελέτη σου. Οπότε ψάχνει να βρεις λίγο υλικό μελέτης. Χριστάρα μου! Τη σκοταριά λέει. Γεια σου Χριστάρα, θα τα πούμε στο επόμενο. Τζο, ναι, μάλλον... Εντάξει, με βλέπω Τετάρτη, οκ, παιδιά, εντάξει. Νίκο, αφού σου αρέσει ο Fender, έχεις παίξει με τα άλλα μαγνήτη και αν έχει διαφορά με τους καινούργιους. Ναι, για να είμαι αντικειμενικός, οι σημερινοί μαγνήτες, οι active, αυτοί που χρησιμοποιούμε όλοι με μπαταρία, δεν κάνουν για Fender.
γιατί έχουν, είναι από τη φύση τους αυτοί οι μαγνήτες, έχουν ένα πιο, τόσο το σήμα τους, δεν θα το θέσω τόσο ότι είναι τόσο πιο δυνατό το σήμα τους από έναν ιντεάλ, ας πούμε, συχνοτικά είναι λίγο πιο καθαροί μαγνήτες, λίγο πιο πριμάτι, λίγο πιο, πάνε λίγο σε αυτό που έλεγα, λίγο πιο ακουστικό το πράγμα. Επειδή έχω στο στούντιο εγώ ένα Fender Twin και το θεωρώ τουλάχιστον έτσι πάρα πολύ καλούς, δεν μπορώ να πω ότι έπρεπε να κάνω δηλαδή ανορθόδοξες ρυθμίσεις στον ενισχυτή για να φέρω τέτοιον ήχο. Πιστεύω ότι το κατάλληλο κουστούμι να παίξεις με ένα Fender είναι όντως ένα ιντεάλ. Οι σημερινοί αυτοί οι μαγνήτες είναι για άλλα. Είναι για κονσόλες, είναι για άλλα πράγματα. Ο πατέρας μου λέει ότι γυαλίζουν τα μάτια, σου δώσω λίγο κρασί, λέει, να θολώσω. Λοιπόν... πού είμαστε? Κάτσε, είδα μια ερώτηση πριν. Sorry, παιδιά. Πού ήτανε? Βάτα λέει στο live, θέλω να σε παρακαλώ να το βγάζεις τη φράση. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Ποιο, τι? Δεν γίνεται αυτό. Όχι, λέει, βάλτε στο live, λέει ο Κώστας, σε παρακαλώ, θέλω να σε δω να βγάζεις τη φράση που έκανε ο Ζαμπέτας. Πολύκαρπε, φεύγεις. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Πολύκαρπε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Ποιος... Τι κολλήσατε με τα Fender τώρα, παιδιά? Λέει ο Νίκος, αν θες Fender, Νίκο, ποιος ενισχυτής Fender είναι ο κατάλληλος, γιατί πάμε πολύ. Μήπως αυτός με τα τέσσερα δεκάρια ηχεία. Αυτός ήταν Super Reverb. Ναι. Εντάξει, και αυτός ήταν ένα πολύ εξαιρετικό, ένα πολύ εξαιρετικό μηχάνημα. Απλά συνήθως δεν τον προτιμούσανε γιατί ήταν μικρό σε βάτ. Ο Μπιλ λέει, άμα θέλω να κάνω μια ηχογράφηση και θέλω να πετύχω να βγάλω ένα παλιακό ήχο, πώς θα το πετύχω? Εντάξει, δοκιμές ok, αλλά δεν ρωτάω αν ξέρουν επειδή ηχογραφούν περίπου τι ρυθμίζουν. Κοίτα πως έχει τίποτα εξομοιωτές ενισχυτών, ναι, σε plugin. Αυτό, δηλαδή η πρώτη επιλογή εγώ που έχω κάνει πάντα με διάφορα, είτε πετάλια είτε αυτό, κοίταζα να δώσει προς ομοιώσεις τη δυνατότητα που μου δίνει, να ξεκίναγα πάντα με ένα Fender ενισχυτή. Ανάλογα τι μου δίνει σαν προσωμείωση το κάθε μηχάνημα που είχα. Τζέλε, τζάλα ο Τζέλε, τζάλα κάνει. Λοιπόν, γεια, ευχαριστούμε πολύ, καλό βράδυ, έχετε δουλειά αύριο. Γιώργο, απάντησα πριν σε ένα φίλο. Α, εντάξει ρε Μπιλ, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αλλά απαντήσαμε κι εμείς. Ο Κώστας έχει μέσα... εντάξει, είμαι στο Messenger. Στείλε. Α, νόμιζα ότι δεν μιλάτε σε μένα, Μάλλον μεταξύ σας μιλάτε. Με μπερδεύετε. Άμα μιλάτε μεταξύ σας, να γράφετε ονόματα. Παπάκι και έτσι, ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί, πώς γίνεται. Λοιπόν, ο Super Reverb ήταν ένας πολύ ωραίος Fender. Και μάλιστα θεωρήσαμε πολύ ήταν και πιο γλυκός σαν ήχος από τα υπόλοιπα, από το Stuin και τα λοιπά. Αλλά έβγαινε μικρό σε βατ, δηλαδή 45 και 60 βατ, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Οπότε τις εποχές που έπρεπε να παίξουν στο μαγαζί κατευθείαν με το μηχάνημα, μπορεί πολλές φορές να μην έφτανε. Ο Αβραμάκης πώς θα καταφέρνει? Έχει ψάξει τον ήχο και τον έχει πετύχει. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο να ψαχθείς. Ενδεχομένως έχει και κάποιες... ίσως να έχει και κάποια μηχανήματα που το κάνει, που δεν ξέρουμε. Εντάξει, μπορεί να έχει κάποια ενισχύση. Στις προάλλες δοκίμαζα κάτι και τέλος πάντων έφτιαχνα μια προσομοίωση ακριβώς και αυτό το άκουγα μετά και γέλαγα. Δηλαδή, γέλαγα πώς το πέτυχα τόσο πολύ. Okay. Ναι. Άκουγα το που παίζω και ότι στέλνει βασιλέματα και παίζω από πάνω. Το είχα πετύχει ακριβώς όμως. Δηλαδή τον έχω κρατήσει αυτό τον ήχο. Από μια προσομοίωση. Παιδιά, το ζήτημα είναι τι διαθέτουμε
και κατά πόσο, δηλαδή, να, ό,τι έχουμε στο, ό,τι θέλουμε να ακούσουμε και έχουμε στο κεφάλι μας, να έχουμε και λίγο τη γνώση να το μεταφέρουμε σε αυτό το μηχανηματάκι που χειριζόμαστε για να μπορέσουμε να πετύχουμε την προσομοίωση. Λέων, η γνώση είναι παντού. Δηλαδή, μπορείτε να μπείτε και να δείτε tutorial σε μουσικά προγράμματα, σε ήχο, και στον ήχο πάνω, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, καλησπέρα, λέω Αθανάσιος, είναι όμορφη ομάδα. Θέλω να μάθω μπουζούκι, αλλά έχω εξαρθρώσει το μικρό μου δαχτυλάκι. Μπορώ να μάθω μπουζούκι, πρέπει να κάνω τράμπα το όργανο και να παίζω από το δεξί. Αν είναι κάτι που διορθώνεται και περνάει, περίμενε να περάσει, περαστικά κιόλας. Αλλιώς ή θα παίζεις με τα τρία δάχτυλα ή θα κάνεις όντως τράμπα τα χέρια. Και από τη στιγμή που δεν έχεις πιάσει όργανο, ας πούμε, είναι εύκολο να γίνει. Ναι, είναι πιο εύκολο. Το έχω δοκιμάσει και είναι σαν να μαθαίνω από την αρχή, έχει πολύ πλάκα. Ναι, να σου παίξω λίγο ανάποδο, Αγγελά. Να σου παίξω δεύτερες. Ναι. Δεν μου βαριάσα. Αφήστε το έτσι. Λοιπόν, ναι, έχει χαρακτηριστικό γιατί παίζει τσιμπιτά. Εντάξει, μωρέ, ο καθένας παίζει τώρα, φυσικά έχει. Εντάξει, μιλάς για τώρα για ένα μπουζούκι τεράστιο. Εγώ τον εκτιμάω, φάνταστα τον Τρίγκα. Ο Δούκας γελάει, κλαίει από τα γέλια. Εμένα ο Τρίγκας μου θυμίζει πολύ το παίξιμο του Μπέμπι. Του Μπέμπι και του τσιμπίδι πολύ, ναι. Κώστα, Α, ο Κώστας είναι, ρε εσύ, που είχε ατεύθυ, ε. Νάτος ο Κωστής. Κώστας, εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά εμείς. Ο άλλος λέει, Καποτάστο, ξέρω εγώ πώς λέγεται, ρε εσύ. Λέω. Λοιπόν, παιδάκια, σε πολύ λίγο θα το διαλύσουμε, γιατί ο Νίκος μένει και μακριά και έχει και ταξίδι και εσείς δουλεύετε το πρωί. Αυτό που λες, Κώστα, είναι άλλο. Κι εγώ άμα πιάσω το αριστερό το μπουζούκι θα παίξω. Εδώ αλλάξαμε χέρια όμως τώρα, καταλαβες. Όχι τον έχεις ακούσει να παίζει, έχει βγάλει πρόγραμμα κανονικά. Λοιπόν. Είναι αλλιώς να πηγαίνεις από κάτω προς τα πάνω και αλλιώς να αλλάξεις χέρια. Δεν γίνεται. Ναι. Αλλάζεις τον εγκέφαλο. Είσαι σαν να σε χαζό. Συγγνώμη που το είπα έτσι. δεν νόμισα κάτι. Λοιπόν. Έχουμε καμία ερώτηση άλλη. Καληνύχτα, Γιαννάρα! Καληνύχτα. Περιμένουμε Τετάρτη. Το δέσανε την Τετάρτη, θα γίνει. Αντάλλευε, Τετάρτη έχουμε πάρτι. Φυσικά και έπαιζε τα κόρτα. Ρε, εσύ, ό,τι ήθελε το κάνει το μπουζούκι, ρε, σηκώ στα πλάκα κανείς τώρα. Ποιο μιλάς για κανένα τυχαίο. Ό,τι ήθελε. Αυτός το διέλυε και το κόλλαγε εκείνη την ώρα, πλάκα κάνεις. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Άστο. Τι να λέμε τώρα. Άστο. Έτσι. Λοιπόν. Έχουμε και την οποία Τούντα, μην το ξεχνάμε. Εκπληκτικό κρασί, έτσι. Γιωργάρα, σε ευχαριστούμε. Όπου πατώ. Θα το ξαναπαίξουμε. Λοιπόν. Θέλετε τη συνάντηση, βλέπω όλοι. Μην αγχώνεστε, θα το κανονίσουμε. Θέλει λίγο οργάνωση. Γιατί είναι και λίγο τώρα επίφοβο με τις με την όμικρον τώρα που έχουμε. Είναι λίγο επίφοβα τα πράγματα. Να δω ερώτηση. Τζορτζ Ζούκας από πάνω. Α, πάνω από Τζορτζ Ζούκας. Τι είναι και τι θα προτείνετε για live. Α, ο Μπιλ μας ρωτάει, ναι. Πάρε μια προενίσχυση, ξέρω εγώ. Με 350 ευρώ παίρνεις και σόλτερ τώρα. Πάλι αυτό δεν είναι τι προτιμάμε. Εσύ, να κάνω εγώ να τσέψω την ερώτηση. Τι πρότυπο ήχου μπουζουκιού έχεις στο κεφάλι σου. Ναι, τι ήχο θες να βγάλεις, ας πούμε.
Δεν ξέρω, μα αυτή η καθυστέρηση νομίζω δεν λειτουργεί καλά. Δεν είναι. Δεν έπρεπε να την βάλω. Δεν θα την βάλω την άλλη φορά. Παιδιά, για οτιδήποτε στήσουμε, σας είπα, για μένα βασική προϋπόθεση είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Όχι, ο Τρίκας δεν μου θυμίζει Ζαφύρη. Εμένα ο Τρίκας μου θυμίζει. Καλά, παίζει και τρίχο. Συγγνώμη, λέει, του θυμίζει Ζαφυρίου, όχι μπέμπι. Όχι, μπέμπι. Εντάξει, άμα σου θυμίζει Ζαφυρίου, καλώ μαζί είμαστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη, τι έλεγε, συγγνώμη, του διέκοψα έτσι. Όχι. Έχει πεταλιέρα, λέει ο Μπιλ. Έχει πεταλιέρα. Ναι, εντάξει, μην πούμε τώρα για πεταλιέρα. Ωραία. Τι πεταλιέρα έχει τώρα αυτό, εξαρτάται τώρα. Δεν ξέρω τι δυνατότητε έχει συγκεκριμένη. Αλλά ό,τι και να είναι, πάντω σίγουρα. Μπορείς να φτιάξεις από εκεί διάφορα πράγματα. Το ζήτημα είναι όμως ότι, εντάξει, αυτό που είπα πριν, ότι άμα το πρότυπο το δικό σου είναι ένα solitaire, ας πούμε, στο λέω από τώρα, solitaire δεν θα πετύχεις τέτοια προσομοίωση, πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, δεν θα επιτευχθεί από μια πεταλιέρα ή από κάτι τέτοιο, οπότε πήγαινε κατευθείαν πάρει μια προενίσχυση solitaire, ας πούμε, και τελείωσε. Του Φέντερ το έχουν, μια προσωμείωση Φέντερ την έχουν πετύχει τα περισσότερα μηχανήματα σχεδόν. Είναι πιο επιτυχημένη. Γεια σου Μπάμπη με τα δέκδοτά σου, ευχαριστούμε, καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το live. Εντάξει, εμείς ήρθαμε έτσι λίγο εδώ με τον Νίκο να σας γνωρίσω τον φίλο μου τον Νίκο. Για όσους δεν το ξέρετε, γιατί περισσότεροι δεν το ξέρετε. Παίξαμε έτσι και κάποια πραγματάκια ότι θυμόμασταν. Στο επόμενο που θα κάνουμε μαζί, θα κάτσουμε να ετοιμάσουμε έτσι κάποια πραγματάκια, να παίξουμε έτσι κάποια, να γουστάρουμε. Ωραίος ο Νίκος, λέει ο Γιάννης. Μόνο ωραίος. Ευχαριστώ, Γιάννη. Επιφυλάσσομαι γιατί μάλλον Τετάρτη θα κάνουμε κάτι λαϊβάρα και σήμερα. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, ελπίζω και εγώ να είχε κάποιο ενδιαφέρον έτσι τα θέματα που συζητήσαμε. Εντάξει, προς το τέλος μίλησαμε λίγο πιο γενικά. Όντως, μπορεί να ήταν για λίγο πιο προχωρημένο σε αυτά και το θέμα με τις πρώτες δεύτερες και με τα λίγο... Τι προσέχουμε λίγο στο στούντιο αυτό για τον ήχο μας γι' αυτό. Αλλά... Πάντα είναι χρήσιμα αυτά, γιατί και αυτοί που δεν είναι προχωρημένοι, κάποια στιγμή θα προχωρήσουν. Οπότε, καλό είναι να θυμούνται κάποια πράγματα από αυτά. Μπίλα, άμα θες καθαρό ήχο, ρε εσύ, δοκίμασε μια κονσόλα με ένα παραμετρικό equalizer, ξέρω εγώ. Μπορεί να μου στείλει στο Facebook να το συζητήσουμε. Ναι, να ο Νίκος μπορεί να σας βοηθήσει. Μην καθόμαστε να τα μιλάμε εδώ πέρα τώρα, γιατί θα κάνουμε... Δήμο μου, ναι, πάνω θα μείνει αυτό. Σπυράκο μου, τα λέμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Έκατσε και το είδες, Σας ξενυχτάω όλους. Ναι. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Νικόλα. Έτσι, τίποτα είναι τυχαίο. Ναι ρε Κώστα, ο δάσκαλος ο Νίκος μιλάει και αναλύει ρέμα και σοβαρά. Σούπερ, απίθανη και δύο λέει ο Νίκ. Εντάξει παιδιά, χάρηκα πολύ που σας άρεσε. Και οι φίλοι μου δεν είναι τυχαίοι, να ξέρετε. Είναι ένας και ένας όλοι, έτσι. Αλλά αυτό τώρα να είμαστε εγώ, εσύ και ο Κολοκοτρώνης, άμα γίνει, εντάξει, αυτό ήταν... Θα έχει άλλο ενδιαφέρον. Εντάξει. Και εγώ από τη σειρά μου θα ήθελα να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πάλι στον φίλο μου τον Γιώργο για αυτή την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ, φάγαμε και τα σουβλάκια μας. Ευχαριστώ και εσάς που μας αντέξατε και μας παρακολουθήσατε τόση ώρα. Ελπίζω να βρήκατε λίγη ουσία από αυτά που είπαμε και να έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε πολύ σύντομα μέσα στη εβδομάδα. Εγώ τι υπόσχομαι το κάνω. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.